Πολιτεία του Πλάτωνα, βιβλίο 6. Αυτή είναι μια έχωγράφηση τη LibriVox. Όλε οι ειχογραφίε τη LibriVox ανήκουν στη δημοσία κυριότητα. Για περισσότερε πληροφορίε ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Τι ούτω τρόπο λοιπόν, κατόπιν τόσο μακρά εξετάσεω, μόλι και με τα βία κατορθώσαμε να ευρεθεί ποιοι είναι οι αληθινοί φιλοσόφοι και ποιοι όχι. Δεν είναι το ίσω εύκολο να το εύρωμα συντομότερα. Δεν το πιστεύω. Μου φαίνεται όμως ότι θα μπορούσε να καταδειχτεί το πράγμα καλύτερα εάν είναι το δυνατόν να περιοριστούμε εις αυτό και μόνο και να μην είχαμε να διατρέξουμε τόσα άλλα ζητήματα δια να είδουμε κατά τι διαφέρει ο βίος του δικαίου ανθρώπου από το αδίκου. Τι μας μένει λοιπόν κατόπιν, τι άλλο παρά το εξή. Επειδή οι φιλόσοφοι μένουν όσοι μπορούν να φτάσουν στη γνώση εκείνου που υπάρχει πάντοτε τελείω αναλύωτον, όχι δε και εκείνοι που στρέφονται γύρω στα πολλά και πάντοτε με πράγματα, ποιοι τάχα από τους δύο πρέπει να γίνουν κυβερνήτες της πολιτείας, πώς άραγε να εξετάσουμε το ζήτημα να παραδεχτούμε το ορθότερο. Εγώ λέγω ότι πρέπει να καταστήσουμε με φρουρούς της πόλεως εκείνους που θα ήσαν ικανοί να φυλάξουν να τους, τους νόμους και τις διατάξεις της πολιτείας. Πολύ σωστά. Είναι άραγε δύσκολο να αποφανθούμε αν ο καλό φρουρό για να φυλάξει κάτι πρέπει να είναι τυφλό ή οξυδερκή. Διόλου βέβαια δύσκολο. Και νομίζει τα έχω καθόλου από του τυφλού εκείνοι οι οποίοι στερούνται τη γνώση σε εκάστου καθ' αυτό όντω και δεν έχουν κανένα παράδειγμα του καθαρόν ή στην ψυχή των ούτε ή μπορούν επομένω όπω οι ζωγράφοι να έχουν προ των το αληθινότατο πρότυπο προ το οποίο να στρέφονται πάντοτε και να το παρατηρούν με όλη την απαιτούμενη προσοχή και ακρίβεια, ούτω ώστε να θεσπίζουν και εδώ κάτω νόμου περί των καλών, των δικαίων και αγαθών όταν πρόκειται να νομοθετήσουν ή και να φυλάτουν άγρυπνοι του καλώς κειμένου νόμου, δεν υπάρχει πράγματι μεγάλη διαφορά. Αυτού λοιπόν θα διορίσω με φρουρού ή απέναντι σε εκείνου που γνωρίζουν την καθ' αυτήν αναλύωτον ουσία παντό πράγματο και δεν υπολείπονται καθόλου από του άλλου κατά την εμπειρία ούτε υστερούν σε κανένα άλλο είδο αξία. Θα είναι το πραγματικό άτομο να προτιμήσουμε άλλου από αυτού, εάν τουλάχιστον δεν είναι υπελείπεντο κατά τα άλλα, αφού του υπερτερούν κατά πολύ ει αυτό που είναι το μέγιστο σχεδόν και κυριότερο. Αυτό λοιπόν έχουμε τώρα να εξετάσουμε πώ θα έχουν οι ίδιοι μαζί και εκείνα τα άλλα προσόντα και αυτό το σπουδαιότερο. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν, καθώ ελέγουμε και στην αρχή τη συζητήσεώ μα, να εξετάσουμε με πρώτη ποια είναι η φύση και ο ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών των ανθρώπων. Και υποθέτω ότι αν εμβαθύνουμε επαρκώ σε αυτήν, δεν θα δυσκολευτούμε να παραδεχθούμε ότι μπορούν οι ίδιοι να έχουν όλα αυτά τα προσόντα και ότι δεν πρέπει να ζητούμε άλλου για τη διοίκηση τη πολιτεία. Πώ αυτό. Α λάβουμε πρώτο ω δεδομένο ότι το κύριο χαρακτηριστικό του φιλοσοφικού Πνεύματος, είναι να αγαπάμε τα πάθο στη μάθηση, η οποία θα το αποκαλύψει την αιώνιον και αναλύωτα εκείνη η ουσία που δεν υπόκειται ούτε ει γέννηση ούτε ει φορά. Σύμφωνο, ακόμα δε ότι αγαπά ολόκληρον αυτή τη μάθηση χωρί να αμελεί εκουσίω κανένα μέρο τη ε, ούτε μικρότερον, ούτε μεγαλύτερον, ούτε σπουδαιότερον, ούτε ταπεινότερον, απαράλλακτα, όπως λέγαμε πριν για τους φιλοδόξους και τους εραστάς. Σωστά λέγεις. Πρόσεξε λοιπόν τώρα, αν δεν είναι ανάγκη να έχουν εκτός τούτου και τον εξής ακόμα χαρακτήρα εκείνη, που οφείλουν να είναι αιτιούτοι όπως τους λέγομεν. Τον πιον, Το μίσος προς το ψεύδος, το οποίο κάτω δένα λόγο δεν πρέπει εκουσίως να ανέχονται, να εσέρχεται στην ψυχή των και την αγάπη της αληθείας. Πολύ φυσικών, όχι μόνο φιλέ μου φυσικών, αλλά και ανάγκη απόλυτος είναι, Εκείνο που διάκειται ερωτικό προ ένα πρόσωπο να αγαπά και κάθε τι που έχει σχέση με το αντικείμενο του ερωτό του. Σωστά. Και μπορεί να έβρεις τίποτα άλλο που να συνδέεται τόσο στενά με τη σοφία όσο η αλήθεια. Πώ είναι δυνατόν. Ή μπορεί λοιπόν ποτέ η ίδια φύση να αγαπά τη σοφία και το ψεύδο συγχρονώ. Ουδέποτε. Πρέπει επομένω ο πραγματικό φιλομαθή ευθύ εκ νεαρά ηλικία να αγαπά και να επιζητεί με τα πάθου πάσα αλήθεια βεβαιότατα. Γνωρίζουμε όμως ότι όταν η επιθυμία ενός ανθρώπου φέρονται κατάσχετη προς ένα ορισμένο αντικείμενο, γίνονται ασθενέστερε διόλα τα άλλα πράγματα, καθώς ρεύμα το οποίο διοχετεύεται ολόκληρο προς τα εκεί. Πώς όχι. Εκείνος λοιπόν το οποίο όλη επιθυμία έχουν στραφεί προς τη μάθηση και τα σεπιστήμα, καμία άλλη ειδονή και απόλαυση δεν γνωρίζει από τα αποκλειστικός ψυχικάς, Περιφρονεί δε τα συλλικά του σώματο, αν δεν είναι ονόματι μόνον καθά υπόκριση φιλόσοφο, αλλά φιλόσοφο πράγματι. Ανάγκη πάσα. Ένα λοιπόν τιούτο άνθρωπο δεν μπορεί παρά να είναι εγκρατή και αφιλοχρήματο, διότι οι λόγοι που αναγκάζουν του άλλου να επιδιώκουν με τόσα έξοδα τα πλούτη δεν έχουν καμία δύναμη δι' αυτόν. Έτσι είναι. Ακόμα δε πρέπει να έχει υπόψη σου και αυτό όταν πρόκειται να διακρίνει την αληθινή φιλοσοφική φύση από τη μύτη αυτή. Το οποίο, μήπω σε γελάσει και έχει τίποτε το ταπεινό και ανελεύθερο μέσα τη, διότι η μικρολογία είναι όλος διόλου ασυμβίβαστο με μια ψυχή που πρόκειται να επιδιώκει πάντοτε το σύνολο πάντων των θείων και ανθρώπινων πραγμάτων. Έχει δίκιο. Μια λοιπόν αυτή μεγαλοπρεπής διάνοια η οποία περιλαμβάνει στη θεωρία της την αιωνιότητα του χρόνου και το άπειρο της ουσίας νομίζει ποτέ ότι θα δίδει καμία σημασία δια, δια, δια την ανθρώπινη ζωή, αδύνατον. Επομένω και τον θάνατο θα το θεωρεί διόλου φοβερό πράγμα. Οτι ούτω, όχι βέβαια. Επομένω, μία αφήσει δειλή και ταπεινή δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την αληθινή φιλοσοφία. Δεν μου φαίνεται. Αλλά πώ. Ένας άνθρωπος μετρημένος στις επιθυμίες του αφιλοχρήματος, όχι δηλώς απειλαγμένος πάσης ταπεινότητας και φιλαυτίας, είναι δυνατό ποτέ να γίνει δυσυμβίβαστος και άδικος. Δεν είναι δυνατόν. Τέλος του κεφαλαίου. Πολιτεία του Πλάτωνα, βιβλίο 6. Αυτή είναι μια χωγράφηση της LibriVox. Όλε οι χωραφίε τη LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερε πληροφορίε ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Όταν λοιπόν έχει να εξετάσει αν είναι πράγματι μια ψυχή φιλοσοφική ή όχι, πρέπει και σε αυτό ακόμα να προσέξει αν εκ νεαρά ηλικία φαίνεται δικαία και ήρεμο ή ασυμβίβαστο και αγριά. Μάλιστα. Ουδέ το εξή όμω θα παραλείψει, καθώ νομίζω το εάν έχει ταχύα αντίληψη και μαθάνει εύκολα ή όχι ή περιμένεις να βρίσκει κανείς σε ευχαρίστηση σε ένα πράγμα που το κάνει με μεγάλο κόπο και χωρίς σχεδόν αποτέλεσμα. Δεν μπορεί βέβαια να γίνει αυτό. Τι δε, αν δεν μπορεί να κρατήσει τίποτα από όσα μαθάνει γιατί δεν το βοηθάει μνήμη του, είναι ποτέ δυνατόν να γίνει κάτοχος επιστήμης. Και πώς. Αν λοιπόν κοπιάζει δίχως καμία αφέλεια δεν θα αναγκαστεί στο τέλος και τον εαυτό του να μισήσει και κάθε τι αυτήν ενασχόληση. Πως όχι. Ώστε δεν η μπορούμε να κάμουμε δεκτή μεταξύ των φιλοσόφων μια ψυχή επιλύσμωνα, αλλά πρέπει να απαιτούμε να είναι πεπρικισμένη με ισχυρά μνήμη. Και πολύ μάλιστα. Αλλά μια φύση άμωσος και άκομψος που αλλού ρέπει φυσικός παρά στην που αλλού βέβαια, Νομίζεις όμως ότι η αλήθεια συγγενεύει με τη συμμετρία ή με την ασυμμετρία. Με τη συμμετρία πρέπει επομένω εκτός των άλλων να ζητούμε για τη φιλοσοφία μια διάνοια που να αγαπά εκφύσεως το σύμμετρο και το κομψόν, ώστε από την έφυτο προδιάθεσή της να φέρεται εύκολα η στη μελέτη του καθεαυτό εκάστου όντως. Πράγματι, αλλά στάσου μήπως σου περνάει κάπως η ιδέα ότι όλα αυτέ οι ιδιότητες που απαριθμίσαμε δεν είναι φυσικές συνέπειες η μία της άλλης, ούτε απολύτως αναγκαία δια μια ψυχή η οποία πρόκειται να μεταλάβει από την πλήρη και τελεία γνώση του όντω. Απέναντίας, όλοι μου φαίνονται αναγκαιότατε. Ή μπορείς λοιπόν να έβρισκα μια έλλειψη νης ένα των επιτίδευμα, το οποίο δεν θα ή το ικανός να εξασκήσει κανείς Εάν δεν είναι επρικισμένος εκφίσω με μνήμη, με ευμάθεια, με ευγένεια και λεπτότητα ψυχής, εάν δεν είναι φίλος και συγγενής ούτως υπήν της αληθείας, της δικαιοσύνης, της ανδρείας, της σοφροσύνης, ούτω μου όμως δεν θα μπορούσε να του έβρει καμία έλλειψη. Αλλά όταν τελειοποιηθούν οι τουούτιοι με την προσήκουσα εκπαίδευση και στην πείρα της ηλικίας, δεν θα τους αναθέσεις λοιπόν και αυτούς μόνο τη διοίκηση της πολιτείας». Εδώ έλαβε το λόγο ο και είπε «Κανείς δεν θα μπορούσε ο κράτη να σου αμφισβητήσει την αλήθεια αυτό που λέγεις. Αλλά εδώ τι πάσχουν συνήθω εκείνοι που συζητούν μαζί σου. Φαντάζονται ότι επειδή δεν είναι αρκετά γυμνασμένοι να ερωτούν και να αποκρίνονται, παρασύρονται από κάθε ερώτηση σε ένα μικρό λογικό σφάλμα και στο τέλο τη συζητήσεω, όταν αφριστούν όλα αυτά τα μικρά, παρουσιάζεται ένα μεγαλότατο σφάλμα και όλο διόλων αντίον με όσο παραδέχονται εξ αρχή. Και καθώς εις το τάβλη οι μέτροι παίκτε εις το τέλος αποκλείονται υπό τον ικανόν και δεν έχουν τι να ρίψουν, τί ούτω τρόπος και αυτοί αποκλείονται και δεν έχουν τι να επούν εις αυτό το άλλο είδο τάβλη που παίζεται όχι με κύβους αλλά με λόγου. Διότι βέβαια με όλα αυτά η αλήθεια δεν είναι με το μέρος σου και το λέγω αυτό σχετικώς με την τωρινή μας συζήτηση. Πράγματι θα μπορούσε κανείς να σου είπε ότι είναι αδύνατο να φέρει αντίρρηση σε στην χωριστά ερώτησή σου, αλλά ότι βλέπουμε στην πραγματικότητα όσοι επιδίδονται ει φιλοσοφία, όχι μόνο κατά την νεότητά των και απλώς για να συμπληρώσω την εκπαίδευσή των, αλλά και κατόπιν καθ' όλη τον τη ζωή να εξακολουθούν να καταγίνονται οι περισσότεροι καταντούν όλος διόλου αλόκοτοι, Δια να μην είπαμε τίποτε βαρύτερον, οι δε καλύτεροι μεταξύ αυτών γίνονται τελείως άχρηστοι στην κοινωνία ακριβώς διότι σπάστησαν αυτό το επάγγελμα που τόσο εσύ επενεί. Και εγώ αφού τον ήκουσα δήμαντε του είπα «Νομίζεις άραγε πως έχουν άδικο όσοι τα λέγουν αυτά» «Δεν ξέρω, ήθελα μόνο να μάθω ποια είναι η δική σου ιδέα. Εγώ λοιπόν σου λέγω ότι έχουν πληρέστα των δίκαιων» τότε λοιπόν πώ μπορεί να υποστηρίζει ότι δεν θα απαλλαχθούν ποτέ πολιτεία από τα κακά που τα μαστίζουν αν δεν αναλάβουν τη διοίκηση οι φιλόσοφοι οι οποίοι αναγνωρίσαμε ότι είναι τελείως άχρηστη δι' αυτάς. Μου κάνει μια ερώτηση η οποία έχει ανάγκη να σου απαντήσω με μια παραβολή. Δεν το έχεις μολατά αυτά σύστημα να ομιλείς με παραβολάς. Πολύ καλά με κοροϊδεύεις. Βλέπω τώρα αφού με έριψες πρώτα σε αυτό τον αδιέξοδο λαβύριθο του λόγου. Άκουσε οπωσδήποτε την παρομοίωσή μου για να είδει και καλύτερα πόσο λίγο επιδέξω είμαι σε αυτό το είδο. Διότι αυτό που παθαίνουν η σοφία από τα σπόλιστον δεν υπάρχει κανένα άλλο πάθημα να το συγκρίνει. Και για να δώσει την εικόνα του ένας που θα αναλάβει την απολογία του, πρέπει να την συναπαρτήσει από πολλά διάφορα στοιχεία όπω οι ζωγράφοι κάνουν, του τραγέλαφου και άλλα στιάφτα στερατώδη συνθέσει. Φαντάσου λοιπόν το ίδιο για τον κυβερνήτη ενός και περισσότερου πλοίων. Πρώτο να είναι υψηλότερο και δυνατότερο από όλου του άνδρα του πληρώματο, αλλά συγχρόνω και κάπως σκοφός να έχει την ώρα ασθενή και να μην γνωρίζει και πάρα πολλά πράγματα από την αυτική τέχνη. Έπειτα η ναύτε να μαλώνουν μεταξύ των δια την κυβέρνηση του πλοίου και να έχει ο καθένα αυτή την αξίωση δίχως να έμαθε ποτέ την τέχνη και δίχως να μπορεί να δείξει από ποιον δάσκαλον και πότε την έμαθε, αλλά μάλιστα και να υποστηρίζουν ότι αυτό δεν διδάσκεται και αν κανείς λέγει το εναντίον να είναι έτοιμοι να το κατακομματιάσουν. Φαντάσου τους ακόμα να κρεμούνται όλοι επάνω εις τον και να τον παρακαλούν και κάθε τι να κάνουν για να τους επιτρέψει το πιδάλιο και αν δεν το πετύχουν και προτιμηθούν άλλοι να του σκοτώνουν αυτούς και να τους στη θάλασσα έπειτα να μεθύσουν και τον καλό μα τον άφληρο ή να το ποτίσουν κανένα ναρκωτικό, ή να το ξεφορτωθούν με όποιο τρόπο και τότε πλέον να γίνουν αυτοί οι κύριοι του πλοίου, να ρηφθούν ει τι του, να αρχίσουν να τρώγουν και να πίνουν, ενώ το πλοίο θα πηγαίνει πλέον όπω φαντάζεσαι υπό αυτέ τι περιστάσει. Εκτό τούτου, όποιο είναι σύμφωνο μαζί του και ικανό να του βοηθήσει, διαναφαιρέσουν από τον άφκηρο με το καλό ή με το κακό τη διοίκηση, τον ανακηρύτουν αξιόλογο ναυτικό και έμπειρο ει όλα τα ζητήματα τη τέχνη κάθε δε άλλο το θεωρούν άχρηστο, χωρί καν να είναι σε θέση να καταλάβουν ότι ο αληθινό κυβερνήτη είναι ανάγκη να έχει ακριβή γνώση και του ουρανού και των άστρων και των καιρών και των εποχών και των ανέμων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την τέχνη. Πω δεν θα κυβερνήσει το πλοίο, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν μερικοί από το πλήρωμα, αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη μάθηση τέχνη που πρέπει να την έχει κανεί εκτός της καθ' αυτό κυβερνητικής Είσαι ένα λοιπόν πλοίο που συμβαίνουν όλα αυτά, ποια ιδέα νομίζεις ότι θα είχαν οι άδε του πληρώματος ή τι αυτήν κατάσταση εμπισκόμενη δι' ένα αληθινό κυβερνήτη, δεν θα τον ονόμαζα πραγματικό άνθρωπο χασομέρι και δι' αυτούς που άλλο δεν ξέρει παρά να κοιτάζει τ' άστρα. Είναι αληθές. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι είναι ανάγκη να σου δείξω ότι αυτοί η εικόν εφαρμόζεται ακριβώ στον τον τρόπο με τον οποίο φέρεται προ του αληθινού φιλοσόφου ει τα Εννοεί και μόνο υποθέτω τι θέλω να πω. Και πολύ μάλιστα. Δείξει λοιπόν εμπρό τη αυτή την εικόνα σε εκείνον που παραξενεύεται διότι δεν απολαμβάνω καμία εκτίμηση φιλόσοφοι ει τα και προσπάθησε να του δώσει να εννοήσει ότι θα ήταν πολύ παραδοξότερον εάν ετοιμώντο. Μάλιστα θα το κάνω διότι ότι επομένω έχει δίκιο να αφρονεί ότι είναι άχρηστη για τους πολλού ή μάλλον διακεκριμένη μεταξύ των φιλοσόφων, αλλά ότι χρόνο αιτία τη αχρηστία των δεν είναι αυτή η ίδια, αλλά εκείνοι που δεν του χρησιμοποιούν. Διότι δεν είναι το τακτικό να παρακαλεί ο κυβερνήτη του ναύτε να το αναθέτουν τη διοίκηση του πλοίου, ούτε οι σοφοί να πηγαίνουν στου πλουσίου για να του προσφέρουν τα υπηρεσία είναι γελασμένο εκείνο που φαντάστηκε να το επειδή το φυσικό όμω είναι είτε πλούσιο είτε φτωχό αρρωστήση να πηγαίνει μόνο του ή στο ιατρού και όσοι έχει την ανάγκη άλλου για να, να αποτείνεται αυτό ει τον κατάλληλον προ τούτο και όχι ο άρχον που αξίζει αληθινά το όνομα αυτό να παρακαλεί του άλλου να δεχτούν τι υπηρεσίε του. Όπω έχουν όμω τα πράγματα, δεν θα γελαστεί σαν παραβάλει στου σημερινού πολιτικού άρχοντα με τους ναύτας που ελέγαμε τώρα και αυτούς που ονόμαζαν άχρηστους και ικανούς να κοιτάζουν μόνο τα άστρα με τους αληθινούς κυβερνήτας. Πολύ σωστά. Από μια λοιπόν τι αυτή κατάσταση πραγμάτων έπεται ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να έχει καμία υπόλοιψη το κάριστον των επαγγελμάτων εκ εκείνων που ακολουθούν όλος διόλου τον αντίθετο δρόμο ε μεγαλύτερε δε και χειρότερε συκοφαντίε που ακούει η φιλοσοφία οφείλονται εις εκείνους που ισχυρίζονται μόνον ότι είναι φιλόσοφοι χωρίς να είναι και εξαιτία αυτών οι κατήγοροι της φιλοσοφίας λέγουν ότι η με πλήστη των οπαδών της είναι βαμπόνηρη ή δε καλύτερη μεταξύ των είναι άνθρωποι άχρηστοι πράγμα το οποίο παραδέχθην και εγώ μαζί σου ή όχι. Μάλιστα, ώστε δεν είδαμε την αιτία της αχρηστίας των αληθινών φιλοσόφων Μάλιστα, θέλει τώρα να αναζητήσουμε και τον αναπό... των λόγων τη πονηρία των αυτοκαλουμένων φιλοσόφων και να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε, αν μπορέσουμε, ότι δεν πρέπει να επιρρύψουμε και δι' αυτό την ευθύνη τη φιλοσοφία. Βεβαίω θέλω. Α επανέλθουμε λοιπόν εκεί που εκάμναμε λόγων περί των φυσικών προτερημάτων και α ενθυμηθούμε πώ λέγαμε ότι πρέπει να είναι εκφίσω αληθινό και πράγματι σοφό η πρώτη αρετή του αν ενθυμάσαι ή του η αγάπη της αληθείας, την οποία οφείλει να επιδιώκει εν και πάντοτε καθώς ο άλλος δικησής ο δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την αληθινή φιλοσοφία. Πράγματι αυτό λέγαμε, ακριβώς όμως από αυτό το σημείο δεν επικρατεί σήμερα πλήρης διαφορά αντιλήψεως προς την δική μας, αναφιβόλως. Εμείς όμως δεν θα αποκριθούμε σωστά εις όλους τους αντιφρονούντας ότι ο πραγματικός φιλόσοφος είναι γεννημένος να τίνει προς το καθεαυτό και δεν σταματά στα τα πολλά καθέκαστα που κατά το φαινόμενο θεωρούνται τι αυτά αλλά χωρί πάντοτε κατευθείαν προς το σκοπό του με έναν έρωτα που τίποτα δεν μπορεί να ψυχράνει και δεν τελειώνει παρά αφού κατορθώσει να ενωθεί προς αυτό με το μέρος εκείνου της ψυχής του που έχει την στενοτέρα συγγένεια με τη φύση του καθεαυτού όντω. Και αφού το πλησιάσει και ενωθεί πραγματικό με αυτό και από αυτή την ένωση γεννηθεί δι' αυτόν νους και αλήθεια, τότε πλέον αποκτά την αληθινή γνώση, τότε αρχίζει να ζει αληθινό και τρέφεται δι' αυτή πλέον τον οδυνό του τοκετού. Δεν θα μπορούσαμε πραγματικά να του αποκριθούμε καλύτερα. Λοιπόν, θα μπορούσε ποτέ ότι ούτω να αγαπά το ψεύδο ή τον αντιόν θα το εμίσει, θα το εμίσει. Και αφού το τρόπο σύρει πρώτον, πρώτη το χώρο η αλήθεια, δεν είναι μπορεί βέβαια να ακολουθούν κατόπιν τη κακοί και λατώματα. Πώς είναι δυνατόν. Αλλά απέναντια ασύ, τη χριστά και δίκαια και μαζί με αυτά η σοφροσύνη. Σωστά. Αλλά τι η ανάγκη να κάνουμε πάλι εξ αρχή την αρρύθμιση των ιδιωτήτων της φιλοσοφικής φύσεως Ενθυμίσε βέβαια ότι παραδέχτημένο απαραίτητος αυτής η ιδιότητα στην Ανδρία, το μεγαλείο της ψυχής, την ευμάθεια και τη μνήμη και τότε μας διέκοψε εσύ ότι ο καθένας θα ενεγκάζοντο να συμφωνήσει με αυτά που λέγομαι, αν όμω αφήσει τους λόγους και στρέψει προς αυτούς τους ιδίους περί των οποίων πρόκειται, θα έβλεπε, λέγει, ότι άλλοι μεν εξ αυτών είναι άχρηστοι, η περισσότεροι δε γεμάτοι με κάθε κακή και πονηρία, και εμεί ερευνώντα την αφορμή αυτή τη κατηγορία, εφτάσαμε στούτο να εξετάσουμε γιατί οι περισσότεροι φιλόσοφοι είναι κακοί. Τούτο συνάγκασε να ορίσουμε πάλι εξ αρχή τη φύση και το χαρακτήρα των αληθινών φιλοσόφων. Πράγματι αυτό έγινε. Τέλος του κεφαλαίου. Πολιτεία του Πλάτωνα, βιβλίο 6. Αυτή είναι μια ηχογράφηση τη LibriVox. Όλε οι ηχογραφήσει τη LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερε πληροφορίε ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Αυτή λοιπόν τη φύση πρέπει τώρα να εξετάσουμε πώ διαφθείρεται και εξαφανίζεται κατά το πλείστον. Μικρόν δε μέρο διαφεύγει την καταστροφή. Και είναι εκείνοι του οποίου ακριβώ δια τούτο του ονομάζουν όχι πονερού αλλά αχρήστου και ακολούθως θα εξετάσουμε τη φύση των ψευδών και κατά απομίμηση φιλοσόφων, οι οποίοι σφετεριζόμενοι επάγγελμα ανώτερο το δυνάμειόν των και της αξίας των, υποπίπτουν ισμύρια μύρια και γίνονται αφορμή να δυσφημίζεται γενικώ και παραπάντων, καθώς λέγει η φιλοσοφία. Και ποια είναι η αφορμή της διαφθοράς αυτής, εγώ θα σου τα σαραπτύξω αν μπορέσω, Εις αυτό υποθέτω θα συμφωνήσουν όλοι, ο δυσπανίο και ο τι τη αυτε παρουσιάζονται μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι να συνενώνουν όλε εκείνα τη ιδιότητα που οφείλει να έχει ο τέλειο και πραγματικό φιλόσοφο ή δεν το παραδέγεσαι Και πάρα πολύ μάλιστα. Και αυτέ πάλι είναι ολίγε, πρόσεξε πόσους πόσου κινδύνου καταστροφή υπόκεινται. Ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι, Εκείνο που θα σου φανεί το πλέον παράδοξο είναι ότι εκάστη από τα ιδιότητα τη φιλοσοφική φύσεως που τα σε θεωρήσαμε οσιώδει και απαραίτητου τους πολλά και στην ψυχή που τα σε έχει και την αποσπούν από τη φιλοσοφία, δηλαδή η ανδρία, η σοφροσύνη και όλα τα άλλα που αναφέραμε. Πολύ παράξενο αλήθεια να το ακούει κανεί. Ακόμα δε προ τούτη, Όλα τα λεγόμενα αγαθά τη διαφθείρουν και την αποσπούν η ωραιότης, ο πλούτος, η δύναμη του σώματος, η ισχυρή συγγένεια και όλα τα παρόμοια, διότι από αυτά εννοείς τι θέλω να είπω εν γέννη. Ενώ, αλλά πολύ ευχαρίστω θα ήθελα να μου τα εξηγήσει ακριβέστερον. Κράτησε καλά αυτή τη γενική αρχή και δεν θα σου φανούν καθόλου παράδοξα αυτά που σου είπα πριν, αλλά απέναντίας φυσικότατα και αυταπόδεικτα. Και ποια είναι αυτή η γενική αρχή. Όλοι γνωρίζουμε ότι παν σπέρμα είτε φυτού είτε ζώου, το οποίο δεν ήθελε τύχη της καταλήλου τροφής, κλίματος ή εποχής όσο ισχυρότερο εκθήσεως είναι, τόσο περισσότερο το επηρεάζει η έλλειψη των καταλλήλων προς ανάπτυξη του όρων, διότι το επηρεαζει η ελλειψη των καταληλων είναι εναντιότερο εις των αγαθών παρά εις των μη αγαθών. Πραγματικός. Έχει λοιπόν το λόγο του ότι η μία καλή φύση υφίσταται την επίδραση των μία ευνοϊκών ορών περισσότερο από μία κακή. Μάλιστα. Δεν δυνάμεθα λοιπόν φίλε μου αδίμαντε να διαβεβαιώσουμε κατά τον ίδιο τρόπο ότι και όσε ψυχέ είναι κάλλιον πεπρικισμένε εκ όταν δεν τύχουν καλής ανατροφής καταντούν και πλέον χειρότερε. Ή νομίζει ότι τα μεγάλα αδικήματα και η άκρατο πονηρία γεννιόνται ει τα σκηνά ψυχά και όχι μάλλον ει τα ισχυρά εκείνα στα οποία μια κακή ανατροφή διεύθυνε, ενώ μια στενή φύση δεν μπορεί ποτέ να γίνει αιτία ούτε μεγάλων αγαθών ούτε μεγάλων κακών. Αυτό και εγώ το παραδέχομαι. Κατά συνέπεια, η φιλοσοφική, καθώ εδέχθη μεν φύση όταν μεν τύχει, νομίζω τη προσικούση καλλιεργία, και παιδεύσεως κατανάγκη θα φτάσει βαθμιδόρη στο ανώτατο βαθμό της τελειότητα, όταν όμως πήρεται και αναπτύσσεται όχι ει κατάλληλο έδαφος, θα καταδύσει ει όλος διόλου αντίθετα αποτελέσματα, εκτός πλέον αν τύχει της βοηθείας κανενός Θεού. Ή πιστεύεις κι εσύ όπως το φαντάζονται πολλοί ότι υπάρχουν νέοι διαφθυρώμενοι από κάποιου σοφιστάς, ότι βρίσκονται τη ούτη μεμονωμένη σοφιστέ και όχι ότι αυτοί ακριβώς που τα λέγουν αυτά είναι οι μεγαλύτεροι σοφιστέ ικανοί να διαπλάσουν και να τους κάνουν όπως τους θέλουν και νέος και γέροντας και άδρας και γυναίκας και πού το κάνουν αυτό όταν συναθρίζονται σοριδόν οι πολλοί στα εκκλησία, στα δικαστήρια, τα θέατρα, τα στρατόπεδα ή εις καμία άλλη κοινή συνάθρηση του πλήθους και με πολύ θόρυβον άλλοτε με αποδοκιμάζουν τα λεγόμενα ή τα πρατώμενα άλλοτε δεν τα επιδοκιμάζουν υπερβολικά οι αφωτέρας τα περιστάσεις χειροκροτούντες και κραυγάζοντες, ενώ μαζί με αυτούς και ο τόπος στον οποίο ευρίσκονται αντιχούν και κάνουν διπλάσιο το θόρυβο ή της αποδοκιμασίας ή του επένουτον. Τι λοιπόν θέλει να σου κάνει ένα νέο που θα ευρεθεί στη αυτή σκηνή, όσο και εξαίρετο κι αν έλαβε ανατροφή κατηδίαν, είναι δυνατόν να θέξει και να μην αβαγίσει εν μέσω αυτών των επένων ή των αποδοκιμασιών, είναι δυνατόν να μην τον παρασύρει το ρεύμα και όπου το φέρει, και να μην συμμεριστεί τα κρίση αυτών περί καλού και κακού, και να μην συμμορφωθεί και με την καθόλου διαγωγή των και στο τέλο να γίνει όμοιο και απαράδεκτο με όλου. Αυτό θα γίνει ανάγκη. Και όμω δεν αναφέραμε ακόμα τη μεγαλύτερα ανάγκη. Πιαν εκείνη την οποία όταν δεν κατορθώνουν να πείσουν με τους λόγους, επιβάλλουν με τα έργα αυτή περίφημη σοφιστέ και διδάσκαλοι. Ή δεν γνωρίζει ότι τιμωρούν τον μη πειθόμενο με στέρηση των πολιτικών, των δικαιωμάτων και της περιουσίας του με χρηματικά πρόστιμα και με θάνατο επιτέλους. Το γνωρίζω και πολύ καλά μάλιστα. Ποιο λοιπόν σοφιστής νομίζεις ή ποια άλλη ιδιωτική δασκαλία δίνεται να υπερισχύσει απέναντι των μαθημάτων. Καμιά πιστεύω. Πραγματικό και θα ήταν μάλιστα και μεγάλη μορία να το δοκιμάσει καν. Διότι ούτε υπάρχει ούτε ποτέ υπήρξεν ούτε και θα υπάρξει ψυχή αληθινά ενάρετο τη οποία η εκπαίδευση να αντισταθμίσει τη δασκαλία του των ανθρώπων. Και λέγω το ανθρωπίνο δυνατό, φίλε μου, εξαιρώ το τι μπορεί να κάνει η βοήθεια του Θεού. Διότι γνώριζε το αν εν τη αυτή πολιτιών κατορθώσει κανείς να σωθεί και να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει, βεβαίως δυνάμεθα να υποστηρίξουμε δίχως φόβο να διαψευστούμε ότι τη σωτηρία του θα οφείλει στη Θεία Χάρη. Και εγώ είμαι αυτή τη ιδέα τέλος κεφαλαίου. Πολιτεία του Πλάτωνα, βιβλίο 6. Αυτή είναι μια ηχογράφηση τη LibriVox. Όλες οι τη LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Να έχει ακόμα και αυτή την ιδέα. Ποια όλη αυτή η επιμισθό ιδιωτική διδάσκαλη του οποίου ο λαό ονομάζει σοφιστάς και τον οποίο τα μαθήματα νομίζει ότι αντιστρατεύονται προς εκείνα που διδάσκει ο ίδιος, δεν κάνουν άλλο παρά να παραλαμβάνουν στους νέους τα ίδια αρχάς και θεωρίας που ακολουθεί αυτός ο λαός ή στα του και αυτό είναι που ονομάζω διδασκαλία της σοφίας. Το ίδιο δηλαδή πράγμα όπως ένας άνθρωπος να εσπούδαζε προσεκτικά τους ευθύδους ορμάς και τα σωρέξεις ενός μεγάλου και ισχυρού θηρίου που πρέπει να το πλησιάσει, που πρέπει να το εγγύσει πότε και από τι γίνεται άγριον ή ήμερον, τι είδους φωνάς ε, συνηθίζει να εκβάλει κατά τις διαφόρους περιστάσεις και ποιον τόνο φωνής όταν ακούει εξαιρεθίζεται ή καταπραίνεται αφού δεν τα μάθει όλα αυτά και με τον καιρό και από τη συνήθεια να το ονομάσει αυτό Σοφία και να το κάνει η τέχνη του την οποία να αρχίσει να διδάσκει χωρίς πράγματι να γνωρίζει από αυτά στη συνήθειας και τα σωρέξεις του θηρίου ποιον είναι το καλόν ή το κακόν, το αγαθόν ή το εσκρον, το δίκαιο ή το άδικον, αλλά συμμορφώνει την κρίση του με τα διάφορα έστικτα του ζώου και ονομάζει καλά μεν εκείνα που του προξερούν ευχαρίστηση, κακά δε όσα το εξακριώνουν, δίκαια εκείνα που ικανοποιούν τα φυσικά στο ανάγκας, δίχως καμία άλλη διάκριση, διότι ούτε ο ίδιος ποτέ κατενόησε, ούτε εις τους άλλους είναι καρός να καταδείξει Ποια ο πράγματι διαφορά υπάρχει μεταξύ του απόλυτου και του σχετικού καλού. Ένας τρίτος δάσκαλος πρέπει να ζει δεν θα σου το πολύ αλλοκοτός. Βεβαιότατα. Και νομίζεις λοιπόν ότι διαφέρει καθόλου από αυτόν εκείνος που το θεωρεί σοφιάν του να γνωρίζει τα σωρέξεις και τα σερβιθυμία των πολλών ή στα δημοσία των συναθρήσεις είτε περιπολιτικό ζητημάτων πρόκειται είτε περί ζωγραφικής, είτε περί μουσικής. Είναι προφανές ότι αν κανείς αποφασίσει να επιδείξει εις καμιά τη αυτή συνάθρηση των πολλών ή ένα ποιητικό του έργο ή άλλο προϊόν της τέχνης του ή τους υποβάλλει σχέδιο δημοσίας ωφελίας και εξαρτήσει την επιτυχία του από την κρίση του πλήρους είναι ανάγκη αναπόφευτος να συμμορφωθεί κατά τα πάντα με ό,τι του αρέσει και εγκρίνουν. Ήκουσες όμως ως τώρα ποτέ κανένα από αυτούς του πολλούς να αποδεικνύει με επιχειρήματα που να μην είναι καταγέλαστα ότι αυτά που εκτιμάω ωραία και καλά είναι πράγματα και τι ούτα. Όχι και ούτε ποτέ πιστεύω να ακούσω. Εκτός λοιπόν όλων αυτών των συλλογισμών πάμε και τον εξή ακόμα. Είναι ποτέ δυνατόν να παραδεχθεί το πλήθο και να το πιστεύσει ως ορθόν ότι το ωραίο είναι εν όλος διόλου ξεχωριστό από τα πολλά ωραία και εν γέννη το καθεαυτό όν είναι ένα εξάρτητο από τα πολλά αντικείμενα του είδου του. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Ώστε ο λαό δεν μπορεί να είναι φιλόσοφο. Αδύνατον. Κατά να και όσοι επιδίδονται στη φιλοσοφία θα περιφρονούνται από του πολλού. Κατά ανάγκη. Επίση και υπό τον ιδιωτικό αυτό δασκάλο και σοφιστών οι οποίοι οι ερχόμενοι οι συνάφια με τον όχλο επιθυμούν να τα έχουν καλά μαζί του και να είναι αρεστή σε αυτόν. Αυτό είναι φανερόν. Κατόπιν λοιπόν όλων αυτών, ποια ελπίδα σωτηρία βλέπει για τη φιλοσοφική φύση, ώστε να επιμείνει σταθερά εις το έργο τη και να φτάσει επιτέλου στον προορισμό τη, κρίνε το και μόνο σου από όσα είπαμε προηγουμένω. Έχουμε παραδεχθεί ότι ο αληθινό φιλόσοφο πρέπει να έχει εκπίσω σε μάθιαν, μνήμη, αδρίαν και μεγαλοψυχία. Μάλιστα, ότι ούτω λοιπόν δεν θα είναι ευθύ εκπαιδευτική ηλικία πρώτο ει όλα μεταξύ των συνομιλίκων του, αν τύχει μάλιστα να έχει και ανάλογα σωματικά προτερήματα με τα ψυχικά, πώ να μη. Όταν λοιπόν φτάσει σε όρμημη ηλικία, θα προθυμοποιηθούν βέβαια και οι του και οι συμπολίτε του να χρησιμοποιήσουν τα προτερήματά του προ το συμφέρον του. Βεβαιότατα. Θα αρχίσουν λοιπόν να του υποβάλουν τα σπαρακλήστων και τα σπεριποιήστων δια να προκαταλάβουν και να εξασφαλίσουν υπέρα αυτών με τα σκολακία στον τη δύναμη που θα αποκτήσει μια ημέρα. Αυτό γίνεται συνήθω. Τι νομίζει λοιπόν ότι θα γίνει ότι ούτω μεταξύ τι ούτων, μάλιστα αν τύχει να ανήκει μια πολύ μεγάλη και ο ίδιο να είναι πλούσιο και ευγενική καταγωγή, ακόμα δε και όμορφο και με επιβλητικό παρουσιαστικόν δεν θα καταντήσει να συλλάβει τα σπαραβολωτέρα ελπίδα μέχρι και του να φανταστεί ότι είναι προορισμένο να δικήσει Έλληνα και βάρβαρο και με αυτά στα στρελά ιδέα του μεγαλείου να παραφουσκώσει από έπαρση και εγωισμών χάρη στην κουφόνια του. Και βέβαια αυτό θα πάθει. Εάν λοιπόν ενώ βρίσκεται υπό αυτά στα συνθήκα, σου πλησιάσει κάποιο έμορφα, εύμορφα και τολμήσει να του δώσει να καταλάβει την αλήθεια ότι δεν έχει νου στο κεφάλι του. Του χρειάζεται όμω, αλλά ότι αυτό το πράγμα δεν αποκτάται χωρί να κοπιάσει κανεί πολύ δια την απόκτησή του. νομίζεις ότι θα είναι εύκολο να τίνει ευήκορν ου ει τα συμβουλά του ύστερα από τόσα κακά που το έχουν κεριευμένο. Κάθε άλλο βέβαια. Εάν λοιπόν ένα χάρισε στην καλή του φύση και στη συγγένεια που έχουν με αυτή εκείνη οι λόγοι, του ακούσει οπωσδήποτε και καυθεί και το τραβήξει η φιλοσοφία, τι νομίζει πω θα κάνουν εκείνοι οι οποίοι θα νομίσουν ότι χάνουν ότι ο τρόπο, την υποστήριξη και τη φιλία που περίμεναν από αυτόν, δεν θα βάλουν τα πάντα ει ενέργεια και λόγου και έργα για να το μεταπίσουν και δεν θα στραφούσει συγχρόνω και να εναντίον εκείνου που ζήτησε να τον παρασύρει για να μην το κατορθώσει με όλα τα μέσα που διαθέτουν. Αυτό θα συμβεί χωρί άλλο. Ή μπορεί λοιπόν ποτέ να επιδοθεί ότι ούτω ή στη φιλοσοφία, όχι πολύ. Βλέπει λοιπόν ότι δεν είχαμε άδικο να λέγουμε ότι και αυτά τα συστατικά τη φιλοσοφική Φύσεως όταν δεν τύχουν τη δεούση καλλιεργία, γίνονται πολλά και σαφορμή να αποσπάσουν τρόπον τηνά τον άνθρωπο από το φυσικού του προορισμού, καθόν τρόπο και τα πλούτη. Και όλα τα λεγόμενα αγαθά αυτού του είδου, πράγματι είχε μέγα δίκαιο. Κατά αυτόν λοιπόν τον τρόπο αγαπητέ μου είναι που διαφθείρονται και χάνονται οι προνομιούχοι εκείνη φύσης οι προορισμένε δια το άριστο των επαγγελμάτων μόλον ότι και αλλαίως είναι τόσο σπάνιο όπως είπαμε. Από αυτούς βγαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι υπερξερούν και τα μεγαλύτερα κακά στι πόλεις και τους ιδιώτας αλλά και τα μεγαλύτερα πάλιν καλά εάν τύχει και στραφούν στον καλό δρόμο. Ενώ μια φύσης μετρία δεν είναι ποτέ κανένα να κάνει τίποτα μεγάλο ούτε καλό ούτε κακό, ούτε εις πόλην, ούτε εις ιδιώτη. Έχεις πληρέστατο το δίκαιο. Αυτοί λοιπόν που είσαι κυρίω γεννημένοι για τη φιλοσοφία, να αφού την απαρριθούν τι ο τρόπο και την παρατήσουν στη μέση έρημη και παραπονεμένη και οι ίδιοι ζουν ένα βίο που δεν του ταιριάζει και όχι αληθινόν και εκείνοι αφήνουν ορφανή και απροστάτευτον ει τη διάκριση ανθρώπων εναξίου που παίρνουν τη θέση των, δι' την καταντροπιάσουν ναι, να τη διαποπέψουν στη ούτω βαθμό, ώστε έχουν δίκιο εκείνη που τι ψάλουν όσα λέγει εσύ, ότι τη ψάλουν, ότι από του ειδικού τη άλλοι μεν τίποτε δεν αξίζουν. Οι περισσότεροι δε είναι πανάθλοι και παμπονηροί. Αυτά πραγματικό είναι που λέγουν. Και δεν έχουν ύπομεν άδικον, διότι βλέποντα άλλοι ανθρωποί και αυτή τη θέση, τόσο δε ζηλευτεί με τα λαμπρά ονόματα και του τίτλου που την κοσμούν παρετούν ευχαρίστω των ταπεινών τον επάγγελμα το οποίο ίσω έτυχε να εξασκούν και με κάποια περισσότερα από του άλλου ευδοκίμηση και ρίπτονται ει τα σαγκάλα τη φιλοσοφία απαράλλακτα όπω εκείνοι οι κακούργοι οι οποίοι δραπετεύοντε από τα συρκτά ευρίσκουν άσυλο ει του ιερού ναούς. διότι η φιλοσοφία μονολότη κατήδησε να ευρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Διατηρεί οπωσδήποτε πάντα απέναντι των άλλων τεχνών μια υπεροχή και ένα μεγαλοπρεπέ αξίωμα. Και αυτό είναι που ζηλεύουν οι πολλοί, εκείνοι οι οποίοι ούτε εκ είναι πλασμένοι δι' αυτήν, και όπω έχουν τα σώματά των παραμορφωμένα από τα σχερονακτικά των εργασία και τέχνα, διότι ο τρόπο έχουν και τα ψυχά στρεβλωμένα και εξευτελισμένα από τη βαναυσότητα, ή μπορούσε να γίνει αλλαίωση. Έχεις δίκιο. Και νομίζεις πως διαφέρουν καθόλου να τους από ένα γύφτο κακόμπινο κεφαλακρόν που μόλις προλίγου εξήλθε από τα σφυλακά κατόρθωσε δεν να κάνει μερικά λεπτά και τώρα αφού ξεβρώμισε στο λουτρόν και ρουργιοφορεμένος αγαβρός ετοιμάζεται να ανιεφευθεί την κόρη του κυρίου του την οποία η πτωχία και η κατάληψη σκατήδησαν σε αυτή την ανάγκη. Αλήθεια δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τι παιδιά λοιπόν περιμένεις να γυρίσουν αυτοί, όχι νόθα και έκφυλα, κατά ανάγκη. Επίσης και αυτοί οι ανάξιοι παιδεύσεως άνθρωποι, όταν παραξία πλησιάσουν τη φιλοσοφία, τι διανοήματα και τι ιδέες περιμένει να σου γυρίσουν, τι άλλο παρασοφίσματα πράγμα πράγματι αξίζει να τα ονομάσουμε και τίποτα γνήσιο που να τον τύπο της αληθινής σοφίας, τίποτε άλλο πραγματικός, τέλος του κεφαλαίου. Πολιτεία του Πλάτωνα, βιβλίο 6. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε θεωρητικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Μένει λοιπόν ένας πάρα πολύ ελάχιστος αξίων του ονόματος φιλοσόφων ή θα είναι καμία εξαιρετική και τελείως μορφωμένη διάνοια που εσώθη δια της φυγής και διέλυψη των διευθωρέων, κατόρθωσε να διατηρηθεί στη μελέτη της Σοφίας ή καμία μεγάλη ψυχή που εγεννήθη εις μικρά πόλη και από περιφρόνηση δεν ανεμίχθη ποτέ στα πολιτικά ή και από άλλη τέχνη την οποία δικαίως απηξίωσε να εξακολουθήσει. Επεδόθη από φυσική προδιάθεση στη φιλοσοφία. Άλλους δε πάλι ίσως να αισθάθη ικανός να συγκρατήσει ο χαλινός του φίλου μας του Θεάγους διότι στο Θεάγιο βρίσκονται ενωμένα όλα τα άλλα που θα μπορούσαν να τον αποσπάσουν από τη φιλοσοφία. Αλλά η ανάγκη να φροντίζει διαρκώ για τον οσυρό σώμα του τον απομακρύνει από τα πολιτικά και τον κρατεί ει τη σπουδή. Όσο διεμέ δεν αξίζει να κάνω λόγο για το δαιμόνιό μου, διότι παρόμοιο πράγμα ή σένα ή κανένα δεν έτυχε ω τώρα, και από αυτού λοιπόν του ολίγου που γεύονται ή εγεύθησαν τη γλυκίτητα και τη μακαριότητα που παρέχει η Σοφία, είδον όμω αφετέρου και τη μανία των πολλών και την αθλία κατάσταση στην οποία βρίσκεται η διοίκηση των πολιτικών πραγμάτων, και ότι είναι δύσκολο να ευρεθεί σύμμαχο μετά το οποίο να αναλάβει τη την υπεράσπιση τη δικαιοσύνη χωρί κίνδυνο ως να έχει πέσει μέσα η άγρια θηρία που ούτε θέλει να συμμεριστεί τα αδικία του, ούτε όμως είναι ικανός ένας αυτός να αντισταθεί στην αγριότητά του. Βέβαιος ότι θα είναι ανοφελής και δια τον εαυτό του και δια τους άλλους και θα χαθεί άδικα πριν να προσφέρει καμία εκδουλήφθηνη στην πατρίδα του και στους φίλους του. Όλα αυτά λοιπόν έχουν υπόψη του, προτιμά να μένει στην ησυχία του και να κοιτάζει τη δουλειά του. Και όπω ένα όταν πιάσει ξαφνική κακοκαιρία αποσύρεται ο πίσω από ένα τείχο για να προφυλαχθεί από τη σκόνη και την ανεμοζάλη του, το τρόπο και αυτό ενώ βλέπει του άλλου να του παρασύρει η ανομία και η κακία, θα είναι το ευχαριστημένο εάν οποιοδήποτε ζήσει σε αυτόν τον κόσμο καθαρό και από κάθε αδικία και κακών έργων και εξέλθει από τη ζωή με την συνείδηση αναπαυμένη και πλήρη καλών ελπίδων. Δεν θα είναι το μικρό το αν εξήρχεται ότι το τρόπο από αυτή τη ζωή. Ούτε όμω και πολύ μεγάλο, επειδή δεν έτυχε να έβρει την πολιτεία που το ετέριαζε, διότι μόνο ει μία τη ο ίδιο ο φιλόσοφο θα μπορούσε να φτάσει υψηλότερα και ει την πολιτεία και του ιδιώτε να φανεί χρήσιμο και πράγματι σωτήρ. Καταδείξαμε λοιπόν επαρκώ, καθώ μου φαίνεται, του λόγου για του οποίου τόσο κατηγορείται, όχι όμω και δικαίωση φιλοσοφία. Δεν ξέρω όμω εάν έχει να προσθέσει τίποτα άλλο εσύ. Τίποτα δεν έχω πλέον να είπω επάνω σε αυτό. Ήθελα μόνο να ακούσω ποιον από τα υπάρχοντα πολιτεύματα λέγει ότι συνάδει στη φιλοσοφία. Απολύτω κανένα και ακριβώ με αυτό έχω να κάνω πω δεν υπάρχει ούτε ένα είδο πολιτεύματο άξιο για τη φιλοσοφική φύση. Και δι' αυτό τη βλέπουμε να διαστρέφεται και να διαφθείρεται και όπως ένας ξενικός πόρος που μεταφυτευτεί εις άλλο έδαφος εκφυλίζεται και αφομοιώνεται στο το τέλος με τον εχώριον του το τρόπος και αυτή δεν μπορεί να κρατήσει τη φυσική της δυνάμη και να αποβάλει τον αρχικό της χαρακτήρα. Εάν όμως επιτύχει πολύ τεματοποιεί τελειώτηση να είναι ανάλογος με την ειδική της, τότε θα το δείξει ότι είναι αληθώς κάτι τι θείον Όλα δε τα άλλα και χαρακτήρες και επιτιδεύματα είναι απλώς ανθρώπινα. Τώρα χωρίς άλλο είσαι έτοιμο να με ρωτήσει ποιον είναι αυτό το πολίτευμα, δεν το έβρικες. Δεν ήθελα να ρωτήσω αυτό, αλλά εάν το πολίτευμα που εθεσπίσαμε εμείς δια την πόλη μας ή κανένα άλλο. Εκείνο ακριβώς, εκτός ενός σημείου που του λείπει ακόμα και ναι μεν είπαμε και τότε ότι έπρεπε να έβρωμε έναν τρόπο να διατηρείται πάντοτε στην πόλη το αυτό πνεύμα του πολιτεύματος υπό το οποίο ο ο νομοθέτης εθέσπισε στους θεμελιώδεις νόμους. Ναι, το είπαμε, αλλά δεν αναπτύχθηκε επαρκώς αυτό το σημείο από το φόβο των δυσκολιών, τα οποία αντιλαμβανόμενοι και εσείς εδηλώσατε ότι θα ήταν μακρά και δυσχερής η εξέταση. Καθώς ο μάλιστα και όσα μας μένουν ακόμα να είπαμε, δεν είναι καθόλου εύκολο να τα αναπτύξουμε. Τι δηλαδή, τι να μέτρα πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η διατήρηση της φιλοσοφίας, ή στην πολιτεία μας, διότι κάθε μεγάλη επιχείρηση είναι επισφαλής και καθώς λέγει παροιμία όλα τα καλά είναι δύσκολα, αλλά όμως δεν πρέπει να μείνει το πράγμα τελές και χρειάζεται να αναπτυχθεί και αυτό το σημείο δια να συμπληρωθεί. Δεν θα είναι η έλλειψη καλής θελήσεως εκ μέρους μου, αλλά της απαιτουμένη ικανότητα που θα με εμποδίσει ίσως. Όσον για την προθυμία μου, εδώ είσαι και θα ειδείς και βλέπε αμέσως με πόσο θάρρος και με ποια παρακινδυνευμένη τόλμη μέλλον να ισχυριστώ ότι με τη φιλοσοφία πρέπει να ακολουθούμε όλος διόλου την αναδία μέθοδο εκείνης που είναι σήμερα εν χρήση. Πώς δηλαδή, σήμερα όσοι τέλος πάντων σπουδάζουν φιλοσοφία αρχίζουν πάρα πολύ μικροί, μόλις σχεδόν εξέρχονται από την παιδική ηλικία και επιπλέον μοιράζουν τον χρόνο των σπουδών των μεταξύ αυτής και της οικονομολογίας, και των εμπορικών όταν δεν πλησιάζουν ή το δυσκολότερο μέρος της δηλαδή τη διαλεκτική τα αφήνουν στη μέση και οι μάλλον προοδευμένοι μεταξύ αυτών. Όσο δια το κατόπιν το θεωρούν και πολλοί αν αποφασίσουν να παρασταθούν προσκαλούμενοι εις καμία φιλοσοφική διάλεξη και το κάμουν μάλλον για να περάσουν την ώρα των. Όταν δεν φτάσει το γύρα, εκτό ολίγη των εξαιρέσεων, ο ζήλιο στο διατηρητή σβήνεται πολύ περισσότερο από τον ήλιο του Ηρακλήτου καθώς ο μάλιστα δεν θα αναφθεί πλέον. Τι λοιπόν πρέπει να γίνεται, όλος διόλου το αντίθετο, εις με την παιδική και νεανική ηλικία πρέπει να περιορίζεται το πράγμα εις μια ανεκπαίδευση και σπουδή ανάλογα με τι πνευματικά στο δυνάμεις και συγχρόνως καθήν εποχή να αυξάνει και δυναμώνει το σώμα, να διδείται πολύ μεγάλη φροντίς δι' αυτό, για να εμπορεί μια ημέρα να εξυπηρετήσει το πνεύμα εις τη σπουδή της φιλοσοφίας. Τέλος του κεφαλαίου. Πολιτεία του Πλάτωνα, βιβλίο έκτο. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφείς LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Όσο δεν προχωρεί η ηλικία και αρχίζει η ψυχή να τελειοποιείται, να επιτείνεται και η εγκύμναση αυτή με τα δυσκολότερα μαθήματα. Τέλο, όταν παρακμάζει η δύναμη και δεν του επιτρέπει πλέον να λαμβάνουν μέρο ούτε στον πόλεμο ούτε στα πολιτικά, τότε πλέον είναι ελεύθεροι να παραδοθούν αποκλειστικώ στη φιλοσοφία χωρί να κάνουν τίποτα άλλο για να περάσουν τον υπόλοιπο βίο εν μακαριότητη και να έβρουν μετά το θάνατο στον άλλο κόσμο μοίρα ανταξία προ το βίο που έζησαν εδώ κάτω. Πραγματικό με μεγάλη προθυμία και ζήλο τα λέγει σοκράτη. Νομίζω όμω ότι οι περισσότεροι από του ακροατά σου και πρώτο ο θρασίμαχο είναι έτοιμοι με μεγαλύτερα προθυμία να σου αντιτείνουν. Μην ζήτη να μου βάλει τώρα ζυζάνια με το θρασίμαχο, αφού έχουμε γίνει πλέον φίλοι. Αν και πριν δεν είμαι θα εχθροί, διότι εγώ θα καταβάλω όλε μου τα προσπάθεια έω ότου κατορθώσω να πείσω και αυτόν και του άλλου ή τουλάχιστον να του γίνω χρήσιμο για μία άλλη περίσταση όταν θα επανέλθουν πάλι στη ζωή και τύχει να ευρεθούν στη αυτή συζήτηση. Πολύ μικρή βλέπω ότι τους βάζεις. Είπε μάλλον εν σχέση με το άπειρο του χρόνου. Επιτέλους δεν παραξανεύομαι και πολύ που δεν παραδέχονται περισσότεροι όσα είπα. Είναι πράγματα βέβαια που δεν τα είδα ποτέ ακόμα να γίνουν και ακούν συνήθω από αυτού του αντικειμένου λόγους στους οποίους με άκρα επιτίδευση επιδιώκεται μόνο η συμμετρία των φράσεων και όχι λόγους απλούς και φυσικούς όπως έρθουν ή στη γλώσσα. Αν υπείς και διάνθρωπο που να είναι κομμένος με όλη τη δυνατή ακρίβεια και συμμετρία επάνω στο πρότυπο της αρετής, ποτέ τους βέβαια δεν είδαν τι ούτω επικεφαλής μιας πόλεως που να είναι και αυτή επίσης πρότυπο τελειότητος ή έχει εναντίον ιδέα. Καθόλου. Αλλά ούτε προσέτει ή εξιώθησαν ποτέ να παρακολουθήσουν όπως χρειάζεται τα συζητήσει των ανθρώπων σωστών και ελευθέρων, που να ζητούν την αλήθεια με όλο του το ζήλιο και με κάθε τρόπο απλώ και μόνο χάρη αυτή τη αληθία να περιφρονούν δε τα ομψολογία και τα σοφιστία και κάθε τύπο τίνει προ επίδειξη ή λέγεται από πνεύμα αντιλογία, όπω συμβαίνει συνήθω στα δικαστήρια ή στα συναναστροφά. Και αυτό είναι αλήθεια. Διόλου λοιπόν αυτού του λόγου και διόλα αυτά που είχα υπόψη μου, εδίσταζα και εγώ τότε να εκφέρω ελευθέρω τη γνώμη μου, είπα όμω επιτέλου αναγκαζόμενος από την αλήθεια ότι είναι αδύνατο να υπάρξει ούτε πόλη ούτε πολίτευμα, ούτε άνθρωπος επίσης τέλειος, εκτός αν ε, καμιά ευτυχής ανάγκη υποχρέωσε αυτούς τους λίγους φιλοσόφους που ονομάζονται σήμερα όχι πονηροί αλλά άχρηστοι να αναλάβουν εκόντες άκοντες στη διοίκηση της πόλεως καθώς και την ίδια την πόλη να τους υπακούσει. Ή αν από κάποια θεία έμπνευση καταλάβει έρος Αληθινός της αληθινής φιλοσοφίας, εκείνος που είναι σήμερα βασιλής και μονάρχε ή τους ιούς αυτών. Ότι δε τάχα είναι αδύνατο να γίνει το ένα ή το άλλο από αυτά ή ακόμα και τα δύο είναι ισχυρισμό που δεν έχει κανένα λόγο κατά την ιδέα μου. Διότι δικαίω τότε θα εθωρούμε, θα καταγέλαστη εμεί εάν καθίμεθα εδώ να λέγουμε πράγματα όμοια με ματέας ευχάς ή όχι. Μάλιστα, εάν λοιπόν συνέβη στο άπειρο διάστημα του χρόνου που διέρευσε ως τώρα να ευρέθησαν φιλόσοφοι έξοχοι στην ανάγκη να αναλάβουν τη διοίκηση της πολιτείας ή και αν το πράγμα γίνεται και σήμερα σε κανένα βάρβαρο τόπο που να κοίται μακριά και έξω από την περιοχή των γνωστών μας χωρών ή αν θα γίνει κάποτε στο μέλλον είμαι θα έτοιμη να υποστηρίξω με δια του λόγου ότι υπήρξε η ειρημένη πολιτεία ή ότι υπάρχει και θα υπάρξει όταν αυτή η μουσα κάνει η κατοχή της πόλεως. Διότι δεν είναι πράγμα αδύνατο να γίνει ούτε εμείς λέγουμε πράγματα αδύνατα. Δύσκολα μάλιστα. Αυτό και εμείς δεν το αρνούμεθα. Και εγώ αυτή τη ιδέα είμαι. Θα μου επαναλάβεις όμως πάλι ότι δεν είναι αυτή τη ιδέα και οι πολλοί. Ίσως. Ω ευλογημένε μην αδικείς δά και τόσο του πολλού, αλλά κοίταξε ποια είναι η ιδέα θα σχηματίσουν ένα αντί να φιλονική μαζί των, προσπαθεί να του εφηλαιώσει με τη φιλοσοφία και να διαλύσει την κακή υπόλοιψη που επικρατεί περί αυτή. Εάν του δώσει να καταλάβουν ποιου εσύ εννοεί φιλοσόφου και καθορίζει όπω το εκάμαμε πριν τον αληθινό του χαρακτήρα, καθώ και το πραγματικό των έργων, δια να μην νομίζουν ότι ομιλεί για εκείνου του φιλοσόφου που φαντάζονται αυτοί. Ή μήπω αν από αυτή την έποψη τα πράγματα θα μου πεις πάλι ότι θα επιμείνουν πάντα να έχουν διαφορετική ιδέα και άλλα θα σου αποκρίνονται. Ή νομίζεις ότι μπορεί να έχει κανείς με έναν άνθρωπο που δεν θέλει ποτέ κακό ή να φθονεί ένα που δεν είναι φθονερός όταν ο ίδιος είναι άχολος και ήρεμος. Εγώ τουλάχιστον σε προλαμβάνω και λέγω ότι μάλλον μεταξύ των ολίγων και όχι μεταξύ του πλήθους μπορεί κανείς να έβρει ένα τόσο δύσκολο χαρακτήρα. Μα και εγώ να σου πω συμφωνώ σε αυτό μαζί σου. Ε, λοιπόν, δεν συμφωνεί και ει τούτο μαζί μου ότι εκείνο που διαθέτει τόσο κακό στου πολλού εναντίον τη φιλοσοφία είναι ακριβώ αυτοί που εισβάλλουν κατόπιν ούτω ή πίνω στην οικία τη, χωρί να του ταιριάζει καθόλου και αρχίζουν να λιδωρούν και να ευρίζουν του ανθρώπου και να δεικνύουν κάθε εχθρική προ αυτού διάθεση. Πράγμα το οποίο οίκιστα συμβιβάζεται με τη φιλοσοφία. Και πολύ μάλιστα συμφωνώ. Διότι βέβαια, φίλε μου, αδήμανται εκείνο που αφοσιώνεται αληθινά στη μελέτη τη αληθία, ούτε καιρό έχει να καταβιβάζει το βλέμμα του ή στα συνήθεια και καθημερινά έργα των ανθρώπων και να πιάνεται με αυτού και να δημιουργεί φθόνο και μίση γύρω του. Αλλά απέναντία προσιλωμένοι πάντοτε ει πράγματα από τα διέπει τάξει ορισμένοι και έχουν υπόσταση αναλύωτων, που δεν βλέπουν ποτέ το ένα το άλλο, αλλά φυλάτουν τα αυτά διαθέσει και την αυτή σχέση μεταξύ των, δεν μπορούν παρά να τα μιμούνται και οι ίδιοι και να αφομοιώνονται προς αυτά. Ή νομίζεις πως υπάρχει τρόπος να μείνει κανείς ανεπηρέαστος και να μιμηθεί ένα πράγμα που το λατρεύει και ζει πάντα μαζί του. Αδύνατον. Τι ο τρόπος και ο φιλόσοφος αφού έχει και να κάνει πάντοτε ε, με πράγματα θεία που τα διέπει τάξης αναλυότητας γίνεται και αυτός θείος και μετρημένος εις όλες τους πράξεις όσο τουλάχιστον είναι δυνατόν για άνθρωπο διότι εις όλα τα ανθρώπινα θα έχει πάντα να έβρει κανεί κάτι. Έχεις δίκιο. Εάν λοιπόν τον υποχρεώσει κάποια ανάγκη εκείνα που βλέπει και μελετά εκείνα τα εφαρμόσει και στα ανθρώπινα ήθη και να νομοθετήσει δια τη δημόσια και ιδιωτικό βίο των νομίων του, χωρί να περιορίζεται μόνο στην τελειοποίηση του εαυτού του, νομίζω ότι θα γίνει κακό διδάσκαλο και συγητή τη σοφροσύνη και τη δικαιοσύνη και πάση εν γέννη πολιτική αρετή. Κάθε άλλο βέβαια. Αλλά αν ακόμα και ο λαός κατορθώσει να εννοήσει ότι είναι αληθινά όλα αυτά που λέγομαι για τους φιλοσόφους, θα εξακολουθεί να τους έχει στο κακόν και δεν θα μας πιστεύουν που τους λέγουμε ότι είναι αδύνατο να ευδαιμονήσει μια πολιτεία παρά μόνο εάν χαράξουν το σχέδιο ότι οι εκείνοι που έχουν προτεροφθαλμόν τους ως υπόδειγμα το θείο πρότυπων. Θα αλλάξουν βέβαια γνώμη αν εννοήσουν την αλήθεια, αλλά πώς θα κάνουν οι φιλόσοφοι για να χαράξουν αυτό το σχέδιο θα θεωρήσουν την πόλη και τα ψυχά των ανθρώπων σε ένα πίνακα τον οποίο οι πρώτοι οφείλουν να κάνουν τελείω καθαρόν. Πράγμα που δεν είναι και πολύ εύκολο. Γνώριζε όμω ότι σε αυτό θα διαφέρουν αμέσω από του άλλου, διότι δεν θα θελήσουν να εγγύσουν ούτε ιδιότητα ούτε πόλη, μη δεν αγράψουν νόμους πριν ή του παραλάβουν καθαρού ή το κάνουν αυτό οι ίδιοι. Τέλο του κεφαλαίου. πολιτεία του Πλάτωνα, βιβλίο 6. Αυτή είναι μια ηχογράφηση τη LibriVox. Όλε οι ηχογραφίε τη LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερε πληροφορίε ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Και πολύ σωστά. Τώρα λοιπόν πρέπει να προσχεδιάσουν το διάγραμμα τη πολιτεία. Πώ όχι. Έπειτα λοιπόν, νομίζω θα αρχίσουν να εργάζονται συστηματικώ και θα στρέφουν συχνά να κοιτάζουν και από το ένα μέρος και από το άλλο και προς το φύση καλών και δίκαιων και ηθικών και όλα τα τι αυτά και προς το ανθρωπίνο στιού των αναμειγνύοντες δε και συνδυάζοντες τα δύο ταύτα στοιχεία θα σχηματίσουν τον αληθινό άνθρωπο. Κατ' εκείνο το παράδειγμα το οποίο ο Όμερος ονομάζει θεόμορφων και όμοιο με τους θεούς όταν απαντάτε εις έναν άνθρωπο. Πολύ σωστά. Εννοείς βέβαια ότι θα γίνει ανάγκη τώρα να σβήνουν αυτό, έπειτα πάλι να το αναζωγραφίζουν έω ότου επιτύχουν να κάνουν τα ανθρωπίνα ψυχά όσων ενδέχεται περισσότερο θεοφιλή. Κατά αυτόν τον τρόπο θα γίνει. Αλήθεια, ωραιοτάτη τη εικόνα. Λοιπόν, υπάρχει τώρα τουλάχιστον ελπίση να πείσουμε με εκείνου που έλεγε πω θα χυθούν επάνω μα με όλα τα σωστά των ότι ένα τιούτο ζωγράφο των πολιτιών είναι φιλόσοφο εκείνο για τον οποίο εξοργίζονται τότε όταν εμεί του λέγαμε ότι πρέπει να αναθέσουμε τη δίκη των πολιών. Και δεν θα καταπραϊθώσει πλέον τώρα κατόπιν αυτών τα οποία ήκουσαν. Και πολύ μάλιστα, εάν τουλάχιστον έχουν νου. Διότι τι θα έχουν πλέον να μα αντιτείνουν, ότι δεν είναι οι φιλόσοφοι εραστέ του όντω και τη αληθεία. Θα είναι το άτομο αυτό ο ισχυρισμό. Ότι η φύση και ο χαρακτήρα αυτών όπω το ρεζογραφήσαμε εμεί δεν πλησιάζει προ ό,τι τελειότητα δεν υπάρχει. Ούτε αυτό. Ή ότι μία τη αυτή φύση σαν τύχη και της προσικούς εκπαιδεύσεως δεν θα είναι η θέση παρά κάθε άλλη να αποκτήσει την τελεία αναρετή και τη σοφία ή θα προκρίνουν εκείνου μάλλον του οποίου εμεί απεκλείσαμε από τα στάξεις των αληθινών φιλοσόφων. Όχι βέβαια. Υπάρχει λοιπόν φόβο να εξαγριωθούν πλέον όταν του λέγουμε ότι είναι αδύνατο να τεθεί τέρμα στα δεινά που υφίστανται και πολιτεία και πολίτε ούτε να συντελεστεί εμπράκτω η πολιτεία την οποία εμεί δια του λόγου σχεδιάσαμε πριν ή αναλάβουν την πάσα εξουσία στην πόλη φιλόσοφι, φιλόσοφοι. Ίσω ο λιγότερο. Θέλει λοιπόν να αφήσουμε κατά μέρο αυτό το ίσω και να είπαμε ότι του καταπραίναμε τελείω και ότι είναι πλέον πεπισμένοι εντελώ ή να αν όχι άλλο, αλλά από εντροπή τουλάχιστον μείνουν σύμφωνοι μαζί μα. Το θέλω μάλιστα. Α του θεωρήσουμε λοιπόν αυτού πεπισμένου ω προ το σημείο τούτο. Ποιο τώρα θα μα αμφισβητήσει ότι δεν είναι δυνατόν να γεννηθούν τέκνα βασιλέων ή δυναστών που να έχουν φυσική προδιάδυση για την φιλοσοφία, κανεί. Και αφού γεννηθούν, τι ούτε θα έχει κανεί να είπε ότι κατά αναπόφευκτον ανάγκη θα διαφθαρουν, ότι βέβαια είναι δύσκολο να σωθούν και εμεί το παραδεχόμεθα. Ότι όμω ει όλον το διάστημα του χρόνου δεν μπορεί ούτε ένα ποτέ από όλου να σωθεί. Υπάρχει κανεί να το ισχυριστεί και πώ. Αλλά όμω αρκεί και ένα να υπάρξει και να έχει πόλη που να θέλει να τον ακούσει για να κατορθώσει όλα αυτά που θεωρούνται τώρα αδύνατα. Πραγματικός αρκεί, διότι αν ευρεθεί ένα άρχο να του θέσει του νόμου και τι διατάξει που ορίσαμε εμεί, δεν είναι βέβαια αδύνατο να θελήσουν και οι πολίτε να υποβληθούν ει αυτού. Καθόλου βέβαια αδύνατον. Αλλά τάχα μήπω θα ήταν το παράδοξο και αδύνατο να επέλθουν και ει άλλων το νουν εκείνα που εσκέφθημε και παραδέχθημε εμεί. Όχι βέβαια. Ότι δε αυτά είναι άριστα αν υποτεθεί ότι είναι δυνατά, νομίζω το αποδείξαμε ήδη, εν της έμπροσθεν αρκετά πιστικός. Αρκετά βέβαια. Το τελικό μας λοιπόν τώρα συμπέρασμα είναι ότι η νομοθεσία μας αν ήθελε εφαρμοστεί θα ήταν η τελειοτάτη. Και ότι είναι με δύσκολο το πράγμα να γίνει, όχι όμω και αδύνατο. Ι αυτό πράγματι το συμπέρασμα καταλήγωμε. Αφού λοιπόν μόλι και με τα βίασε πήρε τέλο αυτό το ζήτημα, δεν πρέπει τώρα να εξετάσουμε και όσα υπολείπονται ακόμα, πώ δηλαδή και με ποιε μαθήσει και ασκήσει θα μορφώσουμε του ικανού να θα φυλάξουν αδιάφορο το πολιτικό μα σύστημα και ει ποια ηλικία θα του εφαρμόζουμε ενέκαστρον αυτών των μαθημάτων. Πρέπει πράγματι. Ει τίποτε δεν με ωφέλισε η σοφία μου που εζήτησα πριν να αποφύγω τα δυσκολία του ζητήματο τη κοινοκτιμωσία των γυναικών, τη τεκνοποιία και του διορισμού των αρχόντων, επειδή εγνώριζα πόσο λεπτό ήταν αυτό και πόσο δυσχερέ να εφαρμοστεί τελείω στην πραγματικότητα. Διότι τώρα πάλι παρουσιάζεται με όλα αυτά η ανάγκη να επανέλθω σε αυτά. Και το μέν ζήτημα των γυναικών και των τέκνων είναι τελείω οριστικό. Είναι όμω ανάγκη να επαναλάβω εξ αρχή το ζήτημα των αρχόντων. Ελέγαμε λοιπόν, εάν ενθυμίσω, ότι πρέπει να έχουν μέγα ζήλο για το καλό τη πόλεω και να δοκιμάζεται αυτό ο ζήλο και με δονά και με λίπα, ούτω ώστε μήτε από πόνου, μήτε από φόβου, μήτε από καμιά άλλη μεταβολή να φαίνονται ότι λησμονούν το αξίωμα τούτο και ώστε δεν μπορέσει να υποστεί τη δοκιμασία να απορρίπτεται, ώστε δε εξήρθει αδιάφθορο όπω ο χρυσό από το πυρ να καθίσατε άρχον και να του δίδονται πάση η τιμέ και οι διακρίσει και εφόσον ζει και με τα θάνατον. Αυτά είναι όσα έλεγαμε τότε, αν και με πολλά υπεκφυγά και επιφυλάξει από φόβο μήπω κινήσω ζητήματα στα οποία ακριβώ έχουμε εμπέσει τώρα. Σωστότατα τα λέγει, θα θυμούμε όλα. Εδίσταζα λοιπόν τότε, φίλε μου, να είπα αυτά που επιτέλου απαιτόλμησα να εξτομίσω. Τώρα όμω που το πρώτο βήμα έγινε, α το είπομε, αδιστάκτο ότι οι άριστοι φύλακε που θα διορίζομαι πρέπει να είναι φιλόσοφοι. Α το είπομε. Σκέψω όμω πόσο λίγου θυού του θα έχει φυσικά, διότι σπανίω συμβαίνει οι ιδιότητε, οι ε οποίε καθώ αναπτύξαμε, πρέπει να ενυπάρχουν στη φιλοσοφική φύση, να βρίσκονται συνεινωμένε σε το αυτό άτομο, αλλά ω επί το ευρίσκονται μοιρασμένε. Τι δηλαδή εννοεί. Εκείνοι που είναι πρικισμένοι με ευμάθεια και με καλό μνημονικό που έχουν πνεύμα, έστροφο και οξύ και άλλα στιούτα σχετικά ιδιότητα, δεν συμβαίνει συνήθω να είναι αφενό με θερμουγή και μεγαλεπίβολη, συγχρόνω δε τη ούτη, ώστε να δύναται να αριθμίσουν τη ζωή του με το πνεύμα τη τάξη, τη ηλικία, τη σταθερότητα, αλλά από τη φυσική οξύτητα του χαρακτήρα των παρασύρονται όπω λάχοι και καμία πλέον ευστάδια στο τέλο δεν του μένει. Αλήθεια είναι αυτό που λέγει. Απέναντίον σε ευσταθεί χαρακτήρε και που εύκολα δεν μεταβάλλονται, του οποίου θα μπορούσε κανεί να μεταχειριστεί με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και μπαίνουν στον πόλεμο να απαθεί και ασυγκίνητοι από κάθε φόβο, αυτοί πάλι πάσουν το ίδιο πράγμα και στα μαθήματα έχουν την αυτή δυσκυνησία και βραδύτητα πνεύματος είναι ως αποναρκωμένοι και σχεδόν τους πιάνει χασμοριτό και νύστα όταν είναι ανάγκη να τελειώσουν κάποια σπουδαία εργασία. Πραγματικώς εμείς όμως είπαμε ότι πρέπει να μετέχουν στον ανώτατο βαθμό και από τα δύο αυτά ιδιότητα. Άλλος δεν θα είναι το ανάγκη να λάβουμε καν τον κόπο για την τελειότητα την εκπαιδευσή των, ούτε να τους ανυψώσουμε εις τα στιμάς της εξουσίας. Πολύ σωστά. Δεν το παραδέχεσαι λοιπόν τώρα ότι σπανιότατοι θα είναι οι χαρακτήρε. Πώ όχι. Πρέπει λοιπόν να του υποβάλλουμε στη δοκιμασία όλων εκείνων που ελέγαμε τότε και πόνων και φόβων και δονών εκτό δε τούτου, πράγματι ο οποίων παραλείψαμε τότε να είπαμε πρέπει να του εκγυμνάζουμε ει μέγα αριθμό μαθημάτων για να αν το πνεύμα των είναι ικανό να βαστάσει τα σμεγίστα σπουδά ή θα ποδηλιάσει όπως συμβαίνει με άλλους εις τους σωματικούς αγώνες. Πρέπει βέβαια να τους υποβάλλουμε σε αυτή την εξέταση. Αλλά ποιας ονομάζεις μεγίστα σπουδάς. Θα ενθυμάσαι βέβαια ότι αφού διεκρίναμε τρία μέρη της ψυχής, προσπαθήσαμε να καθορίσουμε εις ποιαν των εξ αυτών ανήκει η δικαιοσύνη και η ανδρεία και η σοφροσύνη και η σοφία. Εάν δεν το ενθυμούμε δεν θα ήμουν άξιος να ακούω τα επίλυπα. Εθυμείς ακόμα και τι είχαμε πει πριν από αυτά. Τι. Ελέγαμε ότι για να κατανοήσουμε αυτά με πάσα τη δυνατή ακρίβεια υπήρχε ένα άλλη μακροτέρα οδό στην οποία έπρεπε να διατρέξουμε για να το κατορθώσουμε. Η δυνάμεθα όμως και από, από τα προηγούμενα να εξαγάγουμε αποδείξεις οι ε, οποίες οπωσδήποτε να μας χρησιμεύσουν για το ζήτημα. Και εσείς εδηλώσετε ότι αρκείστε με αυτό το δεύτερο τρόπον και τι ούτω τρόπο σε τότε το ζήτημα όχι μεν μετά τις προσικούσει κατά τη γνώμη μου ακριβίας ε, εάν δε ικανοποιητικό για είστε οι αρμόδιοι εσείς να το υπείτε εγώ τουλάχιστον έμεινα ευχαριστημένο, μου εφάνει δε ότι και οι άλλοι επίση. Αλλά ο φίλε μου, οι ζητήματα τη άθρη σπουδαιότητα κάθε απόδειξη από την οποία λείπει έστω και το παραμικρόν δεν μπορεί ποτέ να είναι επαρκής, διότι το ατελές δεν μπορεί να είναι το ορθόν μέτρο κανενός πράγματος. Πολλοί όμως ενίοτε ότι φαντάζονται ότι είναι αρκετό και ότι δεν είναι ανάγκη να προχωρήσουν περαιτέρω. Πραγματικώς πολλοί το παθαίνουν αυτό από κνηρία της Αλλά ένα τιούτο ελάττωμα πρέπει να είναι όλος διόλου ξένων από το φύλακα της πολέως και των νόμων. Φυσικότατα. Πρέπει λοιπόν αγαπητέ μου ότι ούτως να διατρέξει τη μεγαλύτερη εκείνη οδό που είπαμε και να καταβάλει όχι ο λιγότερο κόπος για τη μάθηση παρά δια την εκγύμναση του σώματος. Αλλά όπως έλεγαμε και τώρα ποτέ δεν θα φτάσει στο τέλος της υψής της εκείνης επιστήμης η οποία παρά κάθε άλλο του ταιριάζει. Και πώς. Υπάρχει λοιπόν και άλλο τι ανώτερο της δικαιοσύνης και των λοιπόν αρετών που επραγματεύθημεν. Υπάρχει μάλιστα. Και αιδιά αυτά ακόμα τα σαρατέ που αναφέραμε, είναι ανάγκη να μην αρκεστεί όπω τώρα εμεί στο απλού σχεδιογράφημα. Των, αλλά οφείλει απέναντία να ζητήσει τελειότατα επεξεργασμένη την εικόνα. Διότι δεν θα είναι το γελίο, διάλαβε πράγματα μικρού λόγου, άξια να εντείνει όλα του τα προσπαθία. Δια να τα έχει όσο το δυνατόν ακριβέστατα και, σα, και σαφέστατα, να μην θεωρεί δεν τα σφοδέωτα άξια τη μεγή τη ακριβία. Είναι ορθότατο ο συλλογισμό σου. Νομίζει όμω ότι θα σε με να περάσει χωρί να σε ρωτήσει κανεί ποιον είναι αυτό το μέγιστο μάθημα που λέγει ε, και ει τι αναφέρεται. Όχι βέβαια, αλλά ερώταμε κι εσύ, άλλωστε μου το οίκουσε όχι μία ή δύο φορές ως τώρα. Ή όμω δεν το ενθυμίσαι ή έβαλες πάλι στο νου σου να με δυσκολεύει με νέε ενστάσει. Και αυτό μάλλον πιστεύω, διότι πολλά και σε έχει ακούσει ότι το μέγιστο μάθημα είναι η ιδέα του αγαθού, την οποία προσλαμβάνουν και η δικαιοσύνη και οι άλλοι αρετέ για να γίνουν χρήσιμοι και ωφέλιμοι. Και τώρα γνωρίζει πολύ καλά ότι δι' αυτό πρόκειται να ομιλήσω ακόμα, δε ότι γνωρίζουμε αυτή την ιδέα του αγαθού όχι πολύ επαρκώ. Εάν δε δεν την γνωρίζουμε, η ότι τίποτε δεν μα ωφελεί να γνωρίζουμε όλα τα άλλα τελειότατα. Χωρίς αυτή όμως θα μας είτο ανοφελής και η απόκτηση παντός άλλου πράγματος αν ή νομίζεις ότι θα μας ωφελούσε τίποτα να είχαμε να αποκτήσει το κάθε τι αν δεν είναι το αυτό και καλόν ή να εξέβραμε όλα στα γνώσεις του κόσμου εάν δεν είσαι να αυτέ καλέ και οφέλιμη Όχι μα την αλήθεια δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά όμω γνωρίζει βέβαια και τούτο ακόμα ότι οι με περισσότεροι παραδέχονται ότι το αγαθόν συνίσταται ει την δόνη, η δε λεπτότερη ει τη φρόνηση. Πώ όχι, και ότι προς τούτη οι παραδεχόμενοι αυτό το τελευταίο δεν έχουν να δείξουν τι είναι αυτή η φρόνηση του αγαθού. αστειος μα την αλήθεια ορισμό. Πώ όχι, αφού ενώ μα ονειδίζουν πω δεν γνωρίζουμε το αγαθό, έπειτα μα ομιλούν δι' αυτό, ω να το γνωρίζαμε. Διότι λέγουν ότι είναι η φρόνηση του αγαθού, ω να είμαι θα υποχρεωμένοι να εννοήσω με τι λέγουν, μόλι ανοίξω το στόμα των και προφέρουν τη λέξη αγαθό. Πολύ σωστά. Αλλά και εκείνοι που ορίζουν το αγαθό ότι είναι η ειδονή, μήπως περιπίπτουν σε μικροτέρα πλάνη από τους άλλους. Ή μήπω δεν αναγκάζονται και αυτοί να ομολογήσουν ότι υπάρχουν και οι δονέ κακέ. Βεβαίω. Ώστε κατά ντου νομίζω να παραδέχονται ότι τα ίδια είναι και τα καλά και τα κακά. Ή όχι. Μάλιστα. Δεν είναι λοιπόν φω φανερών ότι αυτό το ζήτημα υπόκειται ει και μεγάλες αμφισβητήσει. Πώ όχι. Αλλά δεν είναι επίση φανερό ότι προκειμένου περί του ωραίου και περί του δικαίου οι περισσότεροι και εις τους λόγους των και εις τας πράξεις των θα ερκούντο εις εκείνο το οποίο θα τους εφαίνεται ως θειούτον ενώ προκειμένου περί του αγαθού κανείς δεν θα ηρκεί το πλέον εις τα φαινόμενα αλλά πάντες ζητούν το πραγματικό αγαθό και απορρίπτουν το κατ' επίφαση θειούτον. Λοιπόν αυτό το πράγμα το οποίο την απόκτηση επιζητεί πάσα ψυχή και χάρη το οποίο πράττει τα πάντα Διαναμαντεύσει τι είναι, ευρίσκεται δε πάντοτε η απορία και στην αδυναμία να το ορίσει ακριβώ και με την ακράδα το εκείνη πίστη που έχει δια τα άλλα πράγματα, εν καδε τούτου δεν δύναται να καρποθεί το εξ αυτών όφελο. Αυτό λοιπόν το τόσο μέγα και σπουδαίο πράγμα, μπορούμε να πούμε ότι επιτρέπεται να το γνωρίζουν κατά αυτόν τον τρόπο αμυδρό και ασαφός, ή άριστε εκείνοι τη πόλεό μα, ει του οποίου θα εμπιστευτούμε και θα παραδώσουμε τα πάντα. Όχι βέβαια. Πιστεύω πράγματι ότι δεν θα έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία ο φύλαξ εκείνο της πόλεω, ο οποίο θα κατέχει την ιδέα του ωραίου και του δικαίου, χωρί να γνωρίζει και ποια σχέση έχουν αυτά με το αγαθό. Υποθέτω δε ότι και εκείνα είναι αδύνατο να κατανοήσει κανεί επαρκώ δίχω την προηγουμένη γνώση αυτού. Και πολύ σωστά το υποθέτει. Δεν θα λάβει λοιπόν την τελειωτά την αυτή διακόσμηση την πολιτεία μα, εάν ο φύλαξ που θα έχει την ανώτατη εποπτεία τη συνενώνει εκτό του δικαίου και του ωραίου και την επιστήμη μαζί του αγαθού, Κατανάγκη. Αλλά εσύ, Σοκράτη, τι παραδέχεσαι ότι είναι το αγαθόν η επιστήμη ή η ειδονή ή τίποτε άλλο εκτό αυτών. Καλώ είσαι. Τα γνώριζα καθαρά και από πριν πως δεν είσαι εσύ άνθρωπος να αρκεστείς με ό,τι παραδέχονται συνέδωση άλλοι περί αυτών, διότι δεν μου φαίνεται σοκράτη λογικών ένας άνθρωπος που καταγίνεται τόσο καιρό με αυτά τα ζητήματα να γνωρίζει μεν τα συνδέα στον άλλον επ' αυτού του αντικειμένου να μην λέγει δε την ειδική του. Πολύ καλά, σου φαίνεται όμω λογικό να ομιλεί κανεί περί πράγματο που δεν γνωρίζει όσο να το εγνώριζε. Καθόλου βέβαια. Θα μπορούσε όμω να λέγει μία εκασία η οποία θα το εφαίνεται το πιθανή. Μα πώς, δεν έμαθες ακόμη πόσο γελίε είναι όλε η θεωρία που δεν στηρίζονται επί της επιστήμης, ότι και οι καλύτεροι μεταξύ αυτών είναι ο επί τυφλέ, ή νομίζεις ότι εκείνοι που κατά τύχη βρίσκουν μια αλήθεια χωρίς όμως να τη στηρίζουν και στη λογική απόδειξη διαφέρουν καθόλου από τους τυφλούς που βαδίζουν ορθώς την ευθεία οδόν. Έχεις δίκιο. Προτιμώ λοιπόν να ακούσει μια θεωρία άμορφο, τυφλή και σκοτεινή, ενώ μπορεί να ακούσει από άλλου μια καλή και φωτεινή. Να ζει ο κράτη, είπε τότε ο Γλάφκορν, μη σταματήσει τώρα εδώ ή στο τέλο που ευρίσκεσαι. Εμεί θα είμαι θα ευχαριστημένοι αν πραγματευτεί και, και περί του αγαθού, όπω το έκαμε και περί τη δικαιοσύνη και περί τη οφροσύνη και των άλλων που ανέπτυξες. Και εγώ επίση θα ήμουν πολύ ευχαριστημένο, αλλά φοβούμαι μήπω αυτό υπερβαίνει τα δυνάμει μου. Και παρόλο την καλή μου θέληση το πραγματευτώ τόσο άσχημα, ώστε να γίνω καταγέλαστο. Ακούσε, τέ μου, που σα λέγω, α το αφήσουμε τώρα καλή μου αυτό το ζήτημα, τι είναι το αγαθόν. Θα μα έφερε πολύ μακρύτερα αυτή η εξέταση και δεν θα κατόρθωνα να σα εξηγήσω την ιδέα μου. Ακολουθών το δρόμο που επήρεμε ως τώρα. Εκείνο όμως που φαίνεται γέννημα το αγαθού και πανομοιότυπο αυτού είμαι πρόθυμος να εξετάσουμε αν είστε σύμφωνοι κι εσείς ή μη το αφήνουμε και αυτό. Λέγε μας λοιπόν αφήνει έτσι η δια των ε, ιών και όσο δια τον πατέρα μας ε, μπαίνεις χρεός της διά Θα ήθελα και εγώ να εξοφλούσα μαζί σας μία καπάντα κι εσείς να πάρετε το δικαιό σας και όχι μόνο του τόκου όπω τώρα, αρκεστείτε όμω οπωσδήποτε ει τον τόκο του αγαθού ή σε αυτό το γέννημα του αγαθού που σα είπα. Αλλά προσέξτε, μήπω σα εξαπατήσω χωρί να το θέλω και σα πληρώσω τον τόκο με κύβδηλο νόμισμα. Έγνοια σου θα λάβουμε όλα μα τα μέτρα. Μόνον λέγει εσύ. Θα το κάνω λοιπόν, αφού πρώτα σα υπενθυμίσω εκείνα που είπαμε πριν και ει πολλέ άλλε περιστάσει προηγουμένω και είχαμε μείνει σύμφωνοι. Ποια δηλαδή. Υπάρχουν, είπαμε πολλά πράγματα αγαθά και ονομάζομαι ότι ο τρόπο καθένα από αυτά. Μάλιστα το είπαμε. Υπάρχει όμω και το καθαυτό όρεον και το καθαυτό αγαθόν και όλα τα άλλα ότι ο τρόπο τα οποία τότε ελαμβάναμε ως πολλά και ει το καθαυτό του το αποδίδομαι όλα στα σμυρικά συνειδητά ω ει μία ιδέα απλή και ενιαία. Μάλιστα. Και διεκείναμε τα πολλά λέγομεν ότι είναι αντικείμενα υποπίπτοντα εις τα και όχι εις νουν, ενώ ε ιδέ υποπίπτων εις το νουν και όχι εις τα Συμφωνότατη. Δια ποιας, λοιπόν αισθήσεως βλέπουμε τα ορατά πράγματα, δια της οράσεως και δια της ακοής βέβαια, του ήχου και με τα άλλε αισθήσει όλα τα άλλα τα αισθητά πράγματα ή όχι. Μάλιστα, αλλά έχει τάχα προσέξει ποτέ πόσο το δημιουργό των αισθήσεων μα δημιούργησε πολυτελεστέρα τη δύναμη τη ώρα ως από δέσ' άλλε αισθήσει. Τέλο του κεφαλαίου. Πολιτεία του Πλάτωνα. Βιβλίο 6. Αυτή είναι η εχογράφηση τη LibriVox. Όλες οι εχογράφοι τη LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερε πληροφορίε ή για να συμμετέχετε εθελοντικά απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Ε, δεν το επρόσεξα και πολύ, αλλά σκέψου κατά αυτόν τον τρόπο η ακοή και η φωνή έχουν ανάγκη κανένα τρίτου πράγματος, ώστε εκείνη με να ακούει ή δε φωνή να ακούεται και το οποίο τρίτο πράγμα εάν λείψει, ούτε εκείνη θα ακούει ούτε αυτή θα ακούεται. Όχι δεν έχουν. Νομίζω δε ότι και πολλές άλλες αισθήσει για να μην πω όλες δεν χρειάζονται κανένα πιο πράγμα ή εξέβησες ή να χρειάζονται καθόλου ενώ όσον αφορά την όραση δεν παρατηρήσω ότι η εξεβησες ειναι χρειαζονται καθολου ενω έχει ανάγκη και ενός άλλου πραγματός πως δηλαδή αν και εν υπάρχει στους οφθαλμούς η δύναμη τη οράσεω και αν επιχειρήσει της να την εφαρμόσει και τη χρησιμοποιήσει και αν τα αντικείμενα που θέλει να ειδεί έχω τα χρώματά τους, ούτε η όραση θα ειδεί τίποτε και τα χρώματα θα μείνουν αόρατα, εάν δεν υπάρξει ακόμα και ένα τρίτο πράγμα προορισμένο εκφύσεως ακριβώς για αυτό το σκοπό. Ποιον εννοεί αυτό που σε εσύ φως. Έχεις δίκιο. Η αίσθηση λοιπόν της οράσεως έχει αυτήν την όχι μικρά υπεροχή επί των άλλων αισθήσεων ότι εζεύχθη προς το αντικείμενό της με ένα ζυγό πολύ ονοτέρα αξίας από τους άλλους, εκτός τουλάχιστον αν δεν έχει καμία αξία το φως. Πώς, αλλά έχει και παραέχει μάλιστα. Και ποιον τάχα από τους θεούς του ουρανού θεωρεί κύριον της ενεργείας αυτής, δια της οποίας το φως κάμνει τους οφθαλμούς να βλέπουν όσο γίνεται καλύτερα και τα αντικείμενα επίσης να βλέπονται. Τον ίδιο που νομίζεις και εσύ και όλοι οι άλλοι, διότι εννοεί βέβαια με την ερώτησή σου τον ήλιον και να έχει τάχα αυτή τη σχέση όραση με το Θεό του τουν; Ποια δηλαδή, δεν είναι ήλιο βέβαια ούτε αυτή η ίδια η όρασης, ούτε το όργανο στο οποίο υπάρχει, δηλαδή ο θαλμός. Όχι βέβαια. Έχει όμω τη μεγαλύτερα ομοιότητα και αναλογία με τον ήλιο και τα λοιπά αισθητήρια όργανα. Έχει μάλιστα αυτή λοιπόν τη δύναμη που έχει δεν την τανίζεται από τον ήλιο από τον οποίο εκπηγάζει. Βεβαιότητα. Δεν είναι λοιπόν και ο ήλιος όχι μεν όραση, αλλά ο αίτιος της οράσεως υπό της οποίας πάλι και ο ίδιο βλέπετε. Έτσι είναι. Ένα λοιπόν τι το πράγμα να φανταστείς ότι εννοώ όταν ομιλώ δεν είναι το γέννημα του αγαθού το οποίο είναι επομένως ανάλογο με τον πατέρα που το γέννησε και ότι είναι ο ήλιο στον δυνατό κόσμο σχετικό με την όραση και τα ορατά αντικείμενα, το ίδιο είναι και αυτό ει νοητών σχετικό ε, με το νου και τα αντικείμενα τη νοήσεω. Πώ δηλαδή, εξήγησε το μου καλύτερα. Γνωρίζει βέβαια ότι η οφθαλμίωτα του στρέφει κανεί προ τα αντικείμενα τα οποία φωτίζει όχι το φω τη ημέρα, αλλά το αμυδρό φέγκο τη νυχτό, μόλι και με τα βία στα διακρίνουν και ομοιάζουν σχεδόν τυφλοί ως να μην υπάρχει πλέον εις αυτούς καθαρά όραση. Μάλιστα το γνωρίζω. Όταν όμως τρέφουν προς τα αντικείμενα τα οποία καταλάμπει ο ήλιος, τότε βλέπουν ευκρινώς και υπάρχει σε αυτούς τους ίδιους η όραση. Πραγματικός. Το ίδιο λοιπόν να φανταστείς ότι συμβαίνει και με την ψυχή. Όταν μεν στρέφει τα βλέμματά της εις ένα αντικείμενο, το οποίο φωτίζει η αλήθεια και τον, τότε το εννοεί και το γνωρίζει ευκρινώς, και φαίνεται ότι έχει νόηση. Όταν όμως θα στρέφει προς, προς το αντικείμενο που είναι ανακατωμένο με σκότος και το οποίο γεννάται και χάνεται, τότε πλέον δεν αντιλαμβάνεται καθαρά, αλλά σχηματίζει δοξασίας που μεταβάλλονται άνω κάτω και φαίνεται τότε ως να μην έχει νόηση. Έτσι πραγματι φαίνεται. Αυτό λοιπόν το οποίο παρέχει την αλήθεια στα νοητά αντικείμενα, και δίδει στην ψυχή τη δύναμη της νοήσεω, αυτό να γνωρίζει ότι είναι η ιδέα του αγαθού και ότι αυτή η ιδέα είναι η αιτία της επιστήμης και της αλήθειας εφόσον αυτή είναι αντικείμενο της γνώσεως. Και όσο καλά και ωραία και αν είναι και τα δύο αυτά πράγματα, οι γνώσεις δηλαδή και αλήθεια, ή μπορείς να είσαι βέβαιος χωρίς φόβο να απατηθείς ότι η ιδέα του καλού είναι κάτι τι διαφορετικό από αυτά και πολύ συγχρόνως καλύτερον. Και όπως εκεί το ορθό είναι να θεωρείται το φως και η όραση κάτι τι το ανάλογο προς τον ήλιο, όχι όμως και ο ήλιος, τι ούτω τρόπος και εδώ το ορθό είναι να θεωρείται οι γνώσει και η αλήθεια κάτι τι που έχει μεν αναλογία και ομοιότητα με το αγαθόν, δεν είναι όμως και αυτό το αγαθόν, διότι η φύση του αγαθού έχει ασυγκρίτως ανωτέρα αξία. Ανέκφραστο λοιπόν θα είναι η του αφού παρέχει μένει καθώς λέγει την επιστήμη και την αλήθεια. Είναι όμως κατά πολύ πω από αυτάς και επομένως βέβαια αυτό που λέγεις δεν είναι η ειδονή. Θεός φυλάξει αλλά πρόσεξε καλύτερα ακόμα την εικόνα του κατά αυτό τον τρόπο που θα σου την παραστήσω. Πώς πιστεύω να παραδέχεσαι ότι ο ήλιος όχι μόνο κάτι στα ορατά τα αντικείμενα της οράσεως αλλά παρέχει ακόμα και σε αυτά και τη γέννηση και την αύξηση και την τροφή, χωρί να είναι αυτό γέννηση. Βεβαίω, κατά τον ίδιο τρόπο, δίνασε να επίση ότι και τα αντικείμενα της νοήσεω δεν οφείλουν μόνο ει των αγαθών τη νόησή των, αλλά και το είναι των και την ουσία των, χωρί ταύτα να είναι αυτό ουσία, αλλά κάτι τι το ανώτερο και από την ουσία κατά την αξία και τη δύναμη. Και ο Γκλάφκορ με πολύ αστείο τρόπο, ο Απόλλων ανέκραξε, τι δαιμονία επρεβολή. Είσαι εσύ η αφορμή του υπαγό που με ανέκασες να υπό την ιδέα μου περί αυτού του πράγματος. Και μη σταματήσεις ως εδώ, αλλά τελείωσε, αν όχι άλλο αυτήν. Τουλάχιστον την ομοιότητα του αγαθού προς τον ήλιο, αν παρέλειψες τίποτε. Πράγματι παρέλειψε και πολλά μάλιστα, να μην παραλείψει, μπείτε το παραμικρότερο. Πάντα θα μείνει και πολύ, νομίζω. όμως, όσο είναι δυνατό προ το παρό, θα προσπαθήσω να μην τα παραλείψω. Έτσι, μάλιστα. Φαντάσου λοιπόν ότι στο αγαθό και ο ήλιο είναι ο τωσυπήν δύο βασιλεί, ο ένα του νοητού κόσμου και ο άλλο του ρατού, Για να μην υπό του ουρανού, ε, και νομίζεις πω θέλω να παίξω με τα λέξει. έχουμε λοιπόν δύο είδη, το νοητό και το ορατό. Μάλιστα. Φαντάσου τώρα μια γραμμή διαιρεμένη στα δύο άνισα τμήματα και διαιρεσε τι πάλι ε, κατά τον αυτόν λόγο έκαστο το τμήμα και του ορατού και του νοητού. Οι δύο άλλα μέρη του το τρόπο θα έχει και στα δύο τμήματα αφενό ένα μέρο καθαρών και αφετέρου ένα μέρο αμυδρών. στο το τμήμα του ορατού το ένα μέρο το αμυδρών θα περιλαμβάνει τα εικόνα. Ενώ δε εικόνα πρώτον μεν τα σκιά έπειτα δε τα είδωλα των αντικειμένων τα οποία σχηματίζονται επί των υδάτων ή επί της επιφανίας των πυκνών λιών και στυλπρών σωμάτων και τα παρόμοια αν με εννοείς. Αλλά πως εννοώ. Ή στο άλλο μέρο θα περιλαμβάνονται αυτά τα αντικείμενα των οποίων είναι οι κόρε αυτέ, δηλαδή τα διάφορα ζώα, τα φυτά και εν γέννη όλα τα αντικείμενα τη φύση ή τη τέχνη. Πολύ καλά. Εάν τώρα θέλαμε να εφαρμόσουμε αυτή τη διαίρεση επί της αληθείας, και του εναντίον της, δεν θα παραδέχεσαι ότι την αυτή σχέση έχει εικόν προς το αντικείμενο οποίαν οι γνώσεις προς την ταξασία. Μάλιστα ευρίσκω ορθοτάτη την αναλογία. Πρόσεξε τώρα πως πρέπει να γίνει και η διαίρεση του νοητού τμήματο. Πως, εις δύο πάλι και το μεν ένα μέρος είναι εκείνο που αναγκάζεται η ψυχή να το ζητεί με τα στο ορατό και επί τη βάση εικόνα ορισμένων υποθέσεων, όχι να ανέρχεται προ μια αρχή, αλλά να καταβαίνει προ ένα τέλο. Το δεύτερο δε μέρο είναι εκείνο όπου η ψυχή ορμόμενη από μια υπόθεση προχωρεί προ μια αρχή ανεξάρτητων πάση υποθέσεως και με τη βοήθεια όχι των εικόνων που είπαμε νωτέρω, αλλά χρησιμοποιούσα ή στην μέθοδο της αυτήν τας καθαράς ιδέας. Δεν τα εννοήσα και πολύ καλά αυτά που είπες. Θα τα εννοήσει αμέσως διότι θα σε βοηθήσουν στην κατανόηση αυτά που είπα παραπάνω. Δεν αγνοείς βέβαια ότι οι ασχολούμενοι με τη γεωμετρία, την και τα τι αυτά λαμβάνουν μερικά υποθέσεις π.χ. το αρτίων και περιττών. Τα σχήματα, τα τρία είδη των γωνιών αναλόγω της αποδείξεως που ζητούν. Αυτά δεν τα υποθέσεις θα θεωρούν ως αξιώματα γνωστά περί των οποίων δεν νομίζουν αναγκαίο να δώσω κανένα λόγο ούτε εις αυτούς ούτε εις τους άλλους ώστε να ήταν φανερά εις τον καθένα. Από αυτές λοιπόν τα υποθέσεις αρχίζουν και έπειτα από συλλογισμό ή σε συλλογισμό καταντούν εις το τέλος να αποδείξουν αναμφιλέκτος εκείνο που ανέλαβαν να αποδείξουν. Το γνωρίζω πολύ καλά αυτό. Γνωρίζει ακόμα βέβαια ότι μεταχειρίζονται προσέγγιση τα σοβαρά εικόνα και εφαρμόζουν ει αυτά στου συλλογισμού των, αν και δεν του ενδιαφέρουν αυτέ, αλλά τα αντικείμενα των οποίων είναι εικόνε. Αναφέρω δηλαδή του συλλογισμού των ει αυτό π.χ. το τετράγωνο και αυτή τη διαγώνιο και όχι στα τα αυτό που χαράζουν το ίδιο προκειμένο και περί των άλλων σχημάτων τα οποία είτε πλάτουν είτε ζωγραφίζουν και των οποίων υπάρχουν ακόμα και σκιέ και εικόνε επί του ύδατος Α, ε, όλα αυτά τα μεταχειρίζονται ως μέσα για να γνωρίσουν εκείνα που δεν μπορεί κανείς να συλλάβει αλλιώς παρά δια της διανοίας. Είναι αληθές αυτό που λέγεις. Αυτό λοιπόν είναι το ένα μέρος του νοητού του που έλεγα προσδίδηση το οποίο είναι αναγκασμένη η ψυχή να μεταχειρίζεται υποθέσεις όχι ήδη να ανέλθει μια πρώτη αρχή, διότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει πέρα αυτών των υποθέσεων, αλλά με τα χειριζόμενη εικόνα και αισθητά, τα οποία γνωρίζει μόνο δια τη δοξασία, τα υποθέτει όμω εναργή και φανερά, βοηθείται επ' αυτόν για να κατανοήσει και γνωρίσει τα αληθινά σχήματα. Ενώ είσαι ότι λόγό λόγω περί του αντικειμένου τη γεωμετρία και των άλλων συγγενών επιστημών σε τώρα και όσα θα επόδια το δεύτερο ημέρο του νοητού. Αυτό περιλαμβάνει εκείνα με τα οποία η ψυχή έρχεται ο άμεσο επαφή διαμέσου του συλλογισμού και της διαλεκτικής τέχνης και εντάφτα με τα κυρίζεται υποθέσεις, τα οποία όμως δεν λαμβάνει ως αξιώματα αλλά ως πραγματικά τις υποθέσεις, ως τηρήγματα ότως υπήν και αφετηρίας από τα οποία παίρνει φόρα να διανεψωθεί μέχρι της πρώτης αρχής του παντός ανεξαρτήτω από πάσης υποθέσεως και αφού την αδράξει κρατουμένη πάλι από τα συμπεράσματα που εξαρτώνται από εκείνη κατεβαίνει από εκεί ως το έσχατο συμπέρασμα χωρίς να μεταχειριστεί καθόλου κανένα αισθητό αλλά στηριζόμενη αποκλειστικό και μόνο επί των καθαρών ιδεών κατά αρχίζει και στα οποία τελειώνει σε εννοώ αλλά όχι και πολύ καθαρά διότι μου φαίνεται πολύ δύσκολο το ζήτημα που πραγματεύεσαι. Νομίζω όμως ότι θες να αποδείξεις πως οι γνώσει του όντω και του νοητού που αποκτούμε διαμέσου της διαλεκτικής είναι πολύ σαφέστερε από τα γνώσει των καλυμμένων τεχνών εις τα οποία Μερικοί υποθέσεις χρησιμεύουν ως αξιώματα και είναι μένει να οι ασχολούμενοι με αυτά στα στέγνα να μετακυρίζονται τη διάνοια και όχι τα ζεστήσει, αλλά επειδή στηρίζεται επί υποθέσεων και δεν ανέρχονται εις μία αναρχή, από τις οποίας ως αποσκοπιάς να εξετάζουν τα πράγματα, κρίνεις ότι δεν έχω την καθαρά εκείνη νόηση, περί αυτών, αν και μετά της αρχής, είναι τα αυτανοητά. Και δια τούτο που φαίνεται αποδίδεις εις τους γεωμετρικούς και τους θειού όχι νόηση αλλά διάνοια, την οποία τοποθετείς μεταξύ της δοξασίας και της καθαράς νοήσεως. Πολύ ωραία νοήσε στη σκέψη μου. Λάβε λοιπόν για τα τέσσερα αυτά μέρη του ορατού και του νοητού που είπαμε και τέσσερις ενεργείες της ψυχής. Τη νόηση μεν δια το ανώτατο, τη διάνοια δια το δεύτερο, Δια το τρίτο την πίστη και δια το τελευταίο την οικασία. Απόδοσε δε εις έκαστον από τα στέσσερα αυτούς τρόπους της νόσος, περισσότερα ή ο λιγοτέρα αφήνεια, καθήν αναλογία και τα αντικείμενα αυτών μετέχουν περισσότερα ή ο λιγοτέρα Ενώ Εννοώ και συμφωνώ μαζί σου και παραδέχομαι τη διάταξη που μου προτείνεις. Τέλος του έκτου κεφαλαίου. Πολιτεία του Πλάτωνος, βιβλία 7. Αυτή είναι μια ηχογράφηση τη LibriVox. Όλε οι ηχογραφίε τη LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερε πληροφορίε ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Κατόπιν από αυτά, παράστησε τώρα την ανθρώπινη φύση εν σχέση προς την παιδεία και την απαιδευσία με την εξή εικόνα που θα σου είπα. Φαντάσου ένα επόγειο σπηλαίο το οποίο να έχει ανοιχτή προ το φω την είσοδο καθόλου το μήκο του και μέσα σε αυτό το σπηλαίο ανθρώπου αλυσοδεμένου από τα σπόδα και του αυγένα εκπαιδευτική ηλικία ε, τρόπων ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν από τη θέση του και ούτε να βλέπουν παρά εμπρό των μόνων. Ε, όπιστε δε η αρκετή απόσταση και ψηλότερα το να υπάρχει αναμένη φωτιά ε, από την οποία να έρχεται το φως σε αυτού. αυτούς. Ε, μεταξύ αυτής δε και των δεσμοτών ένας δρόμος προς τα πάνω, κατά μήκος αυτού του δρόμου φαντάζω ακόμα ε, ε, εκτισμένο και να τείχο, όπως εκείνα τα διαφράγματα που χωρίζουν τους θεατές από τους θαυματοποιούς και άνωθεν των οποίων οι τελευταίοι ούτε επιδεικνύουν τα θαύματά των. Τα φαντάζομαι όλα αυτά. Φαντάζω τώρα ανθρώπους να περνούν κατά μήκος αυτού του τείχου φορτωμένοι παντοειδή αντικείμενα και ανδριάντα και άλλα ζώα κατασκευασμένα από λίθων ή ή από ότι άλλο ει τρόπο ώστε όλα αυτά να φαίνονται πάνω από τον τοίχο και από αυτού που τα σηκώνουν, άλλοι με να ομιλούν μεταξύ του, άλλοι δεν να Είναι πολύ παράξενη η εικόνα και παράξενη και η δεσμότη σου. Και με όλα τα αυτά είμαι θα εμεί οι ίδιοι και πρώτη. Νομίζεις ότι αυτοί οι δεσμότε έχουν ήδη ποτέ και από τους εαυτούς των και από τους άλλους τίποτε άλλο εκτός από τα σκιάστων που σχηματίζει η λάμψη του πυρός επί του βάθους του σπηλαίου προς το οποίο είναι γυρισμένοι και πως να ειδούν αφού είναι αναγκασμένοι να κρατούν καθόλου τη ζωή ακίνητων την κεφαλή των επίσης και από τα αντικείμενα που περνούν από πίσω των τι άλλο παρά τα σκιάστων βεβαιότατα και αν μπορούσαν να συνδιαλέγονται μεταξύ των δεν νομίζεις ότι θα εσυφώνουν να δίνουν στα σκιάς που βλέπουν να παρελάβουν εμπρόστον τα ονόματα αυτών των ίδιων των αντικειμένων. Κατανάγκη. Τι δε, αν είχε φυλακή τον και η χώ, θα, όταν θα ομιλεί κανεί από εκείνου που θα επερνούσαν, νομίζει ότι, ότι θα φαντάζονται τίποτα άλλο, παρά ότι η που βλέπουν εμπρόστον είναι εκείνοι που ομιλούν. Και τι άλλο, βέβαια, και οι γένοι δεν θα γνωρίζουν ότι υπάρχει καμιά άλλη πραγματικότητα έξω από τα σκιά, κατανάγκη. Σκέψου τώρα τι όφιλε να συμβεί φυσικά με αυτούς εάν ήθελαν να τους λύσει από τα δεσμάτων και να τους θεραπεύσει από την πλάνη και την άγνοια των. Ότε λοιπόν θα λύεται το ένας από αυτούς και είναι εγκάζω το έξαφνα να σηκωθεί απάνω και να στρέψει την κεφαλή και να βαδίσει και να παρατηρήσει προς το μέρος του φωτός. Ε, θα αισθάνονται βεβαίω σε μεγάλους πόνους από όλα αυτά και από το εκθαμβωτικό φως. Δεν θα μπορούσε να ειδεί καθαρά τα αντικείμενα των οποίων έβλεπε ως τώρα τα σκιά. Τι δεν νομίζεις ότι ήθελε νυπή αν του έλεγε κανείς ότι εκείνα που έβλεπε τότε ήσαν ένα τίποτα, ενώ τώρα βλέπει σωστότερα πράγματα, πλησιέστερα προς, προς την πραγματικότητα και μάλλον αληθινά. Και αν του ε, 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 δείκνει κανείς το καθένα από εκείνα που περνούν και τον ενάγκασε να απαντήσει τι είναι, δεν φρονίζεις ότι θα περιέμπτενεις μεγάλη απορία και θα νόμιζε ότι εκείνα που έβλεπε τότε ήσαν αληθινότερα από αυτά που του δεικνύει τώρα. Αυτό βέβαια θα πάθαινε. Αν ε, δεν τον ενάγκαζαν να στρέψει τα βλέμματά του ε, και προς αυτό το φως δεν θα του επωνούσαν ε, οι οφθαλμοί και δεν θα έφευγε για να γυρίσει πάλι προς εκείνα που μπορεί να βλέπει και δεν θα νόμιζε ότι αυτά είναι πολύ σαφέστερα και καθαρότερα από τα άλλα που του έδειξαν. Βεβαίως, εάν δεν τώρα ήθελε τον αποσπάσει κανείς από το σπήλαιο και τον ανέβαζε δια της βίας από τον τραχή εκείνον και ανηφορικό δρόμο εις φω του ήλιου, τι μαρτύριο θα είναι το γι' αυτόν και ποια αναγανάκτηση θα αισθάνονται το να το σύζουν κατά αυτόν τον τρόπο, και όταν θα έφτανε τέλο στο, στο φω πλημμυρισμένοι οφθαλμοί του από την άπλη των εκείνη λάμψη τη ημέρα, θα μπορούσε να ειδούν κανένα από τα αντικείμενα που λέγουμε εμεί τώρα πραγματικά. Όχι βέβαια, έτσι τουλάχιστον άξαφνα. Θα χρειάζονταν αφιβόλαιο να συνηθίσει πρώτα, για να κατορθώσει να τα διακρίνει και στην αρχή μεν θα έβλεπε ευκολότατα τα έπειτα, επί έπει τη επιφανία των υδάτων, τα είδωλα των ανθρώπων και των άλλων αντικειμένων και τέλο αυτά τα ίδια, ακολούθω θα μπορούσε να στραφεί προ τον ουρανό, τον οποίο καταρχά θα, θα ήταν θέση να παρατηρήσει τη νύχτα ευκολότερον με το φως των άστρων και της σελήνης παρά την ημέρα με το φως του ήλιου. Πώς όχι. Τελευταίο δεν νομίζω θα μπορούσε να ταινίσει όχι μόνο την εικόνα του ηλίου επί των υδάτων είτε τα είδουλα αυτού ει άλλε θέσει, αλλά αυτόν τον ίδιο στην πραγματική του θέση και να παρατηρήσει πώ είναι. Μάλιστα. Και μετά τα αυτά θα έρχιζε να σκέπτεται και θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ο ήλιος είναι εκείνο που κάνει τα σεποχά και τα έτη που κυβερνά και επιτροπεύει τα πάντα στον ορατό κόσμο και είναι τρόπον την η αιτία όλων εκείνων που όσα έβλεπον εκεί κάτω εις το όρτων. Είναι πράγματι φανερόν ότι εις αυτά τα συμπεράσματα θα καταντούσε βαθμιδόν. Όταν δε θα το την πρώτη του κατοικία και τη σοφία που είχαν οι συνδεσμότητα του εκεί κάτω, τι νομίζεις. Δε θα εμακάριζε με τον εαυτόν του δια την μεταβολή αυτή, θα ελενολογούσε δε εκείνους και πολύ μάλιστα. Εάν ε, δε υπήρχαν εκεί κάτω μεταξύ των τίποτα αμοιβέ και έπαινε και τιμητική διακρίσεις δι' εκείνο που έβλεπε οξύτατα κατά την παρέλασή των τα σκιά και ενθυμεί το ακριβέστατα π περνούν πρώτε πίε κατόπιν μαζί και επομένως ή το εις θέση καλύτερα από κάθε άλλον πρωί, σκιά, να προείπει ποια σκιά έμελε να προσιαστεί εις στιγμή τι λέγει, θα τα σε ακόμα και θα ζήλευε πλέον εκείνου που ετοιμώνται εκεί κάτω και υπερίχονται κατά αυτόν τον τρόπο από όλου του άλλου, ή θα επάθενε εκείνο που λέγει ο για τον Αχηλέα και θα προτιμούσε Μυριακή να ζει στον πάνω κόσμο, έστω και να είναι δούλο ενό άλλου πτωχού ανθρώπου και να υποφέρει ό,τι άλλο και αν είναι, παρά να εξακολουθεί να ζει όπω τότε εκεί κάτω και να έχει τα σιδεία δοξασία. Κάθε άλλο και εγώ παραδέχομαι ότι θα προτιμούσε παρά να εξακολουθεί να ζει κατά εκείνον τον τρόπο. Πρόσεξε ακόμα εις αυτό. Εάν ότι ούτω ήθελε καταβεί εκ νέου εκεί κάτω και αναλάβει την πρώτη του θέση από την εξαφνική αυτή μετάβαση του ηλίου στο σκότος, δεν θα έγινε το πάλι ο σαν τυφλός. Εννοείται και αν ενώ ακόμα δεν διακρίνει τίποτα και πριν αποκατασταθεί τελείως η όρασή του, πράγμα δια το οποίο θα χρειάζονται βέβαια όχι και πολύ ο λίγος χρόνος εάν λέγω εγίνει το ανάγκη να διαγωνιστεί με τους άλλους τους παντοτινούς δεσμότας και να λέγει τη γνώμη του δια τα σκιάς που περνούν δεν θα τους προξένει μεγάλων τα και δεν θα έλεγον πέρι αυτού ότι επέστρεψε από εκεί απάνω πανέβη και με χαλασμένους τους οφθαλμούς και ότι δεν αξίζει τον κόπο ούτε να επιθυμήσει κανείς να αναβεί στον επάνω κόσμο. Και αν κανείς ήθελε να επιχειρήσει να τους λύσει από το δεσμά και να τους ανεβάσει, δεν θα ήσαν ικανοί και να το σκοτώσουν αν μπορούσαν να τον πιάνουν στα χέρια τους. Χωρίς άλλο. Αυτή λοιπόν την εικόνα αγαπητέ γλάφκον πρέπει να εφαρμόσει στις όλα εκείνα που είπαμε πριν το υπόγειο δεσμοτήριο είναι αυτός ο κόσμος που βλέπουμε δια της οράσεως. Το φως από το οποίο φωτίζεται το σπήλαιο είναι ο ήλιο μα. Εάν τώρα δεχτεί ότι ο δεσμό τη εκείνο που ανεβαίνει εδώ πάνω και βλέπει όσα βλέπει, παριστάνει την ψυχή που ανεβαίνει από τον αναδατών ιστονοητό κόσμο, θα είσαι μέσα στην ιδέα μου αφού επιθυμεί να την ακούσει. Ο Θεό όμω μόνο γνωρίζει αν είναι και αληθινή. Εμένα εκείνο που μου φαίνεται είναι αυτό. Ει τον κόσμο τη νοήσεω, την τελευταία και ανωτάτη θέση κατέχει η ιδέα του αγαθού, η οποία είναι κατ' με τα δυσκολία Όταν όμω την ειδεί κανεί, δεν μπορεί να μη συμπεράνει ότι αυτή είναι η αιτία παντός εν γίνει εν το σύμπατη καλού και ωραίου, διότι και στον ορατό κόσμο αυτή γεννά και το φως και την πηγή του φωτός των ήλιων και των νοητών είναι αυτή η δέσποινα που παρέχει την αλήθεια και την νόηση και ότι προς αυτήν πρέπει να αποβλέπει εκείνος που θέλει ορθώς και με φρόνηση να κυβερνήσει και τον ιδιωτικό και το δημόσιο αυτού δύο. Σημερίζομαι και εγώ την ιδέα σου καθώς τουλάχιστον μπορώ να την εννοήσω. Έλα λοιπόν να συμμεριστεί και αυτό ακόμα και να μην παραξενεύεσαι πλέον ότι εκείνοι που έφτασαν σε αυτό το σημείο δεν μπορούν να βρίσκουν καμία ευχαρίστηση με τα συνείδη ασχολία των ανθρώπων, αλλά πάντοτε η ψυχή αυτών τείνουν να διατρίβουν εκεί επάνω ψηλά και είναι πολύ φυσικό αυτό, εάν είναι σύμφωνο με την εικόνα εκείνη που εδώσαμε πριν. Πράγματι φυσικών. Τι λοιπόν σου φαίνεται τίποτα παράξενο Εάν ένα που κατέρχεται από τη θεία εκείνη θεωρία ει τη ανθρωπίνου αθλειότητα δεν γνωρίζει πώ να αφαιρθεί και φαίνεται φοβερά γελίο όταν πριν ακόμα εξοικειωθεί αρκετά ει το σκότο αυτού του κόσμου, αναγκαστεί είτε τα δικαστήρια είτε όπου αλλού να υποστηρίξει την ιδέα του περί των σκιών του δικαίου ή περί των αγαλμάτων των οποίων είναι εσκιέ που είπαμε στην εικόνα μας και να αντικρούσει τα δοξασίας που έχουν περί δικαιοσύνης οι οποίοι Ποτέ τον δεν την είδαν την ίδια. Καθόλου βέβαια παράξενο. Τέλος του κεφαλαίου. Πολιτεία του Πλάτωνα, βιβλίο 7ο. Αυτή είναι μια ηχογράφηση τη LibriVox. Όλε οι ηχογραφίε τη LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερε πληροφορίε ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Αλλά αν κανεί έχει νου θα θυμηθεί ότι είναι δύο ειδών και από δύο διαφορετικά αιτία προέρχεται η διατάραξη τη οράσεω είτε όταν μεταβαίνει κανεί από το φω στο σκότο, είτε το εναντίον από το σκότο στο φω. Το ίδιο λοιπόν οφείλει να παραδεχθεί και περί της ψυχής και όταν ήδη καμία να είναι ταραγμένη και να μην μπορεί να διακρίνει καθαρά, δεν πρέπει να γελάει αλλά να εξετάσει τι από τα δύο συμβαίνει. Τα είχα ήρθε από άλλο βίο, φωτεινότερο έχει παραζαλιστεί με το ασυνήθιστο εδώ σκότο, ή μήπω έρχεται από περισσότερη αμάθεια, εσκάπος από ζωηρότερον φω και έχει θαυωθεί από τη μεγαλύτερα του λάμψη και αντάβια. Και τότε βέβαια, εσμέν την πρώτη περίσταση θα όφιλε να, να την μακαρίσει. Δια, δια, αυτήν την παραζάλη και τον τρόπο της εις δε τη Δευτέρα να την ελεηνολογήσει και αν είχε τη διάθεση να γελά μαζί της ο γέλος του θα ήταν ο λιγότερο καταγέλαστος παρά εάν γελούσε με την ψυχή που έχει φτάσει άνωθεν από τη χώρα του φωτός. Είναι πολύ λογικά αυτά που λέγεις. Πρέπει λοιπόν εάν αυτά είναι αληθινά να συμπεράνουμε ότι η παιδεία δεν είναι τη αυτή όπως διησχυρίζονται μερικοί που την έχουν επαγγελμάτων. Λέγουν δηλαδή πως ενώ δεν υπάρχει μέσα στην ψυχή επιστήμη αυτή την εισάγουν καθώς απάνω κάτω θα, εισά... θα εισήγουν την όραση εις οφθαλμούς τυφλούς. Αυτό πράγματι λέγουν αλλά ο τωρινός μας λόγος δίδει να εννοήσουμε ότι έκασος έχει στην ψυχή του τη δύναμή του να μανθάνει και το προς το κατάλληλο όργανο και όπως εάν δεν είναι το δυνατό να γίνει διαφορετικά θα έπρεπε να στρέφει κανείς τον οφθαλμών του ε, με όλο το σώμα μαζί από το σκοτεινό προς το φωτεινό ότι ο τρόπος πρέπει να στρέφει και το όργανο του της παθήσεως μαζί με όλη του την ψυχή από εκείνο το οποίο γεννάται και φύρεται προς το καθαυτό όν έω ότου κατορθώσει επιτέλου να μπορεί να προσιλώνει τα βλέμματα ει το φωτεινότατο του όντος, Το οποίο καθημάς είναι αγαθό ή όχι, ναι. Ει τούτο λοιπόν συνίσταται όλη η τέχνη τη περιστροφή ταύτη, πώ δηλαδή να στραφεί η ψυχή κατά τρόπο ευκολότατον και προ μεγαλύτεραν αυτή ωφελία και να ευρεθεί μέσον, όχι δια να τη σε βάλει κανεί την όραση διότι αυτή την έχει ίδια αλλά για να διορθώσει τη διεύθυνση αυτής της οράσεως που είναι εστραμμένη όχι ορθώς και βλέπει όχι εκεί που έπρεπε. Αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, εμένα άλλε ιδιότητες της ψυχής ομοιάζουν πάνω κάτω με τα ιδιότητες του σώματος διότι ενώ πράγματι δεν υπάρχουν από πριν αναπτύσσονται έπειτα με την εκπαίδευση και την εξάσκηση. Ενώ ο ιδιώτης του γιγνώσκην φαίνεται ότι έχει από όλα τα άλλα την αφήση και ουδέποτε με χάνεται την αμήν τη. Αποβαίνει δε και ωφέλιμο ή πάλι άχρηστο και βλαβερά αναλόγω τη διευθύνσεω που ήθελε λάβει. Ή δεν έχει προσέξει ακόμα αυτό τον ανθρώπο που ονομάζεται πονηρή μεν. Σοφή δε, συγχρόνω ε, πόσο η μικρά τον ψυχή βλέπει οξύτατα και βλαβερα αναλογω τη διευθυνσεω που ηθελε λαβει η δεν εχει προσεξει ακομα αυτο τον ανθρωπο που ονομαζεται πονηρη μεν σοφιδε δε συγχρονω ποσον ποσο η μικρα τον ψυχη βλεπει οξυτατα και διακρινει με θαυμασία διορατικότητα εκείνα που την ενδιαφέρουν. Διότι δεν έχει χαλασμένη την όραση, αλλά επειδή την αναγκάζει να εξυπηρετεί την κακία τη, όσο ε, οξύτερα βλέπει, τόσο και μεγαλύτερα κακά εργάζεται. Βεβαίω το έχω παρατηρήσει. Εάν όμω είσαι τα αστεία αυτάς φύση ή τη ευθύ εκπαιδική ηλικία, αποκόψει τα σεφή τους εκείνα κακία, η ε, οποία καθώ ε, μολύβδινα βαρύδια έλκουν την ψυχή προ τα σχηδέα και ταπεινά απολαύσει τη γαστριμαργίας και τη λαγνία, και τα στιάφτα εν γίνει δονά και την αναγκάζουν να βλέπει πάντα προ τα πάνω. Εάν λίγο ήθελο να απαλλαγεί από αυτά και στρέφονται προ την αλήθεια, βεβαίω θα τη και αυτήν με αυτήν εκείνη την οξύτητα με την οποία τώρα βλέπουν όσα του ενδιαφέρουν. Πολύ φυσικό. Τι δε, και τούτο δεν είναι πολύ φυσικό, μάλλον αναγκαίο συμπέρασμα εκ των ότι μήτε οι απέδευτοι και παντελώ άπειροι τη αλήθεια μπορούν ποτέ να κυβερνήσουν την πολιτεία, μήτε εκείνοι που του άφησαν να περάσουν όλη τη ζωή των ει τη σπουδή και τη μελέτη, διότι οι μεν πρώτοι δεν έχουν ει τη ζωή των ένα ορισμένο σκοπό, τον οποίο επιδιώκονται να αριθμίζουν σύμφωνα με αυτόν όλων και τον ιδιωτικό και το δημόσιο αυτό βίον, οι άλλοι πάλι διότι ποτέ δεν θα συγκατένευουν να αναμειχθούν στον πρακτικό βίο νομίζοντα ότι αν και ζωντανοί ακόμα βρίσκονται ήδη στα νήσους των μακάρων. Δίκιο έχεις. Επιβάλλεται λοιπόν η σημάς η οποία είμαι θα οι ιδρυτές της πολιτείας να αναγκάσουμε τα εξαιρετικά φύσεις να επιδοθούν στη μάθηση εκείνη που την αναγνωρίσαμε ως την ανώτατη όλων να ειδούν το αγαθό και να επιχειρήσουν την ανάβαση εκείνη για να το γνωρίσουν επαρκώς εκ του πλησίων και κατόπιν να μην τους επιτρέψουμε εκείνο που επιτρέπεται σήμερα. Το οποίο δηλαδή, αφού να να, κατα... να, κατακαθίσουν εκεί και να μην εννοώ πλέον να καταβούν προς, την, προς τους πρώην συναδρέφους των δεσμότας, μη δεν να συμμερίζονται πλέον μαζί των τους αυτούς πόνους και τα στιμάς, είτε τα θεωρούν ταπεινωτέρας είτε σπουδαιότερα Και πώς. Θα τους αδικήσω με τόσο ώστε να τους καταδικάσω με μια ζωή χειροτέρα ενώ θα μπορούσαν να ζουν πολύ ευτυχέστερα. Ελισμόνισες πάλι φίλοι μου ότι δεν είναι υποχρεωμένος ο νόμος να φροντίζει πώς να εξασφαλίσει ιδιαίτερα στην ευτυχία μιας μόνο τάξης πολιτών αλλά επιδιώκει τούτο γενικώς διολόκληρη την πόλη και προς το σκοπό τούτο συνδυάζει αρμονικώς τα διάφορα στοιχεία και υποχρεώνει τους πολίτες δια της πυθούς ή δια της βίας να μεταδίδουν προς αλλήλους τα σοφελία που είναι εις θέση να παρέχει στο κοινό μορφώνει δε και ο ίδιος τη ούτους άδραση στην πόλη όχι για να τους αφήνει να παίρνουν τον τρόπο που θέλει ο καθένας τον αλλά δια να τους μεταχειρίζεται αυτός προς το σύνδεσμο της πόλεως. Έχεις δίκο το είχα λησμονήσει. Εκτός τούτου όμως σκέψω αγαπητέ Γλάφκον ότι και δεν θα τους αδικήσω με επιτέλους τους φιλοσόφους της πολεώς μας αλλά θα έχουμε να προβάλλουμε από χρόνο σαν όταν του αναγκάζομαι να αναλάβω τη φροντίδα και τη φύλαξη των άλλων. Θα του είπαμε δηλαδή ότι οι σημαίνοντα άλλα πόλη, οι φιλόσοφοι, πολύ ευλόγω, δεν λαμβάνουν μέρο στου σκόπου και στα φροντίδα τη διοικήσεω, διότι εκεί γεννούνται ότου επίν αυτομάτω και παρά τη θέληση τη πολιτεία ένα δε πράγμα αυτοφιές και το οποίο ει κανένα δεν χρεωστεί τη γέννησή του και την εκπαίδευση. Είναι πολύ δίκαιο να μην έχει καμία αποχρέωση να πληρώσει τροφία εις κανένα. Εσάς όμως σας εμορφώσαμε εμείς προς το συμφέρον σας και προς το συμφέρον της πόλης δεν να γίνεται όπως εις μήνει λισόν, οι ηγεμόνες μας και οι βασιλείς μας. Και προς το σκοπό τούτο σας εδώσαμε καλύτερα και τελειωτέρα μόρφωση από τους άλλους για να μπορείτε να κάνετε και τα δύο. Πρέπει λοιπόν ο καθένας σας να κατεβαίνει με τη σειρά του ή στην κοινή των άλλων κατοικίαν και να συνηθίσει μαζί με τους άλλους να βλέπει και τα σκοτεινά. Διότι όταν οπωσδήποτε εξοικειωθείτε θα βλέπετε τα πράγματα ασυγκρίτως καλύτερα από τους άλλους τους εκεί και θα γνωρίζετε έκα στον είδωλο τι και τι νόση είναι διότι έχετε δει την αλήθεια σχετικώ με το ωραίο, το δίκαιο και το αγαθόν. Και έτσι ούτω τρόπο προ το συμφέρον και το ειδικό σα και το ειδικό μα, η δική τη πολιτείας μα θα είναι πραγματικότητα και όχι όνειρον όπω ει τα των σημερινών πολιτιών, η τα οποία οι άρχοντες πολεμούν μεταξύ των δια μια καθαρά σκιά και διαφιλονικούν την εξουσία ω να είναι το κανένα σπουδαίο αγαθόν. Το αλήθες όμω είναι ότι ει μια πόλη όπου οι ενδεδειγμένοι να κυβερνώσει δεν δείχνουν καμία μεγάλη σπουδή να αναλάβουν την αρχήν, Κατά ανάγκη η πόλη αυτή θα διοικείται άριστα και θα βασιλεύει ει αυτήν η ομπόνια, ενώ όπου οι άρχοντες πράττουν τα εναντία, θα συμβαίνουν και τα εναντία. Έχεις πολύ δίκιο. Λέγεις λοιπόν να μα παρακούσουν τάχα οι τρόφιμοι μα και να μην θελήσουν να συμμετάσχουν τον κόπο τη δικήσεω έκαστο με τη σειρά του και να είναι ελεύθεροι έπειτα τον περισσότερο χρόνο να το διέρχονται μαζί ει τη χώρα του καθαρού φωτό. Δεν είναι δυνατόν, διότι δίκαιοι είναι και αυτοί, δίκαια και αυτά που τους επιβάλλουμε, ώστε παρακάθε άλλον θα αναλαμβάνει μετά προτιμίας ο καθένας τον την αρχή ως αναγκαίο καθήκον, αντιθέτως προς τα συμβαίνοντα σήμερα στους διαφόρους πολιτείας. Έτσι είναι πράγματι φίλοι μου, διότι αν μπορέσει να έβρεις για τους ενδεδειγμένους να άρχωση. μία συνθήκη του βίου προτιμότερα από την εξουσία, θα μπορέσει επίσης να έβρεις και μία πόλη καλώς διοικούμενη, διότι μόνο αυτή θα κυβερνούν οι πραγματικώς πλούσιοι, όχι πλούσιοι σκρήματα, αλλά εισαραιτοί και σοφία, που είναι ο αληθινός πλούτο των ευδεμόνων. Εάν όμω άνθρωποι πτωχοί και πεινασμένοι, που δεν έχουν ειδικά τον αγαθά, επιδιώκουν την εξουσία, νομίζοντα ότι από αυτοί θα μπορέσουν να αρπάσουν ό,τι του λείπει, είναι αδύνατο να υπάρξει καλή διοίκηση. Διότι όπου η εξουσία είναι για αυτόν τον λόγο περιμάχητο, ο εμφύλιο και εσωτερικό περί αυτής πόλεμος θα επιφέρει επιτέλους τον όλεθρων και αυτών των ιδίων και όλης της πολιτείας. Σωστότατα. Γνωρίζεις λοιπόν καμία άλλη συνθήκη βίου παρά την της αληθινής σοφίας που να περιφρονεί τόσο τα πολιτικά σαρχάς και τα αξιώματα. Όχι μα την αλήθεια. Αλλά είπαμε όμως ότι πρέπει να λαμβάνω την εξουσία εκείνη που δεν είναι εραστέτης. Διότι άλλος μεταξύ εραστών αντιζηλεία θα προκαλέσει έρεδας και πόλεμον. Δίχως άλλο, ποιος λοιπόν θα εξαναγκάσει να, να αναδεχθούν τη φρούρηση τη πολιτείας παρά εκείνου οι οποίοι υπεπαιδευμένοι σοφότατα και καλύτερα από κάθε άλλο στην τέχνη του κυβερνά να έχουν συγχρόνω και άλλες θυμάς και έναν άλλο βίο κατά πολύ ανώτερο του πολιτικού. Δεν υπάρχουν βέβαια άλλοι από αυτού. Θέλεις λοιπόν τώρα να εξετάσουμε πώ θα σχηματίσουμε του τιού του ανθρώπου. Και πώς θα τους φέρουν στο φως όπως λέγεται διαμερικούς ότι ανέβησαν από τον Άδη στους θεούς. Πώς δεν θέλω. Εννοείς ότι δεν πρόκειται τώρα εδώ περί της περιστροφής ενός οστράκου όπως στο παινίδι των παιδιών αλλά περί της περιστροφής της ψυχής περί της επανόδου δηλώνω ότι αυτής από μια σκοτεινή ημέρα το αληθινό φως του όντω, την οποία θα ονομάσουμε αληθινή φιλοσοφία. Πολύ ωραία. Δεν πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε ποιον από τα μαθήματα έχει αυτή τη δύναμη, πως όχι. Ποιο λοιπόν μάθημα αγαπητέ μου Βιλάυκο είναι ικανό να ανυψώσει την ψυχή από τα φαρτά πράγματα ή στο κάθε αυτόν και τούτο λιγο έχω ακόμα υπόψη μου και ένα άλλο. Δεν είπαμε ότι η φρουρή μας κατά την νεότητά των πρέπει να γυμναστούζει στην τέχνη των όπλων και του πολέμου. Το είπαμε πράγματι» ώστε πρέπει το μάθημα που ζητούμε εκτό του άλλου εκείνου να έχει ακόμα και αυτή την ιδιότητα, την πία, να μην είναι άχρηστον ει ανθρώπου πολεμικού. Πρέπει πράγματι, αν είναι δυνατόν, δεν έχουμε προηγουμένω δεχτεί στο εκπαιδευτικό μα σύστημα ω βάση τη γυμναστική και τη μουσική. Μάλιστα, αλλά η γυμναστική αποβλέπει πράγμα που είναι επιδεικτικό γεννήσεω και φθορά, διότι έργο έχει να φροντίζει περί τη αυξήσεω και τη ελαττώσεω των δυνάμεων του σώματος. Αυτό είναι αλήθεια. Ώστε δεν μπορεί να είναι αυτό το μάθημα που ζητούμε. Όχι βέβαια. Τέλος του κεφαλαίου. Πολιτεία του Πλάτωνα, βιβλίο 7ο. Αυτή είναι μια ηχογράφηση τη LibriVox. Όλε οι ηχογραφίε τη LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερε πληροφορίε ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Μήπως λοιπόν ε, να είναι η μουσική όπως την επραγματεύθημεν τότε, αλλά αν ενθυμεί εκείνη πάλι ή το αντίστροφο της γυμναστικής διότι είχε να μορφώνει το χαρακτήρα των φυλάκων και να μεταδίδει σε αυτούς δια της μία ευαρμοστία, όχι όμως και επιστήμη, και δια του ρυθμού ευρυθμία, δια ανάλογο δε σκοπό έχει ακόμα στη διάθεσή της και τους λόγους, είτε τους μυθώδεις είτε τους αληθινότερους. Μάθημα όμω κατάλληλο προ Τιούτον γαθών τι αγαθό που ζητήσει τώρα δεν περιείχε κανένα. Ακριβέστατα μου υπεθυμίζει όλα αυτά, διότι πράγματι δεν είχε κανένα τιούτων αλλά ευλογημένο μου γλάφκον, ποιον επιτέλους να είναι αυτό, όχι βέβαια η μηχανική τέχνη, διότι όλα αυτά πολύ δικαιώστα σε χαρακτήρισε βανάψου. Πώ όχι, εν τούτης, αφού αποκλείομαι τη γυμναστική και τη μουσική και τα στέχνας, τι άλλο μας υπολείπεται. Αφού δεν έχουμε πλέον τίποτα έξω από αυτά, ας λάβουμε λέγω κανένα από τα γενικά μαθήματα. Το οποίο, μα αυτό παραδείγματο χάρη, το τόσο κοινό που το χρησιμοποιούν όλα οι τέχνη και επιστήμε και διάνοια και που είναι το πρώτο και απαραίτητο μάθημα για τον καθένα. Μα ποιο είναι λοιπόν, να αυτό το τυποτένιο που μας διδάσκει να διακρίνουμε το 1 και τα 2 και τα 3 και το ονομάζω με γενικό όνομα αριθμητική και λογιστική. Ή δεν είναι αλήθεια ότι κάθε τέχνη και επιστήμη είναι αναγκασμένη να προσφεύγει σε αυτά. Και πολύ μάλιστα λοιπόν και η πολεμική τέχνη και αυτή κατά Και πράγματι ο Παλαμίδης εις τα εξευτελίζει τον αγαμέμρονα και τον παρουσιάζει τελείως κατά γέλα στον στρατηγών. Δεν είδες που καυχάται ότι αυτός έβρε τους αριθμούς και με τη βοήθεια αυτών έδωσε το σχέδιο του στρατοπέδου πρώτης τρίας, εμέτρησε τα πλοία και όλα τα άλλα ώστε να είναι το αδύνατον να μετρηθούν πριν και ώστε να μην εγνώριζε ο ούτε πόσα πόδια είχε αφού δεν ήξερε να μετρά. Και μα την αλήθεια η ιδέα θα σχημάτισες για ένα τίου των στρατηγών, όχι πολύ κολακευτική αν είτο αυτό αληθινόν. Υπάρχει λοιπόν καμιά άλλη επιστήμη αναγκαιοτέρα δια των στρατηγών από την αριθμητική και τη λογιστική. Υπέρ πάνω άλλο πράγματι του είναι απαραίτητο, αν θέλει τουλάχιστον να καταλαβαίνει και το παραμικρότερο από την τακτική ή μάλλον αν θέλει και απλώ να είναι άνθρωπο. Σημερίζεσαι λοιπόν την ιδέα που έχω και εγώ περί αυτού του μαθήματο. Ποια ιδέα, σαν να μου φαίνεται πω είναι από εκείνα που ζητούμε και πω έχει την ιδιότητα να ανυψώνει την ψυχή στην καθαρά νόηση και να την ελκύει προς τη θεωρία του καθε αυτό όντως αν και κανείς δεν ξέρει να το μεταχειρίζεται ορθώς. Τι εννοεί, θα προσπαθήσω να σου δώσω να καταλάβει την ιδέα μου. Εφόσον εγώ θα ξεχωρίζω εκείνα που θεωρώ κατάλληλα να εξηγήσουν την ψυχή, εκεί που λέγομαι και εκείνα που δεν τα θεωρώ, εσύ παρακολούθη την εξέταση και λέγει τη γνώμη σου, εφόσον συμφωνεί ή όχι μαζί μου, για ε, να σαφέστερα και αυτό αν είναι όπως εγώ το φαντάζομαι λέγε λοιπόν εν πρώτη σου λέω αν το βλέπεις και εσύ ότι από τα αισθητά πράγματα πολλά δεν έχουν ανάγκη να προκαλέσουν και την νόηση προς επιθεώρηση των διότι τους αρκεί και μόνη η αίσθηση να τα κρίνει ενώ άλλα απέναντίας έχουν απόλυτο ανάγκη να επέβει και οι νόησεις, διότι η αίσθηση δεν καταφέρνει τίποτα σωστό απέναντί των. Θα βέβαια τα μακρινά αντικείμενα και όσα φαίνονται αμυδρός διαγεγραμμένα δεν επέτυχε ακριβώ εκείνο που θέλω να πω. Ποια λοιπόν εννοεί, Εκείνα που δεν προκαλούν την επέμβαση τη νοήσεω είναι όσα δεν υποπίπτουν συγχρόνω και ει εναντίον αίσθηση. Θεωρώ δε ω προκαλούντα την επέμβαση εκείνα που γεννούν συγχρόνω δύο αντιθέτους αισθήσει και δεν ξεχωρίζουμε αν είναι αυτό ή το όλος διόλο αντίθετο ανεξαρτήτως του αν το αντικείμενο είναι μακρά εμπλησίων. Θα εννοήσει καλύτερα το πράγμα με το εξή παράδειγμα. Ιδού λέγομαι τρει δάκτυλοι, ο μικρό, ο παράμεσο και ο μέσο. Πολύ καλά. Λάβε ότι του βλέπω με ένα αποπλησίο και πρόσεξε τώρα ει αυτό που θα σου πω. Ποιο. Έκαστο εξ αυτών φαίνεται εξίσου δάχτυλο και υπό αυτή την άποψη δεν υπάρχει μεταξύ των καμία διαφορά είτε φαίνεται εις το μέσον ο ένας και στο άκρο ο άλλος είτε είναι άσπρος ή μαύρος παχύς ή λεπτός και ό,τι άλλο τι ούτων. Εις όλα αυτά δεν αναγκάζεται η ψυχή των ανθρώπων να ερωτήσει την νόηση τι πράγμα είναι ο δάκτυλος διότι ουδέποτε η όραση έδειξε να ρωτησει την νοηση τι πραγμα ειναι ο δάκτυλος είναι συγχρόνως κάτι αιτή, άλλο και αντίθετο από το δάκτυλο. Ουδέποτε πράγματι, ώστε έχω δίκιο να λέγω ότι στην περίπτωση αυτή τίποτα δεν προκαλεί, ούδε εξεγείρει την νόηση. Φυσικά. Αλλά όμω η όραση σκρίνει άραγε παρκώ περί του μεγέθους ή τη μικρότητα των δακτύλων, και δεν την ενδιαφέρει προ τούτο αν ένα εξ αυτών κοίται ει το μέσο ή ει το άκρον, ω αυτό δε και η αφή περί του πάχους ή τη λεπτότητα, τη μαλακότητα ή τη σκληρότητα. Και άλλοι επίση αισθήσει διόλατα τη μήπω δεν έχουν την απαιτούμενη ακριβία, ή δεν ενεργεί ω εξή εκάστη εξ αυτών. Πρώτον, μενει η αίσθηση, η ορισμένη δια των σκληρών, κατά ανάγκη είναι ορισμένη και δια των μαλακών και μεταφέρει στην ψυχή ω ένα και το αυτό πράγμα το αίσθημα του σκληρού και του μαλακού. Μάλιστα, αυτό συμβαίνει. Δεν θα ευρίσκεται λοιπόν κατά ανάγκη η ψυχή ει απορία επί των περιστάσεων τούτων τι τα εκείνο που τη φανερώνει η αίσθησης αυτή ω σκληρόν, αφού τη λέγει το ίδιο και ω μαλακόν, καθώ και του βαρέω και του ελαφρού, αφού και το βαρύ τη το παριστάνει ελαφρών και το ελαφρό βαρύ. Πραγματικώ θα φαίνονται παράδοξοι οι μαρτυρίε αυτέ στην ψυχή και θα χρειάζονται να υποβληθούν ει εξέταση εκ μέρου τη. Είναι λοιπόν εύλογο ει αυτά, στα περιστάσει, η ψυχή προκαλούσα ει βοήθεια, άντια σκέψη και την νόηση. Να προσπαθεί να εξετάσει αν αυτές οι μαρτυρίες που τις έφεραν οι αίσθηση αναφέρονται ή ένα ή εις δύο πράγματα. Πώς όχι. Και αν κρίνει ότι αναφέρονται εις δύο, τότε έκαστον εξ αυτών θα το πάρει ως ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό πράγμα. Ναι. Εάν λοιπόν έκαστον εξ αυτών της φαίνεται ένα, το ένα δε και το άλλο μαζί δύο, αυτά βέβαια τα δύο θα τα αντιληφθεί χωριστά. Διότι αν είσαι αναχώριστα δεν θα τα αντιλαμβάνω τους δύο αλλά ως ένα. Σωστά. Αλλά και η όραση σας καθώς λέγαμε έβλεπε και το μέγα και το μικρό όχι όμως ως κάτι τι χωρισμένον αλλά ως πράγματα συγκεχημένα ομού ή όχι. Μάλιστα. Και ακριβώς για να σ' αφηνήσει αυτό η πάλι να εξετάσει η νόηση στο μέγα και το μικρόν, όχι πλέον συγκεκριμένα αλλά απέναντίας ακριβώς χωρισμένα και καθ' αυτά. Είναι αληθές. Από μια λοιπόν πια αυτή η περίσταση δεν επέρχεται κατά πρώτον στην ψυχή η ιδέα να ερωτήσει τι τα χανένε το μέγεθο και τι πάλι μικρό τη. Βεβαιότατα. Και έτσι λοιπόν εφτάσαμε να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα των ορατών και των νοητών. Πολύ σωστά. Αυτό λοιπόν θα ήθελα και πριν να σου δώσω να καταλάβει όταν σου έλεγα ότι άλλα με πράγματα κινούν την ψυχή στη σκέψη, και ω τέτοια ελάβανα εκείνα που προκαλούν συγχρόνω δύο αντίθετα αισθήματα, αλλά δε πάλι δεν προκαλούν παρά ένα μόνο και δι' αυτό δεν διεγείρουν την νόηση. Ενώ τώρα και συμφωνώ πληρέστατα μαζί σου. Λοιπόν, τι από τα δύο αυτά πράγματα νομίζει ότι είναι ο αριθμό και η μονάς, Δεν γνωρίζω καλά. Συλλογή σου εκείνα που είπαμε ανανοτέρω, διότι αν λαμβάνομαι επαρκή γνώση τη μονάδο, ίδια δια της οράσεως ή δια καμιάς άλλης αισθήσεως, τότε δεν θα είναι το από εκείνα που μας στείλουν προς την νόηση της ουσίας όπως είπαμε προκειμένου και περί του δαχτύλου. Εάν όμως μαζί με τη μονάδα μας προσιάζεται συγχρόνως και το αντίθετό της, ώστε να μην μας φαίνεται περισσότερον εν παρά και το εναντίον του ενός, τότε πλέον έχουμε ανάγκη του κριτού που να ξεχωρίσει το πράγμα και η ψυχή βρισκόμενη σε απορία πέρα αυτού θα είτο είναι εγκασμένη να ξεγύρει την νόηση και την ερώτηση τι είναι αυτή η μονάς και του το τρόπο συγνώση τη της μονάδος θα είτο από εκείνα που σύρουν την ψυχή και τη στρέφουν προς τη θεωρία του καθ' αυτό όντως. Αλλά πράγματι μας παρουσιάζεται υπό τη διπλή αυτήν όψη η μονάς. Διότι βλέπουμε συγχρόνως το ίδιο πράγμα και ως εν και ως άπειρα τον αριθμό και αφού αυτό συμβαίνει με τη μονάδα δεν θα συμβαίνει επίσης και με κάθε άλλο αριθμό. Πώς όχι. Αλλά όμως τα μεταξύ των αριθμών σχέσεις θα σε εξετάζει αριθμητική και λογιστική. Μάλιστα, ώστε και οι δύο αυτές οδηγούν στην αλήθεια. Θαυμασίως μάλιστα. Θα είναι λοιπόν από εκείνα τα μαθήματα που εζητούσαμε και είναι πράγματα απαραίτητα στο στρατιωτικό μεν επειδή πρέπει να γνωρίζει δια την τακτική Εις φιλόσοφο δεν διότι πρέπει να εξέλθει από εκείνα που είναι επιδεκτικά γενέσεως και φθοράς και να ανεψωθεί στην ουσία των πραγμάτων. Άλλος ποτέ θα γίνει αληθινός μαθηματικός. Όλα αυτά αληθεί. Αλλά ο φρουρός της πόλεως μας είναι συγχρονός πολεμικός και φιλόσοφος. Μάλιστα. Πρέπει επομένω δια νόμου να θεσπίσουμε αυτό το μάθημα και να αποχρεώσουμε του εμέλλοντε να καθέξουν τα ανώτατα αξιώματα στην πολιτεία μα, να επιδίδονται στη λογιστική, όχι επιπολέω, αλλά μέχρι του βαθμού να είναι ικανή δια τη καθαρά νοήσεω, να γνωρίζουν αυτή τη φύση και την ουσία των αριθμών, όχι δια να τα χρησιμοποιούμε βέβαια όπω οι έμποροι και μεταπράττε ή στα των, αλλά δια να την εφαρμόζουν στα πολεμικά και να ευκολύνουν την ψυχή να γυρίζει από τα θαρτά εις την αλήθεια και την ουσία των όντων. Πολύ λαμπρά τα λέγεις. Τώρα δε που συνέπεσε ο λόγος για το μάθημα αυτών των αριθμών και των υπολογισμών, παρατηρώ πόσο ωραίο είναι και από πολλέ απόψει χρήσιμων δια των σκοπών που επιδιώκουμε να καταγίνεται κανείς σε αυτό απλώς για να γνωρίζει μόνον και όχι για να το χρησιμοποιεί στο εμπόριο. Πώς δα, σε αυτό που λέγαμε και τώρα, ότι έχει την ιδιότητα να ανεψώνει την ψυχή στα βαστά ύψη και να την αναγκάζει να φιλοσοφεί περί αυτής τη φύση των αριθμών και να μην ανέχεται να τις προβάλλουν στου υπολογισμού τη αριθμού εφαρμοζόμενο ει αισθητά και ορατά αντικείμενα. Διότι γνωρίζει βέβαια τι κάνουν οι φημισμένοι την περί ταύτα δυνότητά του. Εάν τη επιχείρη να διαιρέσει αυτή τη μονάδα δια τη τον περιγελούν και δεν θέλουν να ακούσουν τίποτε, αλλά αν εσύ τη διαιρέσεις, εκείνοι θα την πολλαπλασιάσουν. Φοβούμενοι μήπως το εν φανεί όχι εν, αλλά σύνολο πολλών μορίων. Έχεις δίκιο, τι δεν νομίζεις ότι θα απεκρίνεται ο γλάφκον αν κανείς του σειρώτα. Περί ποιων αριθμών ομιλείται άνθρωποι, πού είναι αυτές οι μονάδες όπως εσύ τας παραδέχεστε, και κατά πάντα ίσας μεταξύ των, χωρίς να έχω την ελάχιστη διαφορά και οι οποίε δεν αποτελούνται καθόλου από μόρια. Τι νομίζεις, λέγω ότι θα απεκρίνονται, ότι ομίλουν περί των αριθμών του οποίου μόνο δια, τη δια της φαντασίας μπορεί κανείς να συλλάβει και όχι με κανέναν άλλο τρόπο. Βλέπεις λοιπόν φίλε μου ότι πραγματικό μα είναι απαραίτητο αυτό το μάθημα αφού φαίνεται ότι εξαναγκάζει την ψυχή να μετακαιριστεί την νόηση ε, Διαναγνωρίσει την αλήθεια και το ότι είναι καταλληλότατο για να παράγει αυτό το αποτέλεσμα, παρατήρησε δε ακόμα και ένα άλλο ότι η εκφύσεω λογιστική και οξύτατη γενικώ η πίν και ει όλα τα μαθήματα. Και ότι πάλι και όσοι είναι βραδύ στο νου, όταν καταγίνουν και γυμναστούν με τα μαθηματικά, και αν δεν ωφεληθούν τίποτα άλλο, αποκτούν πολύ μεγαλύτερη οξύτητα πνεύματο παρά όσοι εκφύσεω έχουν. Είναι αληθέ αυτό. Και όμως καθώς εγώ νομίζω είναι δύσκολο να έβρεις άλλα μαθήματα που να παρέχουν τόσο κόπο δια να τα μάθεις και να τα εμβαθύνεις όσο αυτό. Πράγματι, ένεκα λοιπόν αυτόν το λόγον δεν πρέπει να παραλείψω αυτό το μάθημα αλλά πρέπει να εκπαιδεύσω με αυτό τα άριστας φύσης. Είμαι σύμφωνος μαζί σου. Το εδέχθημα λοιπόν αυτό πρώτον, ας εξετάσουμε δε τώρα αν μας κάνει δια των σκοπό μας το δεύτερο αυτό μάθημα που σχετίζεται στενώς με εκείνο. Το οποίο, μήπως εννοεί τη γεωμετρία, αυτή ακριβώς είναι προφανές ότι μας κάνει καθώς τουλάχιστον αναφέρεται στην πολεμική τέχνη, διότι όσον αφορά τις στρατοπεδεύσει και αναπτύξεις του στρατεύματος και όλα τα σχετικά με τους διαφόρους σχηματισμούς του στρατού, είτε κατά τη μάχη, η είτε εμπορία συγκρίτω θα υπερέχει ένα γεωμέτρη από ένα μύτι ούτων. Ναι, αλλά προ τούτο θα ήρθει και μικρά γνώσει τη γεωμετρία και των υπολογισμών. Πρέπει να εξετάσουμε αν η βαθία και ανώτερα γνώση τη επιστήμη αυτή τίνει στο να καταστήσει ευκολότερα την κατάληψη τη ιδέα του αγαθού. Αυτό δε είναι, καθώ είπαμε, το αποτέλεσμα πασών των επιστημών όσο εξαναγκάσουν την ψυχή να στραφεί προς τη σφαίρα εκείνη όπου βρίσκεται το ευδαιμονέστατο των όντων που πρέπει η ψυχή με κάθε τρόπο να αντικρούσει και να έδει. Έχεις δίκιο. Ε, αν λοιπόν και η γεωμετρία αναγκάζει την ψυχή να αποβλέπει προς την ουσία των όντων, τότε μας κάνουν για το σκοπό μας. Εάν όμως περιορίζεται απλώς στα φθαρτά, δεν μας κάνει. Αν αφιβούλως. Αυτό όμως ε, δεν θα μας το αφιβητήσουν όσοι έχουν και μικράν μόνο ιδέα γεωμετρίας, ότι δηλαδή ο σκοπός της επιστήμης ταύτης αντίκειται εξ ολοκλήρου προς, προς, όσα λέγουν εκείνοι που πραγματεύονται περί αυτής. Πώς αυτό. Η γλώσσα δηλαδή που μεταχειρίζονται είναι όλος διόλου αστείαν και δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά διότι έχουν διαρκώς ή το στόμα τας λέξεις τετραγωνίζω και εκτείνω και προσθέτω ώστε να τα έκαναν πράγματι αυτά και να απέβλεπον ή το πρακτικό μέρος ενώ η επιστήμη αυτή ολόκληρο άλλο αντικείμενο δεν έχει παρά τη γνώση. Αυτό είναι αληθές. Συμφωνείς ακόμα και δια ένα άλλο πράγμα, ποιο, ότι έχει αντικείμενο τη γνώση του αιωνίου όντω και όχι εκείνου το οποίο λάβανε αρχή και τέλος. Δεν έχω ε, καμία δυσκολία να το παραδεχτώ. Πράγματι η γεωμετρία είναι γνώση του αιωνίου όντω. Κατά συνέπεια δίνεται να σύρει και αυτή την ψυχή προς την αλήθεια, και να επεξεργαστεί μια φιλοσοφική διάνοια εις τρόπον ώστε να κρατεί πάντοτε στραμμένα προς τα άνω τα βλέμματα τα οποία τώρα χωρίς να πρέπει έχουμε προς τα κάτω όσο το δυνατόν περισσότερο όσο το δυνατόν λοιπόν περισσότερο πρέπει και εμείς να υποχρεώνουμε τους νέους της καλυπόλεως μας να μην παραμελούν κατά οδένα τρόπο την γεωμετρία διότι ακόμα και τα παραργά και τα εποσιώδη αυτής έχουν όχι μικρά σπουδαιότητα. Ποια δηλαδή εννοεί. πρώτον εκείνα που ανέφερε και εσύ, τα σχετιζόμενα δηλαδή με την πολεμική τέχνη εν γέννη, όμως και δια τα άλλα μαθήματα, όσον αφορά την ευκολότερα κατάληψη αυτών, γνωρίζουμε ότι έχει από άκρους άκρου διαφορά εκείνος που είναι τριβής της γεωμετρίας από εκείνον που δεν είναι πράγματι από άκρο ω άκρο, ώστε να ορίσουμε δεύτερο αυτό μάθημα δια του νέου μα, να το ορίσουμε. Τι δε, να ορίσουμε ω τρίτον την αστρονομία, ή δε το εγκρίνει. Πώς όχι, διότι όχι μόνο δια τη γεωμετρία και την αυτιλία, αλλά επίση και δια τη στρατηγία είναι αναγκαίο να έχει κανεί ακριβεστέρα γνώση των ορών, των μηνών και των εννιαυτών. Είσαι μα την αλήθεια πολύ νόστιμο, διότι φαίνεται ω να σε του πολλού μήπως νομιστήσω ότι εισάγησα άκρη στα μαθήματα. Όμως η ωφέλεια των μαθημάτων τούτων δεν είναι αναξιαλόγου και τι πολύ δύσκολα ήθελον το παραδεχθεί. Δι' αυτό το μαθημάτο συνήθως αποκαθαίρεται και αναζωπηρούται ένα όργανο της ψυχής εκάστου, το οποίο σβήνει και τυφλούται από τα σάλα σαν ασχολήσεις της ζωής, αν και είναι προτιμότερο από χίλιους οφθαλμούς. Διότι μόνο δι' αυτού μπορούμε... Να είδομε την αλήθεια αυτά να σε ακούσουν να λέγεις όσοι είναι σύμφωνοι μαζί μας επί του ζητήματος τούτου, θα σε επικροτήσουν εκθήμως, όσοι όμως δεν έχουν εννοήσει αυτή την αλήθεια, φυσικό το λόγο θα πούν ότι δεν λέγεις τίποτε. Διότι δεν βλέπουν καμία άλλη αξία λόγου ωφέλεια από αυτά στα επιστήμας Βλέπε λοιπόν τώρα προς ποιους εξ αυτών ομιλείς, εκτός αν δεν το κάνεις ούτε διά τους με, ούτε διά τους δε. Αλλά απλώ κάνει το εαυτού σου, κάνει αυτού του συλλογισμού, χωρί όμω να φθονείς, αν και κανεί άλλο θα η δύνατο να επωφεληθεί εξ αυτών. Προτιμώ χάρη το εαυτού μου το περισσότερο να μιλώ, να ρωτώ και να αποκρίνομαι. Αν είναι λοιπόν έτσι, κάμε τώρα ένα βήμα προς τα πίσω, διότι δεν ελάβαμε την επιστήμη που έπρεπε να λάβουμε κατόπιν της γεωμετρίας. Τι έκαμαμε δηλαδή, μετά τα σε ελάβαμε τα στερεά εν κινήσει χωρί προηγουμένω να ασχοληθούμε με αυτά καθ' αυτά. Η τάξη σαπίτη κατόπιν εκείνο που έχουν δύο διαστάσεις. Να λάβουμε τα έχοντα τρει, όπω είναι παραδείγματο χάρη ο κύβο και όλα όσα έχουν και βάθο. Αυτό είναι αληθέ. Μου φαίνεται όμω ο κράτη ότι δεν ευρέθησαν ακόμη αυτά. Το ότι ούτων προέρχεται από δύο αιτία. Πρώτον, μεν, διότι καμία πολιτεία δεν δίδει την πρέπουσα εκτίμηση σε αυτά τι ανακαλύψει και εργάζονται επί μόνο αν όσοι καταγίνονται στα τα σε αυτά σε έρευνα. Δεύτερον δε, διότι οι καταγινόμενοι έχουν ανάγκη ενό οδηγού άνευ του δεν είναι δυνατόν να καταλήξουν οι έρευνε των. Αλλά Δια να πρώτον μεν είναι πολύ δύσκολο κι αν όμως υποθέσουμε ότι ευρεθεί όπως τώρα έχουν τα πράγματα δεν θα καταδέχονται να του ακούσουν όσοι καταγίνονται με τα σέρευνα διότι το έχουν πολύ παρμένο πάνω των Εάν όμως ολόκληρος η πόλη ήθελε να επικρατήσει τη εργασία αυτάς αποδεικνύουσα την εκτίμησή της θα την οικολούθουν διότι ο τρόπο και αυτή και δια της συνεχού και επιμόνου Ερεύνη. θα κατέληγαν ει ευχάριστον αποτέλεσμα και θα βρίσκεται επιτέλου η αλήθεια, αφού και τώρα με όλη την περιφρόνηση που έχουν προ αυτήν, την επιστήμη και τα εμπόδια που τη παρεμβάλλουν, και μολονότι ο μικρό αριθμό των καταγεινωμένων δεν κατανοεί όλη τη χρησιμότητα αυτή, πάλι όμω παρόλα αυτά με μόνη τη δύναμη του Θελγίτρου που εξασκεί από ημέρα σε ημέρα προοδεύει και τίποτα το παράδοξο να επιτέλους να φτάσει στο τέρμα του επιδιώκει. Και πράγματι δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι είναι κατεξοχήν ελκυστική επιστήμη. Εξήγησε μου όμως αφέστερον ότι αυτά που λέγει τώρα και η γεωμετρία εν μεν εννοούσε την πραγματευωμένη περί των επιπέδων επιφανειών. Μάλιστα, με τα αυτήν θέτης πρώτον μεν την αστρονομία, Ύστερα όμως μετέβαλε στη σειρά. Ναι, διότι από τη βία μου να τα περιλάβω όλα μία ώρα αρχίτερα, εργοπόρησα απέναντίας περισσότερο. Έπρεπε ύστερα από τη γεωμετρία να κάνω λόγο περί των στερεών σωμάτων, επειδή όμως η περί αυτών έρευνα έχει κάνει μηδαμινάς προοδούς στην παρέτρεξα για να μεταβώ στην αστρονομία, η οποία είναι η επιστήμη των στερεών εν κινήσει. Πολύ σωστά. Ώστε λοιπόν ως τέταρτο μάθημα ορίζουμε την αστρονομία δεχόμενο ότι υπάρχει η στερεομετρία την οποία παραλείψαμε τώρα εάν η πολιτεία ασχοληθεί περί αυτής. Πολύ φυσικά και επειδή προλίγου με επέπληξαν διότι επίνεσα την αστρονομία τόσο αδέξια την επενώ τώρα κατά τρόπο σύμφωνο με την ειδική σου αντίληψη διότι είναι νομίζω εις όλους φανερών ότι αυτή αναγκάζει την ψυχή να στρέφει τα βλέμματά της προς τα άνω και την οδηγεί από τα επίγεια πράγματα προς τα επουράνια. Ίσως καθώς λέγεις να είναι σε όλους αυτό φανερό εκτός από εμού, διότι εγώ δεν κρίνω κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά πώς λοιπόν, όπως με την σπουδά σου τώρα εκείνοι οι οποίοι ήταν την ανάγνωση φιλοσοφία, την κάμουν να βλέπει προς τα κάτω. Τι θες να πεις? Μου φαίνεται ότι εκλαμβάνεις κατά ένα περίεργο τρόπο ε, εκείνο το οποίο εγώ ονομάζω θεωρία τον άνω, διότι καταντά το ίδιο και αν μας σηκώσει την κεφαλή του και παρατηρεί τα κοσμήματα μιας οροφής, να νομίζεις ότι παρατηρεί δια της νοήσεως και όχι με τους οφθαλμούς του. Τώρα πιθανόν να έχεις εσύ δίκιο και εγώ να πατώ με χοδροειδός» διότι εγώ δεν μπορώ να εννοήσω άλλη επιστήμη που να κάνει την ψυχή να βλέπει προς τα άνω παρά εκείνη που αντικείμενο τη έχει το «ον» και το «αόρατον». Εάν δεν κανείς χάσει παρατηρών προς τα άνω ή με μισοκλεισμένους οφθαλμούς προς τα κάτω προσπαθεί να μάθει κανένα από τα αισθητά, τότε εγώ δεν θα είπα ότι θα μάθει αυτός τίποτε. Διότι κανένα από τα αισθητά δεν είναι αντικείμενο επιστήμη, ούτε και η ψυχή του βλέπει προ τα άνω, αλλά προ τα κάτω, και αν ακόμα είναι εξαπλωμένο ανάσκελα, είτε στη θάλασσα είτε στην ξηρά. Είναι ειδική ατιμορρία μου και ορθώ με επέπληξε. Αλλά πώ λέγει ότι πρέπει να μαθαίνω την αστρονομία διαφορετικά από ό,τι διδάσκεται σήμερα, για να είναι η μάθηση τη ωφέλιμο προ το σκοπό μα. Ιδού πω αυτά τα εντοουρανό κοσμήματα τα οποία υποπίπτουν στην όραση. Πρέπει βέβαια να τα θαυμάζουμε για την ωραιότητά των και για την τάξη των. Υπολείπονται όμως κατά πολύ από τα αληθινά σκαλονάς που παράγουν η πραγματική ταχύτητα και η πραγματική βραδύτητα εις τα σχέσεις και εις τα κινήσεις που μεταδίδουν εις τα εν του ουρανό σώματα κατά τους αληθινούς αριθμούς και τα αληθινά σχήματα» πράγματα τα οποία διαφεύγουν την όραση και μόνο με τη σκέψη και την νόηση δίνεται κανείς να τα συλλάβει. Ή παραδέχεσαι εσύ τον αντίον. Καθόλου. Πρέπει λοιπόν τα σωρανία σκαλονά να τα μεταχειριζόμεθα απλώς ως εικόνας και παραδείγματα προς κατανόηση των αοράτων εκείνων όπως αν ήθελε τις επιτύχει εικόνα με τα περισσής τέχνης κατασκευασμένας υπό του δεδάλου ή κανονός άλλου γλύπτου ή ζωγράφου. Διότι ένας έμπειρος της γεωμετρίας, αν έβλεπε αυτάς, βεβαίω βεβαίως θα εθάβαζε θα την καλλιτεχνική των εκτέλεση, θα θεώρει όμως γελίο να τα σε σπούδαζεν επισταμένος για να μάθει εξ αυτών την αλήθεια περί των ίσων ή των διπλασίων ή άλλης αναλογίας. Πώς πράγματι δεν θα το γελίον. Τέλος του κεφαλαίου. Πολιτεία του Πλάτωνα, βιβλίο 7ο. Αυτή είναι μια ηχογράφηση τη LibriVox. Όλε οι ηχογραφίε τη LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερε πληροφορίε ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Και ένα λοιπόν αληθινό αστρονόμο δεν θα επάθαινε το ίδιο αν παρατήρει κατά αυτόν τον τρόπο τα συμπεριφορά των ουρανίων σωμάτων. Θα παραδεχθεί βεβαίω ότι εκείνο ω κατασκεύασε και διεκόσμησε τον ουρανών και τα ένα αυτό τα κατασκεύασε όσο το δυνατόν ωραιότερα. Αλλά δεν νομίζει ότι θα θεωρήσει άτομο να παραδεχθεί τη ότι οι σχέσει τη ημέρα προ τη νύχτα, των ημερών προ το μήνα, των μηνών προ το έτο και τη περιφορά των άστρων ω προ αυτά και προ άλληλα μένουν εαυτέ πάντοτε και ποτέ δεν μεταβάλλονται διόλου ενώ πρόκειται περί υλικών και ορατών και να ζητεί κατά πάντα τρόπο να ανακαλύψει την αλήθεια εις όλα αυτά. Τώρα που σου, ακούω παραδέχομαι ότι είναι όπως τα λέγεις ώστε θα σπουδάζουμε την αστρονομία με τα χειριζόμενη τα άστρα όπως τα σχήματα ή στη γεωμετρία και επομένως θα αφήσουμε κατά μέρο τα οράνια φαινόμενα εάν θέλουμε δια της σπουδής αστρονομίας να κάνουμε χρήσιμων τη γνωστική δύναμη της ψυχής μας η οποία άλλο θα μείνει άχρηστο. Πόσο περισσότερας υποχρεώσεις αναθέτηση στην αστρονομία να όσα σας έχει τώρα Νομίζω ότι το ίδιο είμαι θα υποχρεωμένοι να κάνουμε και δια τα σάλας μαθήσει, αν πρόκειται να προκύψει κανένα όφελο από την ομοθεσία μα. Αλλά ή μπορεί να μου καμία ακόμα από τι επιστήμε που ταιριάζουν δια το σκοπό μας. Δεν μπορώ τώρα έτσι να θυμηθώ. Και όμω η κίνηση, καθώ εγώ νομίζω, παρουσιάζεται όχι υπό μία μορφή μόνον. Αλλά υπό περισσότερα, ένα σοφό θα ή δύνατο ίσω να τα παριθμίσει όλα, εκείνοι δε που τα γνωρίζουμε και εμεί είναι δύο. Ποια είναι αυτέ, εκτό αυτή εκτός αυτής που είπαμε προλίγου τη αστρονομία και η αντίστροφό τη. Ποια δηλαδή, φαίνεται ότι καθώ για την αστρονομική κίνηση έχω κατασκευαστεί οι οφθαλμοί, διότι ο τρόπο για την εναρμόνιον κίνηση τα ότα και επιστήμη, αυτή η αστρονομία και η μουσική είναι αδελφέ προς αλήλας, καθώς το λέγουν οι Πυθαγόροι και εμείς συμφωνούμε μαζί τον. Δεν είναι έτσι. Μάλιστα, επειδή όμως το ζήτημα θέλει πολύ κόπο, μας αρκεί επί του παρόντος να μάθουμε τι λέγουν αυτοί περί τούτου και περί ακόμα αν γίνει ανάγκη. Εννοείται όμως ότι σε όλα αυτά θα φυλάτουμε εμείς πάντοτε το αξίωμά μας. Ποιον, να μην επιχειρούν ποτέ οι τροφιμοί να μαρθάνουν καμία από αυτά τα γνώσεις και οι οποίοι να μην φθάνουν στο τέρμα όπου πρέπει να τίνουν τα πάντα καθώς ελέγαμε προλίγου περί της αστρονομίας ή μήπω δεν γνωρίζεις ότι τα ίδια κάμουν και με την αρμονία περιορίζονται δηλαδή να μετρούν τους τόνους και τα συμφωνία που ακούονται με τα ότα και ότι ο τρόπος χάνουν άδικα τους κόπους του καθώς οι αστρονόμοι. Μα την αλήθεια και τίποτε αστειότερο από αυτό που κάνουν οι μουσικοί μας διαρκώς ομιλούν για κάποιους διατονικούς χρωματισμούς και σου τεντώνουν τα αυτιά σαν να πρόκειται να αρπάξουν καμία φωνή από τη γειτονιά και ο ένας σου λέγει ότι ακούει ακόμα ένα διάμεσο τόνο ο οποίος είναι το μικρότατο διάστημα που χωρίζει δύο κυρίους τόνους ενώ ο άλλος υποστηρίζει απέναντι ότι και οι δύο είναι εντελώς όμοιοι Όλοι δε προτιμούν την κρίση των νότων από το νου. Ο βέβαια για τους αγαθούς εκείνους μουσικούς που δεν αφήνουν ήσυχους τα σχορδάς αλλά τα συμποβάλλουν εις βασανιστήρια και τα στρεβλώνουν απάνω στα κλειδιά. Θα μπορούσα να παρατείνω ακόμα την περιγραφή να μιλήσω ε, για τα κτυπήματα που κατεβάζουμε το δοξάρι για τα κατηγορία που απευθύνουν κατά των χορδών πω τα και αρνούνται να δώσουν τον τόνο που τον ζητούν, αλλά σταματώ ω εδώ και σου λέω ότι δεν εννοώ αυτού του μουσικού, αλλά εκείνου που είπαμε λίγο ότι θα του ερωτήσουμε περί αρμονία. Διότι αυτοί είναι που κάνουν το ίδιο με του αστρονόμου. Ζητούν δηλαδή τα αριθμητικά σχέσει που προκύπτουν από τα συμφωνία στα σακουωμένα δια των ότων, αλλά δεν φτάνουν να τα θεωρούν ω μέσον. Απλώ δεν έβρουν ποιοι αριθμή είναι αρμονική και ποιοι όχι και δια ποιων λόγων. Θαυμάσιο θα ήταν αυτό που λέγει χρήσιμον οπωσδήποτε δια τη ζήτηση του καλού και του αγαθού. Ενώ εάν επαιδιώκεται το δια κάθε άλλο σκοπό θα είναι το παντελώ άχρηστο. Πολύ φυσικά. Εκτό δε τούτου, τού φρονώ ότι αν η σπουδή όλων αυτών των επιστημών, τα οποία διήλθωμεν, φτάσει να γνωρίσει τη συγγένεια και τη στενή σχέση και επίδραση που έχουν αυτέ μεταξύ των, τότε θα είναι το πράγμα τη μεγάλη χρησιμότητα για το σκοπό που επιδιώκομαι και δεν θα πηγαίνουν οι κόποι χαμένοι. Και εγώ το φαντάζομαι αυτό, αλλά αυτό το έργο που λέγει Σοκράτη είναι πολύ μακρό και δύσκολο. Το έργο του προημίου ή τι νοσάλου. Ή μήπω δεν γνωρίζει ότι όλα αυτά είναι απλώ προημία και η εισαγωγή τη μελωδία που πρέπει να μάθουμε, διότι βέβαια δεν φρονεί ότι όλοι όσοι καταγίνονται με τα επιστήμας που προαναφέραμε είναι συγχρόνω και δεινή διαλεκτική. Όχι βέβαια, ω τώρα τουλάχιστον δεν βρήκα παρά ένα ελάχιστο αριθμό τιούτων. Αλλά πώ, άνθρωποι που δεν είναι ει θέση να δώσουν ή να ακούσουν τον λόγο παντό πράγματο, θα μπορέσουν ποτέ να μάθουν τίποτα από εκείνα που είπαμε ότι πρέπει να γνωρίζουμε. Εννοείται όχι. Αυτό λοιπόν ε, δεν είναι επιτέλους η μελωδία της οποίας την εκτέλεση φέρει πέρα διαλεκτική η οποία αν και είναι πράγμα πνευματικών δύναται πολλά αυτά να παραβληθεί προς τη δύναμη της οράσεως ή της καθώς το εδείξαμε αρχίζει πρώτα να βλέπει αυτά τα ζώα έπειτα τα άστρα και τελευταίων και αυτό τον ήλιον και ο τρόπος και εκείνο ώστε της επιληφθεί της διαλεκτικής άνευ απολύτως της κρίσεως των αισθήσεων υψούται αποκλειστικό μόνο δια του λόγου εις αυτή την ουσία των όντων και αν δεν ανακόψει τον δρόμο του με χρυσό του διά της νοήσης, όσοι λάβει αυτή την ιδέα του αγαθού φτάνει τέλος εις αυτό το τέρμα του νετού κόσμου όπως εκείνος που βλέπει τον ήλιο εις το τέρμα του ορατού. Πολύ σωστά. Δεν είναι λοιπόν αυτή η πορεία αυτή η ανάβαση που ονομάζει διαλεκτική. Πώς όχι. Ενθυμήσου τώρα την παραβολή μας του σπηλαίου. Εν πρώτης απαλλάσσεται ο δεσμό τη από τα δεσμά του και στρέφεται από τα σκιά προ τα τεχνητά είδωλα και τη λάμψη που τα φωτίζει, έπειτα ανεβαίνει από το υπόγειο στον ήλιο, όπου από την αδυναμία των οθαλμών του δεν μπορεί ακόμα να προβλέπει τα ζώα και τα φυτά και το φω του ήλιου, αλλά καταρχά τα σηκώνα σε αυτόν επί τη επιφανία των υδάτων και τα σκιάστων. Οι ε, εικόνες όμως αυτά και η σκιά είναι πραγματικών αντικειμένων και όχι όπω οι σκέτον τεχνητών ειδών, τα οποία σε σχημάτιζε στο σπίτι, φω επίση τεχνητών εν συγκρίση προ τον ήλιο. Λοιπόν, πάσα η σπουδή των επιστημών, τα οποία διήλθαμε, έχει ακριβώ την αυτή δύναμη και το ίδιο αποτέλεσμα. Ανυψώνει δηλαδή το ευγενέστερο μέρο τη ψυχή μα στη θεωρία του αρίστου, μεταξύ πάντων των όντων, όπω το λεπτότερο των οργάνων του σώματο, ανυψούται στη θέα του φωτεινοτάτου εν το υλικό και ορατό κόσμο. Εγώ με συμφωνώ όπω τα λέγει και με όλα τα αυτά, υπό μια έποψη μου φαίνεται παντελώ δύσκολο να τα παραδεχθώ. Αφετέρου δε πάλι, άλλο τόσο δύσκολο να μην τα παραδεχθώ. Επειδή όμω δεν είναι αυτή μόνο η φορά που θα κάνουμε λόγω λόγο περί αυτού του ζητήματο, αλλά θα επανέλθουμε συχνά και άλλοτε, α υποθέσουμε ότι είναι όπω τα είπαμε τώρα, και α μεταβούμε πλέον ει αυτή τη μελωδία την οποία να διέλθομεν όπως διήλθομεν και το προήμιον. Λέγε λοιπόν εις τι συνίσταται δύναμη της διαλυκτικής και εις πόσα είδη διαιρείται και ποιοι είναι οι δρόμοι που φέρουν προς αυτήν διότι αυτοί καθώς φαίνεται θα οδηγούν εκεί οπότε φτάσομε θα έβρεμε την ανάπαυση και το τέλος της πορείας μας. Δεν θα είσαι ακόμα εις η φίλε μου γλάφκο να με ακολουθήσει ως εκεί διότι όσον διεμένα δεν θα μου έλειπε καθόλου προθυμία και δεν θα έβλεπες πλέον εικόνα απλώς εκείνου που λέγομαι, αλλά αυτή την αλήθεια του πράγματος όπως τουλάχιστον το νομίζω εγώ. Αν δεν είναι και αυτό πράγματι ή όχι δεν είναι ακόμα αυτό το ζήτημα, αλλά εκείνο που μπορούμε να ισχυριστούμε είναι ότι υπάρχει ένα τιούτο πράγμα. Δεν είναι έτσι. Πώς όχι, ακόμα δε και ότι μόνο η διαλεκτική δύνατη να τον φανερώσει στο πνεύμα που έχει προπαρασκευαστεί τελείως για των επιστημών τα οποία διήλθομεν χωρίς να είναι δυνατόν με κανένα άλλο τρόπο ή μπορούμε να το διεσχειριστούμε και αυτό. Υπάρχει λοιπόν ένα σημείο που κανείς δεν θα μπορέσει να το αμφισβητήσει ότι καμία άλλη μέθοδος δεν επιχειρεί δια της κανονικής οδού να φτάσει στην κατάληψη της ουσίας σε εκ των πραγμάτων διότι εν πρώτης πάσε μεν τέχνε καταγίνονται ή με τα δοξασία των ανθρώπων και τα επιθυμίας αυτών ή με την παραγωγή και την κατασκευή ή και με τη διατήρηση απλώ των προϊόντων τη φύσεω και τη τέχνη. Εδώ λοιπόν πάλι που είπαμε πως έρχονται σε κάποια επαφή με το καθ' όπω είναι η γεωμετρία και σχετικά με αυτήν την επιστήμη, είδομεν ότι η γνώση στην οποία έχουν περί του όντω μοιάζει μάλλον προσόνιο και είναι αδύνατο να το ειδούν ποτέ καθαρά ως εν εγρηγόρση εφόσον στηρίζονται επί υποθέσεων τα οποία αφήνουν αθήκτους όπως τα λαμβάνουν, διότι δεν μπορούν να δώσουν τον αποχρόντα λόγων αυτών, διότι ποιο τρόπος υπάρχει να γίνει ποτέ και να ονομαστεί η επιστήμη η απόδειξη εκείνη που στηρίζεται επί αξιωμάτων, τα οποία δεν γνωρίζει το συμπέρασμά τη δε και όλη η μεταξύ ανάπτυξης είναι στενώς ειδεδεμένα και εξυρτημένα από πράγματα που δεν γνωρίζει Πράγματι δεν υπάρχει τρόπος. Λοιπόν, μόνο η διαλεκτική μέθοδος αφήνουσα κατά μέρος τις υποθέσεις πορεύεται δια της οδού ταύτης προς αυτή την αρχή δια την επιβεβαίωση και ανασύρει το όμα της ψυχής από το πρόστιχο εκείνο βάρβαρον μέσα στο οποίο ή το πραγματικό καταχωρισμένο και το ανυψώνει σιγά σιγά προς τα άνω με τη βοήθεια και τη συνεργασία των τεχνών που αναφέραμε τα οποία από συνήθεια κατ' επανάληψη ονομάσαμε επιστήμας αν και θα έχουν ανάγκη άλλο ονόματος το οποίο να είναι εναργέστερο με τη δοξασία, αμυδρότερο δε της επιστήμης μεταχειρίστημε δε προς τούτο κάπου ανωτέρω τον όρο διάνοια αλλά δεν πρόκειται τώρα βέβαια να ανοίξουμε συζήτηση περί ονομάτων ενώ έχουμε τόσα και τόσα σπουδαία πράγματα να εξετάσουμε όχι βέβαια αρκεί το όνομα να εξωτερικεύει οπωσδήποτε με κάποια σαφήνεια εκείνα που παριστάνει στην ψυχή. Η γνώμη μου λοιπόν είναι να εξακολουθούμε να ονομάζουμε εν επιστήμη τον πρώτο και τελειότερο τρόπο που, του γιγνώσκην, το δεύτερο δε διάνοια και το τρίτο πίστη και η κασία το τέταρτο να περιλαμβάνουμε δε τα δύο με τελευταία ομού υπό το όνομα της δοξασίας, τα δύο δε πρώτα υπό το όνομα της νοήσεως, ούτω ώστε η μεν δοξασία αντικείμενό τη να έχει το γενόμενο και φθαρτών ή δεν νόηση σε εκείνο το οποίο υπάρχει καθ' αυτό, και ότι είναι το όν προ το φθαρτών το ίδιο να είναι η νόηση προ τη δοξασία, και ότι η νόηση προ τη δοξασία το ίδιο η επιστήμη προ την πίστη και η διάνοια προ την δικασία. Α αφήσουμε δε επί του παρόντος φίλε Γλάφκορ την εξέδαση των λόγων Εφών στηρίζει η αναλογία αυτή και την εις δύο υποδιέρεση της δοξασίας και της νοήσεως για να μην πέσω με οι συζητήσεις πολύ μακρότερες από όλα στα σπρογγυθή σα. Αλλά εγώ όσο τουλάχιστον δύναμαι να σε παρακολουθήσω συντάσσομαι κατά τα άλλα με τη γνώμη σου. Δεν ονομάζει λοιπόν διαλεκτικόν εκείνον γνωρίζει το λόγο της ουσίας σε πράγματος και δεν περί ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είναι η θέση να δώσει ούτε εις τον εαυτό του, ούτε εις τους άλλους το λόγο τούτο ότι δεν έχει την νόηση να αυτού του πραγματός. Πώς θα μπορούσα βέβαια να μην το είπω αυτό. Το ίδιο λοιπόν και με την ιδέα του αγαθού. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να ξεχωρίσει δια της νοήσεως την ιδέα του αγαθού από όλα τα άλλα και να δώσει ακριβή ορισμό αυτής και να αντικρούσει όλα στα συνστάσεις ως γενναίος πολεμιστής εν τη μάχη μεταχειριζόμενος όχι τη δοξασία αλλά την καθαρά νόηση. Και εξέλθει στο τέλο από όλα αυτά νικητή με τον ακαταμάχητο λόγο. Δεν θα είπε βέβαια ποτέ περί του τιού του ότι γνωρίζει ούτε αυτή την ουσία του γαθού, ούτε κανένα άλλο γαθών, Αλλά και αν τυχώ συλλάβει κανένα φάντασμα του γαθού, το επέτυχε με τη δοξασία και όχι με την επιστήμη. Και αφού επέρασε τη ζωή του κοιμόμενο και ανερευόμενο, πριν να προφθάσει να ξυπνήσει, εδώ θα κατεβεί στον άδειο για να παραδοθεί τὸν τέλειον και ατελεύτητον ύπνων μα την αλήθεια αυτά όλα θα πω και εγώ ε, δια τον τιούτο άνθρωπο. Βεβαίως λοιπόν εάν ε, καμία ημέρα σου επιβάλλεται να αναθρέψει πραγματικό του ιούς σου, τους οποίους τώρα τρέφεις και εκπαιδεύεις για του λόγου, δεν θα τους άφηνες υποθέτω ποτέ να γίνουν άρχοντες και διακριστέ των εμψίστων συμφερόντων της πολιτείας, εάν ήσαν ότι είναι στην γεωμετρία καλούμενη άλογη γραμμέ. Όχι βέβαια, δεν θα επιβάλλει λοιπόν σε αυτού δια του νόμου να γίνονται αυτέ τι επιστήμιε προπάντων κάτοχοι, δια τη οποία θα είναι ικανοί να ερωτούν και να αποκρίνονται όσο το δυνατόν επιστημονικότατα. Μάλιστα, θα βάλω μαζί σου αυτό το νόμο, ώστε δεν παραδέχεσαι τώρα ότι η διαλεκτική είναι ότι σε πίνει το κορύφωμα και το επιστέγασμα όλων των άλλων επιστημών και ότι δεν υπάρχει άλλη καμία δια να τη θέσουμε παραπάνω από αυτήν και ότι επομένω επήρε τέλο πλέον το περιμαθημάτο ζήτημα. Μάλιστα. Σου υπολείπονται επομένω τώρα το περί της διανομής των ε, μαθημάτων δια θα ορίσουμε αυτά και κατά τίνα τρόπο θα τα διδάξουμε. Είναι φανερόν. Ενθυμίσε λοιπόν ο οποίοι την εσύ ήταν κατά το χαρακτήρα οι άρχοντες τους οποίους εξελέξαμε προηγουμένως. Πώς όχι. Εσύ ο ίδιος έκρινες τότε ότι έπρεπε να εκλέξουμε ανθρώπους αυτής της φύσεως και ότι είναι ανάγκη να προτιμήσουμε τους σταθεροτέρους και τους ανδριοτέρους και αν είναι δυνατόν τους ωραιοτέρους και δεν αρκεί μόνο να έχουν τα σωματικά αυτά προτερήματα και την ευγένεια των αισθημάτων αλλά να προσυπάρχουν ακόμα και οι φυσικές προδιαθέσεις απαιτούμενα για την εκπαίδευση που θέλουμε να τους δώσουμε και πιαστε ορίστη αυτάς την αναγκαία αγχήνια προς σπουδήν των επιστήμων και την ευκολία του να μανθάνουν, διότι πολύ περισσότερο αποκάμπνουν η ψυχή από τα δυσκολίε των αφιερημένων επιστημών παρά από τους κόπους της γυμναστικής. Επειδή ο κόπος αυτός ανήκει αποκλειστικό και μόνο στην ψυχή και δεν το συμμερίζεται μετά του σώματος. Έχεις δίκιο. Πρέπει εκτός τούτου να έχουν ισχυρά μνήμη, ισχυρά θέληση και φιλοπονία εν πάση αλέως, Πώ νομίζει ότι θα συγκατετίθεται κανεί εκτό των άλλων σωματικών εργασιών να επιβαρύνεται και με την τόση μελέτη και πνευματική εργασία, Κανεί βέβαια, αν δεν είναι το τελειότατα πρικισμένο εκφίσεω. Το λάθο το οποίο διαπράταται σήμερα και συνεπία του οποίου το Σούτο ανατιμάζεται και καταφρονείται η φιλοσοφία, προέρχεται καθώ είπα και πρότερον εκ του ότι δεν τηρείται ο προσήκο σεβασμό προ την αξιοπρέπεια αυτή διότι δεν έπρεπε να έχω καμία σχέση με αυτοί άνθρωποι νόθη πνευματικό, αλλά γνήσιοι μόνο. Πώ αυτό, πρώτο ένα προσερχόμενο στη φιλοσοφία, δεν πρέπει να είναι χωλό κατά τη φιλοπονία, να είναι δηλαδή εξημισία μόνο φιλόπονο και εξημισία πηγόπονο. Πράγμα το οποίο συμβαίνει όταν ένα παραδείγματο χάρη είναι φίλο του αθλητισμού και του κυνηγίου και εν γέννη καταγίνεται με ζήλωνε στα σωματικά σα δεν είναι όμω καθόλου φιλομαθής, δεν αγαπά τι συζητήσει και διαλέξεις τα επιστημονικά έρευνα και φοβείται κάθε τιού του είδου κόπων. χωρίς δεν είναι επίση και εκείνο με τη φιλοπονία το οποίο συμβαίνει το αντίθετο. Έχει πληρέστατο δίκαιο. Κατά τον ίδιο όμω λόγο δεν θα χαρακτηρίσω με σχέση προ την αλήθεια ανάπηρον επίση και χωλεί την ψυχή εκείνη η οποία μισεί με το εκούσιο ψεύδος, και δεν το ανέχεται και στον εαυτό της και οι άλλοι όταν ψεύδονται κατά κανακτή. Ευκόλως όμως αποδέχεται το ακούσιο και ούτε στενοχωρείται πολύ όταν αποκαλύπτεται η αμάθειά τη, αλλά όπως ο κύριος μολύνεται με τελεία αναδιαφορία εις το βόρβορο αυτό, αναφιβόλος. Δεν πρέπει δε βέβαια να δίδουμε ο λιγότερα προσοχή και εις προς τη σοφροσύνη και την αδρία και τη μεγαλοψυχία και όλα αργένει τα είδη της αρετής και να διακρίνομεν των όθων και των γνήσεων. Διότι όταν δεν είναι κανεί στη θέση να το κάνει αυτό, είτε ιδιώτη είτε πόλη, κινδυνεύουν χωρί να το εννοούν να εμπιστεύονται τα συμφέροντά του στου ανθρώπου, σχολού και νόθου, καθώ ο τύχη να του έχουν ημέν φίλου, δε άρχοντα. Και πράγματι αυτό συμβαίνει συχνότατα. Εμεί λοιπόν τουλάχιστον να σε τη μεγαλύτερα μα τούτο προσοχή διότι αν παραλάβουμε δια να εκπαιδεύσουμε εις το σάφ της σπουδιότητας μαθήσεις και μελέτας ανθρώπους αρτίους και κατά το σώμα και κατά το νου, ούτε η ιδία δικαιοσύνη θα μπορεί να έχει κανένα παράπονο μαζί μας. Θα σώσουμε δε συγχρόνως και την πολιτεία και το πολίτευμα, ενώ αν παραλάβουμε διαφορετικούς θα φτάσουμε σε όλα τα αναντία αποτελέσματα και θα γίνουμε αφορμή ακόμα περισσότερο να εξευτελιστεί η φιλοσοφία. Θα είναι το εντροπή μα αυτό και πολύ μεγάλη μάλιστα. Αλλά και εγώ τώρα μου φαίνεται πω έπαθα κάτι που με κάμουν να εντρέπομαι. Τι πράγμα, ελισμόνισα ότι όλα αυτά είναι σχέδια στον αέρα και τον επήρα το σκοπό κάπω ψηλότερα, διότι επάνω στην ομιλία μου έστρεψα ει τη φιλοσοφία και όταν την είδα τόσο αναξίω περιφρονημένη, με κυρίαψε μου φαίνεται μια κανάκτηση και θυμωμένο καθώ ήμουν με του αιτίου ομίλησα με τόση φοδρότητα που μίλησα. Όχι δάκε με τόση, διεμέ τουλάχιστον τον ακροατή. Διεμέ όμω το ρήτρο οπωσδήποτε. Α μην λησμονούμε ότι ει την προηγούμενη μα εκλογή είχαμε να κλέξουμε γέροντα, ενώ τώρα δεν θα έχει τον τόπο του να κάνουμε το ίδιο. Διότι δεν πρέπει να πιστεύσουμε το Σόλωνα ότι και γυράσκον μπορεί πολλά να μαθάνει. Ίσως μάλλον θα μπορούσε να μάθει να τρέχει. Όλοι όμως οι μεγάλη και πολλοί πόνοι είναι δια την νεότητα κατά ανάγκη. Από την παιδική λοιπόν ηλικία πρέπει να αρχίσουμε με τη δασκαλία της αριθμητικής και της γεωμετρίας και όλο το μαθημάτο τα οποία είναι προπαρασκευή δια τη διαλεκτική. Χωρίς όμως εις τον τρόπο της δασκαλίας μας να υπάρχει τίποτα που να ομοιάζει με καταναγκαστική μάθηση. Γιατί... Γιατί δεν πρέπει ο ελεύθερο να μαθάνει τίποτα δια τη βία δουλικό. Επειδή οι μεν σωματικοί κόποι και αν επιβάλλονται δια τη βία δεν προξενούν καμία βλάβη στο σώμα, ενώ τα μαθήματα που εισάγονται δια τη βία στην ψυχή δεν παραμένουν συνήθω. Είναι αλήθεια. Ποτέ λοιπόν να μην μεταχειρίζεσαι καλέβω τη βία στα μαθήματα των παιδών, αλλά φρόντιζε μάλλον παίζοντε να μαρθάνουν δια να είσαι ει θέση και καλύτερα να διακρίνει τη φυσική εκάστου προδιάθεση. Είναι πολύ δικαιολογημένη αυτή σου η σύσταση. Ενθυμίσαι ακόμα ότι είπαμε πως πρέπει να οδηγούμε τους πέδας εφήπους και στον πόλεμο για να βλέπουν και εφόσον δεν υπάρχει κανείς κίνδυνο να τους φέρουμε και πλησιέστερο και να τους γεύουμε ούτως υπήν αίμα όπως κάνουμε τα κουτάβια των λαγωνικών. Μάλιστα το εθιμούμε. Όσοι λοιπόν εις όλα αυτά και στου κόπου και στα μαθήματα και στου φόβου δείξουν τη μεγαλύτερη αντοχή όλους αυτούς να τους ξεχωρίσει κατά μέρο η σπία η ηλικία αφού τελειώσουν τη σειρά των γυμναστικών ασκήσεων διότι κατά αυτή την περίοδο είτε δύο έτη διαρκές είτε τρία δεν μπορεί το παιδί να κάνει τίποτε άλλο. Ο κόπος και ο ύπνος είναι η φυσική εκτρή των μαθημάτων. Εξάλλου είναι και αυτή μία από τα δοκιμασίας όχι η μικροτέα, να ειδούμε τι θα φανεί ο καθήσι στα γυμναστικά ασκήσει. Και εγώ το ίδιο φρονώ. Κατόπιν όταν φτάσουν ει τα 20 εκείνοι του οποίου θα ξεχωρίσει, θα λαμβάνουν μεγαλύτερα στιβητικά διακρίσει από του άλλου και τα μαθήματα τα οποία κατά την πρώτη των εκπαίδευση έμαθα χωριστά, θα του τα παρουσιάσει τώρα των συνόλων των, ώστε να μπορέσουν να συλλάβουν με ένα βλέμμα τα σχέσει που έχουν οι επιστήμοι μεταξύ των και να γνωρίσουν συγχρόνω τη φύση του όντω. Μόνο πραγματικώ με αυτή τη μέθοδο μπορούν να στερεωθούν οι γνώσει που θα αποκτήσουν. Είναι δε ακόμα και το ασφαλέστερο μέσο για να διακρίνει τη στη διαλεκτική φύση από τη μη τη αυτή. Διότι εκείνο που θα δειχθεί ικανό να περιλαμβάνει τα διαφόρου μαθήσει υπό ένα γενικό βλέμμα είναι ασφαλώ διαλεκτικό. Κάθε δε άλλο όχι. Συμφωνώ μαζί σου. Ει αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να επιστήσει την προσοχή σου και όσοι μεταξύ των ένα βρεθούν σταθεροί και στα μαθήματα και στον πόλεμο και στα άλλα στα προδιαγεγραμμένα δοκιμασίε, αφού συμπληρώσουν τα τριάκοντα έτη, θα του ξεχωρίσει από εκείνου που ήδη εξεχώρισε και θα του ανυψώσει ει ανωτέρα τη μα, αφού δε τότε του υποβάλει υπό τη δοκιμασία τη διαλεκτική, θα προσπαθήσει να διακρίνει ποιο εξ αυτών είναι ικανό άνευ τη επικουρία των οφθαλμών και των λοιπών αισθήσεων, αλλά με μόνη τη δύναμη τη αληθεία να ανυψωθεί μέχρι τη γνώση του κάθε αυτό όντω. Και εδώ είναι που χρειάζεται, φίλοι μου, να λάβει τι μεγαλύτερε προφυλάξει. Διατί, δεν παρατηρεί τι μεγάλο κακό γίνεται σήμερα με τη διαλεκτική. Τι, βασιλεύει σε αυτήν η μεγαλύτερα σύγχυση και ανταξία. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πιστεύει ότι υπάρχει σε αυτή την κατάσταση τίποτα από το περίεργο και ότι δεν είναι απέναντια τελείω δικαιολογημένη. Πώ δα, συμβαίνει το ίδιο με αυτού ότι και με ένα υποβολημένο τέκνο το οποίο ήθελε να τραφεί στου κόλπου ισχυρά και ευγενού οικογένεια εν μέσω μεγάλου πλούτου και πολλών κολάκων. Όταν αυτό μεγαλώσει και μάθει ότι αυτή η λεγόμενη γονεί του δεν είναι πράγματι τιούτη, χωρί όμω ε, και να κατορθώσει να έβρει του αληθινού γονεί του, ή μπορεί να μου είπε θα είναι τα αισθήματά του απέναντι των κολάκων του και των θετών του και των καιρών που δεν ήξερε ακόμα περί τη υποβολή του και κατόπιν αφού την έμαθε. Ή προτιμά να ακούσει τι στοχάζομαι εγώ. Προτιμώ. Στοχάζομαι λοιπόν ότι θα ετοίμα περισσότερο τον πατέρα του και την μητέρα του και τους άλλους θεωρούμενους συγγενείς του παρά που τον εκολάκευαν ότι θα εδείκνει όλον το ζήλον του και την προθυμία του δι' αυτούς, αν να περιέλθουν σε ανάγκη, ότι ποτέ δεν θα έστεργε να τους κακομεταχειριστεί ή με λόγο ή με έργον, και ότι τέλος εις τα μεγάλα πράγματα θα επίκουε εις εκείνους μάλλον παρά εις τους κόλακας, καθ' όλη εκείνη την εποχή που δεν εγνώριζε ακόμα την αληθινή του θέση. Φυσικότατα, αφού όμως θα εμάνθανε την αλήθεια, Στοχάζομαι ότι θα χαλαρού το μεν ο προς τους γονείς του σεβασμός και η προθυμία θα αύξανε δε απέναντίας προς τους κόλακας και θα έρχιζε πλέον να του ακούει χωρίς την προτέρα κίνημη επιφυλάξη και να ακολουθεί περισσότερο τα συμβουλάστων και να ζει απροκαλύπτως μαζί των χωρίς να δίνει την ελάχιστη προσοχή στον πατέρα του και του άλλους υποτιθέμενους συγγενείς του εκτός τουλάχιστον αν δεν είναι το πεπρικισμένος με πολύ εξαιρετική φύση. Πράγματι όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν όπως τα λέγεις, αλλά πώς εφαρμόζεται αυτή η εικόνα εις σανταξία στις διαλεκτικής που παραπονήσε. Ως εξή έχουμε εκπαιδικής ηλικία ανατραφή με τα σαρχάς της δικαιοσύνης και της ηθικής, τα οποία σεβόμεθα και τα συμπακούομεν, όπως τους γονείς μας. Έτσι είναι. Δεν υπάρχουν όμως και αντίθετοι προς αυτάς αρχαίοι οι οποίοι τίνουν προς τα και μεν την ψυχή και ζητούν να την παρασύρουν. Δεν μπορούν όμως να πείσουν τουλάχιστον τους οπωσδήποτε καλυτέρους. Αυτή φυλά του πάντοτε το σεβασμό και την υπακοή προς τα αρχάς υπό τα οποία πατρικώς ανετράπησαν. Είναι αλήθεια και αυτό. Τώρα αν ένα νέο των διαθέσεων έρθει κανεί και τον ερωτήσει τι είναι το καλό και αφού αποκριθεί όπως το έμαθε από τον νομοθέτη αρχίσει ο άλλος να τον ανασκευάζει και με πολλά και επανειλημμένα επιχειρήματα τον κάνει επιτέλους να αμφιβάλλει μήπως το ίδιο πράγμα δεν είναι όχι λιγότερο νεσχρό ή καλόν ο σάφτος δε και περί του δικαίου και του αγαθού και όλων εν τα οποία ως τώρα κατόπιν τούτων τον ποιαν ιδέα νομίζει ότι θα έχει πλέον περί του σεβασμού και της υπακοής που θα οφείλει προς αυτά, κατά ανάγκη ούτε θα τα σέβεται πλέον ούτε θα επακούει όπως πριν. Όταν λοιπόν πλέον δεν τιμά ότι η εικόνα σεβασμού έχει προστασιδικά αρχάς όπω πριν και δεν είναι η θέση μόνο του να ευρίσκει την αλήθεια, είναι δυνατό να ασπαστεί άλλο τρόπο ζωή παρά εκείνο που θα κολακεύει τα σεπιτιμία του. Δεν είναι δυνατόν. Θα γίνει λοιπόν τότε αποστάτης του νόμου ενώ μέχρι του δε το επίκος αυτού. Κατά ανάγκη, ώστε πολύ φυσικό είναι να παθαίνουν αυτό εκείνοι που κατά αυτόν τον τρόπο επιδίδονται στη διαλεκτική και όπως προ λίγο έλεγον είναι άξι πάση γνώμη. Και ήκ προσέτι προσέτει. Για να μην γίνουν λοιπόν άξιοι ήκ και οι τρόφοι μίσου όταν θα φτάσουν στα 30 δεν πρέπει να λάβει τα μεγαλύτερα σου προφυλάξει πριν επιδοθούν στη διαλεκτική. Και πολύ μάλιστα, και δεν είναι μια σφοδεωτά προφυλάξη αυτή να μην δοκιμάζουν τη διαλεκτική πάρα πολλοί νέοι, επειδή δεν σου διαφεύγει αναμφιβόλω ότι πολλοί νέοι, όταν γεφθώσει κατά πρώτο τη διαλεκτική, κάνουν κατάχρηση αυτή προ διασκέδαση και τη χρησιμοποιούν για να αντιλέγουν διαρκώ και κατά το παράδειγμα εκείνων που τους απεστόμωσαν εις τη συζήτηση, ζητούν και αυτοί να αποστομώσουν όλ, άλλους και ευχαριστούνται καθώς τα σκυλάκια να τραβούν και να ξεχίζουν ότι πέσει στο στόμα των. Θαυμάσια τα λέγεις. Αφού λοιπόν εις αυτά στα συζητήσεις αποστομώσουν με πολλούς, αποστομωθούν δε και αυτοί υπό πολλών, κατανοούν και πολύ γρήγορα μάλιστα να μην πιστεύουν πλέον τίποτα από όσα πριν επίστευον. Και με αυτό δίδουν αφορμή στον κόσμο να κατακραυγάζει εναντίον των, και εναντίον της φιλοσοφίας. Έχεις πληρέστατο δίκαιο, η ηλικία όμως μάλλον προχωρημένοι, δεν θα το θέλουν, εννοείται πλέον να θυσιάζουν σε αυτή τη μανία και θα ακολουθούν μάλλον εκείνους που επιζητούν δια της διαλεκτικής την έβρεση της αληθείας, παρά εκείνους που αντιλέγουν χάρη της παιδιάς και προς διασκέδαση. Τι ο τρόπος και ήδη θα γίνουν πλέον μετρημένοι και το επάγγελμα θα κάνουν περισσότερες εκτιμήσεις από πριν άξιον. Πολύ σωστά. Δεν είναι δε ακόμα ένα είδος προφυλάξος και εκείνα που είπαμε ανωτέρω ότι δηλαδή πρέπει να προσλαμβάνομαι στη διαλεκτική πνεύματα εκφύσω σοβαρά και στερεά και όχι όπως τώρα τον πρώτο τυχόντα και καμία φυσική προδιάθεση δεν έχει. Έχεις δίκιο και θα είναι άραγε αρκετό να ορίσουμε δια την τηλεοποίηση της διαλεκτικής στο διπλάσιο του χρόνου που εδώσαμε δια τη γυμναστική Δι' να αφοσιωθεί κανείς εις αυτήν με όλο το το ζήλον και την επιμέλεια χωρίς τίποτα άλλο να κάνει όπως τότε γίνεται και στα σωματικά σας κίσεις. Πόσα δηλαδή έτσι, έξι ή τέσσερα, βάλε πέντε και κατόπιν από αυτά θα τους καταβιβάσει εκ νέου στο σπήλιο εκείνο και θα τους υποχρεώσει να αναλάβουν πολεμικά διοικησει και άλλα υπουργήματα κατάλληλα για την ηλικία των δια να μην υπολείπονται ούτε κατά την εμπειρία από τους άλλους. Και ει όλα δε αυτά πρέπει επίση να δοκιμάζονται για να ειδούμε αν θα μείνουν ακλόνητοι με όλου του πειρασμού στου οποίου θα είναι εκτεθειμένοι ή μήπω παραστρατήσουν κάπω. Και πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτό, 15 έτη. Και όταν φτάσουν ει τα 50, όσοι υπέστησαν ευδοκίμω στη δοκιμασία και ειρήσευσαν ει όλα γενικώ και στα τα σεπιστήμα και στην πράξη καιρό πρέπει να του οδηγήσουμε στο τέρμα και να τους αναγκάσουμε να στρέψουν προς τα πάνω των οφθαλμών της ψυχής και να προσατενήσουν εκείνο που δίδει το φως στα πάντα και αφού το ο τρόπος γνωρίσουν την ουσία του αγαθού να το μεταχειρίζονται εις ει το υπόλοιπο βίων των ως πρότυπων δια αυτού και τα ειδικά των ήθη και τας πολιτείας και των ιδιωτών ασχολούμενοι μεν επιτοπλίστων εις τη φιλοσοφία αναλαμβάνοντα όμως όταν θα έρχεται η σειρά του καθενό και το βάρο τη δική σου και της εξουσίας αποκλειστικό και μόνο χάρη τη πόλεω και χωρί να το εκλαμβάνουν ω κάτι καλόν διά τους εαυτού των, αλλά ω απαραίτητον υποχρέωση και τότε πλέον αφού μορφώσουν και άλλου κατά το παράδειγμα των, του οποίου να αφήσουν αξίου διαδόχου των, δια τη πολιτεία να απέρχονται για να κατοικήσουν οι σταλινίσους μακάρων. Η δε πόλης, να τους ανεγείρει μνημεία και να τους ορίζει αν είναι και η πυθία σύμφωνος δημοτελής θυσίας ως ημιθέως, η μη ως εις μακαρίους και αγίους. Ως άριστος ανδριαντοποιός τους επεξεργάστης τελειωτά του Σοκράτη, τους άρχοντάς μας και τας γυναίκα στον προσέτη. Αγαπητέ μου, διότι μην νομίζει ότι είπα όσα είπα για του άνδρα μάλλον παράδεια τη γυναίκα, όσε τουλάχιστον και από αυτά σε βρεθούν πεπρικισμένοι εκπίσω με την προσήκουσα ικανότητα. Πολύ σωστά, αφού τα πάντα, καθώ είπαμε, θα είναι κοινά μεταξύ αδρών και γυναικών. Τι λέγει λοιπόν τώρα, Συμφωνεί ότι όσα είπαμε περί και πολιτεύματο. Δεν είναι απλά ευχέ, αλλά δύσκολα μεν βεβαίω, όχι όμω και αδύνατα να εφαρμοστούν όταν ανώτατοι άρχονται στι πόλει, ω ένα ή περισσότεροι γίνουν οι πραγματικοί φιλόσοφοι ή την τα στιμά που επιδιώκουν σήμερα ω ανελευθέρου και αναξία λόγου, εκτιμώντα δεν μόνο το καθήκον και τα ε, ταύτου αμοιβά και επάνω απ' όλα ω μέγιστον και αναγκαιότατον τη δικαιοσύνη θα αναλάβουν την αναμόρφωση της πολιτείας. Πώς. Όλους τους κατοίκους της πόλεως όσοι είναι άνω των 10 θα τους στείλουν ή στην εξοχή και αφού τι ο τρόπος αποσύρουν τα τέκνα των από την επίδραση των σημερινών ηθών τα οποία έχουν και γονεί θα τα αναθρέψουν σύμφωνα με τα δικά των ήθη και με τους ειδικούς τους νόμους όπως τους ανεπτύξαμε και αφού το ο τρόπο με την νέα τάφτη γίνει ένα σχηματιστή τάξιστα και ευκολότατα η πολιτεία που ελέγαμε, δεν είναι ζήτημα ότι και αυτή η ίδια θα ευτυχήσει και το έθνο στο οποίο ανήκει θα ωφελήσει. Αναφιβόλω. Και νομίζω ότι εξέθεσε άριστα τον τρόπο που θα γίνουν όλα αυτά. Αν υποθέσουμε ότι θα γίνονται καμία ημέρα. Ετελείωσαν λοιπόν όσα είχαμε να υπούμε και περί της πόλεως ταύτης και του ανθρώπου που θα είναι όμοιος με αυτήν, διότι είναι φανερόν, ο οποίο τι θα είναι και αυτό σύμφωνα με τα σαρχά μα. Φανερόν και καθώ λέγει το θέμα μα εξαντλήθη. Τέλο του 7ου κεφαλαίου.